Χαίρετε κυρίε και κύριοι και καλώ ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του VG24 Podcast. Είμαι ο Βαγγέλης Λερό, στην πιο κλεισέ εισαγωγή των ελληνικών ίντερνετ. Παρέα με τον Παύλο Κρούστη, όπω πάντα. Γεια σου, Παύλο. Γεια σου, παιδιά. Και σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μα τον Γιώργο Σερέπα. Σερέπα, έτσι, σωστά δεν το τονίζω. Σε γεια σα. Καλώ σα Γιώργο. Πρόσθεση. Ο Γιώργο είναι game developer. Έχει πολλέ ιδιότητε εντό του development. Κυρίω ω γραφίστας, αλλά μου είπε πριν ανοίξουμε ότι ασχολείται και με άλλε πτυχέ του. Θα μα πει αμέσω με τι ακριβώ ασχολείται. Και αυτή την περίοδο έχει σε ανάπτυξη ένα παιχνίδι που υπάρχει και ένα demo ανέβασα πρόσφατα στο Gaming Community στην σελίδα μας και σχετικό περιεχόμενο και έχουμε ξανά καλύψει και το παιχνίδι με άρθρα μας στο VG24 το φόβος Φόμπο ή whatever, mm. δεν ξέρω πώ το, το αποκαλεί. Φόβο. Και, και υπάρχουν και κάποια άλλα project που δουλεύει δεν ξέρω αν θα μπορέσει να μιλήσει για αυτά, βέβαια, γιατί NDA και embargo και άλλα τέτοια, ξέρει. Γιατί είμαστε. <χαι> <laughs> ε, αλλά ε, είναι μεγάλη μα χαρά που φιλοξενούμε έναν Έλληνα game developer για να κάνουμε σήμερα μια συζήτηση. Εκτό από τα συνταρακτικά νέα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια με όλα αυτά που γίνονται, κυρίω από, από τον χώρο τη Sony. Και κάτι project Σπάρτακου και κάτι τέτοια που θα γελάσουμε όλοι μαζί αργότερα. Πλάκα κάνω εντάξει. Μου είπε ο Παύλο να είμαι ρηστικό στην εισαγωγή να κάνουμε νούμερα. Θα τα πούμε σοβαρά. Θα κάνουμε σοβαρά ανάπτυξη. Εγώ δεν είπα αυτό. Αυτό το πήρε έτσι. Ναι. Όχι, όχι. Θα μιλήσουμε σοβαρά για το Σπάρτακου στη συνέχεια. Πριν φτάσουμε εκεί όμω, θα θέλουμε να κάνουμε μια πολύ τριφερή τέτα-τέτα κουβέντα με τον Γιώργο για το struggle του game development στην Ελλάδα και να μα πει και τι εμπειρίε του για το πώ έχει φτάσει έω εδώ και το πώ πώς είναι τέλος πάντων μια ελληνική προσπάθεια gaming να την φέρνεις, να της δίνεις άρκα και οστά. Ε, σε καλησπέριζω και πάλι λοιπόν Γιώργο ή καλημερίζω ανάλογα με την ώρα που θα το ακούνε οι υπόλοιποι. Για σένα νομίζω είναι καλησπέρα εκεί που βρίσκεσαι στο Time Zone. Ε, <laughs> στα, στο, στα, εξωτικά λιώσια όπου η σύνδεση του ίντερνετ ακόμα βρίσκεται σε πρωτόγωνα στάδια δυστυχώς. Αν ακούει ο Δήμαρχος παρακαλούμε να κάνει κάτι γιατί ο καλεσμένος μας όπως βλέπετε <laughs> ε, κολλίεται. Ε, λοιπόν, ε, Παύλο, ε, εσύ μου τον εσύ στο Γιώργο βέβαια Δεν ξέρω τι σχέση έχετε Αν θες να μας πει δύο λόγια και εσύ για τον καλεσμένο μας Να τον προλογίσεις Εγώ τον Γιώργο τον ήξερα μέσω φουμπού Δεν ήξερα καν ότι είναι developer μέχρι πολύ πιο πρόσφατα Οπότε μιλήσαμε για games, ρε παιδί μου, και για τέτοια. Και στην πορεία έμαθα και τα, ότι ασχολείται με, και με το από πίσω το κομμάτι. Θα, Αλλά μπορούσε να είναι, ότι... θα μπορούσε να είναι επαγγελματία του ο Γιώργο εντωμεταξύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει δει τα στάτου που ανεβάζει ξέρω, γενικά με τη σχέση, σχέση με την επικαιρότητα. Το Twitter δεν τον, και τον νομίζω. έχω, νομίζω. Όχι, δεν λέω ότι έχει Twitter. <laughs> <laughs> λέω θα μπορούσε να είναι Twitter, γιατί έχει κάνει πολύ καυστικά και ωραία σχόλια για την επικαιρότητα γενικότερα. Γενικά τα <laughs> λέει ωραία. <laughs> γενικά... <laughs> Σκέψου, έχουμε μια κοινή φίλη, ρε παιδί μου, με τον Γιώργο, που μου λέει πού το ξέρει. Εγώ το ξέρω από εκεί. Εσύ που τον ξέρει από εκεί. Τέλο πάντων, θα τα πούμε μετά με τον Γιώργο για αυτά. Και μου λέει, τι προάλλε μου λέει, τι θα γίνει, μου λέει. Έχετε ρωτευτεί, μου λέει, με τον Γιώργο, μου λέει, και κάνετε σχόλια ο ένα τον άλλον. Επειδή βλέπει όλη την ώρα που του κάνω like και τέτοια. Γι' αυτό οπότε, ναι. Οκ. θα, μπορούσατε να, θα είστε και αδέρφια, βέβαια, έτσι όπω σα βλέπω τώρα. Βέβαια, είναι προφίλ λίγο Γιώργο. αυτό είναι τσουβάλιασμα. Αυτό για το καραφλό μουσί με γυαλιά. Και είχαμε και ζοκ χωρί γυαλιά την προηγουμένη. Οπότε δεν είναι τα γυαλιά. Υπάρχει ένα μοτίβο στου καλεσμένου σου, βέβαια. Αλλά <laughs> είστε όμορφο παιδά όμω. <laughs> τουλάχιστον, <laughs> τουλάχιστον, είστε όμορφο παιδά. Λοιπόν, Γιώργο, <laughs> για πε μα δύο λόγια για σένα. Ε, πε μα τι κάνει τώρα, ε, τι έκανε παλιότερα και τι θα κάνει μεθαύριο. Πάμε για καφέ. <laughs> <laughs> Εμπειρέ. Να πάμε, παιδιά, ναι. Ναι, όντω. Για... Ε... να πω, να ξανά ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ότι και όλες, δεν το περίμενα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι, δεν νομίζω ότι έχω κάποια ποιότητα συγκεκριμένα. Δηλαδή, μου σου λέει ο Παύλο, λέω: Οκ. Α πάω να δούμε, δεν ξέρω γιατί. μου αρέσει έτσι που ξεκινάει δυναμικά κι εκείνο. Γραφίστα ήμουνα μέχρι το 16 Ε, μετά έκλεισε το δημιουργικό τη εταιρεία που ήμουν, οπότε με πήρε και εμένα η μπάλα. Ε, κάτι φίλοι ξεκινούσαν... Όχι. Ωραία. και ξεκινούσαν κάτι φίλοι τότε ένα project ήταν ήδη στα Σπάργανα το project ένα VR, ένα escape room και επειδή με ξέρουν να είμαι gamer από πάντα μου είπανε έλα λίγο να παίξεις να μας πεις, να μας δώσεις κανένα feedback και τέτοια και όταν πήγα άρχισα να βλέπω πρώτη φορά μηχανή μια unit ξέρω εγώ πως είναι τα πως είναι τα maps πως είναι να τα φτιάχνεις να φτιάχνεις τα materials και τα αντικείμενα και τα 3D models και ε, συζητάμε μεταξύ μας και λέμε what if. Ε, ξέρω εγώ μέσω ίντερνετ γιατί είμαι ο τύπος γενικά που μαθαίνει από ίντερνετ πράγματα το χρησιμοποιώ για τέτοιο τρόπο κυρίω, το χρησιμοποιούσα. Είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλά... Υπάρχει τρόπο workshops και tutorials και essays και οτιδήποτε μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις τα πρώτα του βήματα. εκεί πάνω το ρισκάρου. Έτσι ξεκίνησε δηλαδή μέσω ενός VR project Το οποίο ήταν για escape room. Αυτό δεν πήγε καλά γιατί με το που ξεκίνησα να άνοιξε το ταμπλό για τις... τα ραντεβού για να έρχονται. Ήταν πρώτα μία μπέτα περίοδο. Ξεκίνησε η πρώτη καραντίνα. Μόλι τέλειωσε η πρώτη καραντίνα, δεν είχαμε ραντεβού και ο κόσμο είδαμε ότι φοβόταν να φορέσει το VR. Φορούσε... Ε, εντάξει, θα φορούσε. Κάποιο που δεν ξέρω. Ε, 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 η καραντίνα μα έχει αφήσει 20 χρόνια. Ε, ε, θα σα ρωτήσω Οπότε... για... Συγγνώμη, για, ε, όταν λες για VR παιχνίδι Escape Room, είναι σε φάση δηλαδή χρειάζεται να πας στον χώρο εκεί και φοράς μάσκα για να ε, παίξεις ε, το παιχνίδι. Ευτυχικά, yeah. ας πούμε για το ίδιο το παιχνίδι για να διατεθεί αλλιώ, αντί να χρειάζεται δηλαδή να πας εκεί πέρα να μπορείς να πω... Θα έπρεπε να γινόταν ένα διαφορετικό build, δεν θα είχε πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, και παλι ειχε mm. είχες έναν χώρο συγκεκριμένο 3x3 Ήτανε 5 δεν θυμάμαι, όχι 3x3, 4x4, κάπου τόσο ήταν, θέλει μου. Οπότε με τον ίδιο χώρο στο σπίτι σου θα έπαιζε και απλά το online δεν θα ήταν local, multiplayer δεν θα ήταν local, θα ήταν online. Ναι. Ενδιαφέρον ακούγεται, πάντως πολύ ενδιαφέρον. Mm. Υπάρχουν κάποια project έξω στην Αμερική, τα οποία εντάξει, έχουν πέσει πάρα πολλά εκατομμύρια, υπάρχει μια συνεργασία με το. Με το Πώ το λένε αυτό με τα ομοιώματα το, το μουσείο, Το Madame και ένα. Το, το το Tissot και έχουν πέσει κάτι εκατομμύρια και έχουν φτιάξει κάτι μικρέ 15 λεπτά εμπειρίε Star Wars. Σοπαρέ. Κάτι τέτοια. Υπάρχουν και υπάρχουν κιόλας και modular σκηνικά όπου μπορεί να βλέπεις από τα, από τα VR ξέρω εγώ μια φυλακή κάγκελα και υπάρχουν κιόλας φωμικά κάγκελα πραγματικά να τα πιάνεις οπότε και εμπειρία ε, 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 σε... Σε μικρή ηλικία εγώ είχα βιώσει πολύ ε, πρόημα αν θες ε, την εμπειρία του AR, του augmented reality νομίζω το έχω ξαναναφέρει στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού που είχε ένα αντίστοιχο που σέβαζαν μέσα σε ένα δωμάτιο με προτζέκτορε, σε ένα κουμπί ουσιαστικά, σε ένα κουτί, όπου με προτζέκτορε γύρω σου έδειχνε την αρχαία Αθήνα και εσύ ύπτασε πάνω από την Αθήνα, α πούμε, και πετά και μπαίνει μέσα από τον Παρθενόνα και περνά και βλέπει την αρχαία αγορά κτλ. Και, και το είχα δει αυτό σε πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή πήγε ένα δημοτικό. Φαντάσου δηλαδή για πόσο ε, παλιά μιλάμε. Νομίζω ότι αυτό ο χαρακτήρα ο εκπαιδευτικό στο gaming, ενώ πάντα είναι επικαιρό και πάντα συζητάμε για το πώ μπορεί να εφαρμοστεί και να. Ε, γίνει ακόμα πιο ωφέλιμο το gaming για τα παιδιά ας πούμε και για τους μεγαλύτερους ε, δεν το έχουμε δει σε πο πολύ ε, οργανωμένες προσπάθειες που να γίνονται και εμπορικές και να έχουν, ε, να είναι τόσο διαδεδομένες όσο θα περίμενε κανείς ίσως εξαίρεση να αποτελεί το Assassin's Creed που έκανε ε, με το, και με την Αίγυπτο και με την αρχαία Ελλάδα έκανε ε, ένα τύπου, και, μια στο τύπου... και στο Βαλχάλα το έχει το βάλαν πριν κάνα μήνα Ωραία. Ε, θα περίμενε όμως κανείς να δει το gaming να μπαίνει πιο σοβαρά ρε παιδί μου σε αυτό το πράγμα. Τύπου, δεν το περίμενα για την Ελλάδα για κανένα λόγο στην, στην, παρούσα φάση. Αλλά θα περίμενα και έξω να υπάρχει στο σύστημα παιδείας ας πούμε μια ενσωμάτωση στο, στην ύλη που γίνεται στα παιδιά. Που, δι, που διδάσκονται τα παιδιά ας πούμε και να μαθαίνουν ιστορία μέσα από τέτοια πράγματα γιατί είναι το διαβίω αυτό που σου αφήνει κάτι. Εγώ α πούμε εκείνη την ε, περιήγηση που είχα κάνει που σου λέω στο, στο Μυζόνος Ελληνισμού τη θυμάμαι ακόμα σχεδόν όσα είδα τα θυμάμαι ακόμα. Ενώ δεν θυμάμαι αντίστοιχα το μάθημα της ιστορία που μου έδειξε τα ίδια πράγματα και έπρεπε να το παπαγαλήσω. Εν πάση περιπτώσει, ε, εκτό του εκπαιδευτικού, βέβαια υπάρχει και το ψυχαγωγικό κομμάτι του gaming με το οποίο, μάλλον, ο Γιώργο ασχολήθηκε περισσότερο. Ε, και μετά, το, μετά από αυτή την ε, περιπέτεια που είχε με το VR, ε, εγώ τουλάχιστον μετά από αυτό, χρονικά σε γνώρισα μέσα από το φόβο. Ε, με το φόβο, mm. πώ ασχολήθηκε και πώ ε, ξεκίνησε η ιδέα, ε, Βασικά. Ασχολήθηκα, καταλήξαμε με τον Βασίλη. Είναι ο Βασίλης και ο Νίκο, τα παιδιά που ξεκίνησαν το project. Ε, γνωρίστηκα γιατί είμαστε μια κατακαιρματισμένη κοινότητα. Δεν υπάρχει καν κοινότητα στην Ελλάδα, οπότε είμαστε όλοι στο ψάξιμο. Ξέρετε κανένα game developer, ξέρετε κανένα game developer, και έτσι αρχίζει και ενώνες με κόσμο. Και μέσω, επειδή ξέρω ήδη τον αδερφό του, που πήρε το αυτοί μου, το αδερφός του Μάνου, ασχολείται με αυτό και πάνε ξεκινήσει τώρα ένα παιχνίδι. Οπότε ζήτησα να έρθουμε σε επαφή, ήρθαμε. Έτσι έγινε η πρώτη επαφή το Σεπτέμβριο του 2017. Ήταν μόλι που είχε ξεκινήσει να τεστάρει κάποια πράγματα ο Βασίλη, να προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα. Και από τότε ήταν να ξεκινήσω εγώ, ήμουν ένα all around παίκτη, δηλαδή λίγο modeling, λίγο texturing. Ε, αλλά κυρίω το βασικό ήταν να ασχοληθώ με την ιστορία και με ένα map των game mechanics του λόρ, του, του γιατί πρέπει να γίνεται οτιδήποτε Όλα. γίνεται στην ιστορία και στο. Ελβετικό σου στο... Δηλαδή στο. Το λόρ building το έκανες εσύ, έφτιαξε το λόρ του παιχνιδιού πρακτικά, ή απλά, απλά το έλωσες. Όχι. Το λόρ το είναι. Η... Δουλεύουμε ω εξή. Ακόμα και τώρα ο Βασίλη έχει μια κεντρική ιδέα που δεν αλλάζει. Τα story beats, τα βασικά, είναι του Βασίλη ξέρεις το τι θέλω να είναι αυτή η ιστορία και εγώ προσπαθώ αυτό με την εμπειρία μου κυρίως ως gamer αλλά και με τις γνώσεις που έχω από το 16 να το κάνω αυτό να το περάσω και στο gameplay να ενώσω και κάποια πράγματα μέσω της ιστορίας με τον παίχτη που πιστεύω ότι έχει σημασία δηλαδή ο παίχτης μέσω της εμπειρίας του να καταλαβαίνει και πράγματα μέσω του χειριστηρίου για την ιστορία και ε, μόνο ε, να, ε, να κάνω μια μικρή αναφορά στο παιχνίδι, γιατί δεν το προλογίσαμε σωστά. Έχω την εντύπωση. Το παιχνίδι λέγεται Φόβος Subhuman. Υπάρχει στο Steam το Demo για να το κατεβάσετε και η ιστορία του έχει να κάνει με το εξή. Ε, γίνεται η πρώτη ε, αποστολή διαστημική, α πούμε, που πηγαίνουν στον Άρη. Η πρώτη, ε, ε, η πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να φτάσει στον Άρη με, με ένα γκρουπ αστροναυτών. Ε, καταλήγει στην ε, μυστηριώδη εξαφάνισή του. <εκοίως> και 20 χρόνια αργότερα η κόρη ενός εξ ε, αυτών ε, ε, ξεκινάει ένα ταξίδι για να λύσει το μυστήριο σε ένα post-apocalyptic setting της Αθήνας του 2047 ή πιο μετά είναι Λεφτά. Ναι. Λεφτά. Ε, 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 όπου ε, η, ε, όλα αυτά που συζητάμε σήμερα ω ε, κρίση οικολογική και όχι μόνο έχει καταντήσει αυτή την χώρα σε ακόμα χειρότερα χαλιά από ό,τι είναι τώρα. Ε, Εννοώντα πω ε, έχει, πλημ, έχει πλημμυρίσει η πλατεία εξ αρχείων, α πούμε, έχουν γίνει τα πάντα ερήπη, υπάρχουν μέσα τύπου νεκροζώντανοι που έχουν τρελαθεί, αλλά ε, δεν ξέρω ακριβώ με ποιον τρόπο, γιατί το, το backstory δεν το ξέρω ακριβώ. Έχω παίξει μόνο τον demo και απλά είδα κάτι τύπου να μου ορμάνε Θα μα πει εσύ, αν θε τι έχει παίχτη με αυτό. <laughs> ε, αλλά το γόητρο, το μεγάλο γόητρο το, το, Αυτό που με σε εντυπωσιάζει Σε αυτό το παιχνίδι Είναι το ότι βλέπεις γνώριμα, ένα γνώριμο setting Βλέπεις δηλαδή ε, Τα λεωφορεία που μου κάνανε τεράστια εντύπωση εμένα Που είναι τα ίδια με σήμερα Που έχουν μείνει όλο ίδια μέχρι τότε ας πούμε που <ΣΠΣ> ε, είναι πολύ ελληνικό που είναι πολύ ελληνικό ισχύει ε, οι κάδοι ανακύκλωσης ε, έχουν μείνει οι ίδιοι ε, και ίσως ακόμα δεν χρησιμοποιούνται όπως πρέπει θα έλεγε κανείς ακόμα ε, και τότε πετάει ο καθένα μέσα ό,τι θέλει ε, έχει ξέρω εγώ κάποια σημεία έτσι ορόσημα όπως ε, το σημείο του μετρό που κατεβαίνει στην αποβάθρα πούμε, και έχει πάνω την πινακίδα του μετρό ή την πλατεία των εξαρχείων ε, πάντα με ένα twist μέσα με κάποια πράγματα που έχουν γίνει μελλοντικά ας πούμε, και έχουν αλλάξει τη δομή και τα σχετικά ε, και είναι σε μια φάση καραντίνας η Αθήνα όχι σαν και αυτή την καραντίνα που ζούμε τώρα σε μια καραντίνα διαφορετική τύπου biohazard καραντίνα ε, η οποία έχει αλλάξει το τερέν και η πρωταγωνίστρια προσπαθεί να επιβιώσει ψάχνοντας για προμήθειες σφαίρες, ε, ε, φαγώσιμα μέσα σε όλο αυτό το χάος ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν παντού κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπίσει όπως στρατιώτες ή άλλα πλάσματα που δεν έχω καταλάβει ακόμα τι είναι θα μας πεις εσύ Πάμα ε, Αυτό είναι το concept ε, Πες μου αν το κάνω σωστά εισαγωγή και τι φάση παίζει με το λόρι είναι έτσι όπως το περιγράφω ή έχει και κάτι άλλο που δεν έχω πιάσει έτσι είναι. Ένα χείρο τζούρνι είναι στην ουσία. Ναι. Και Ψάχνει ένα salvation, μια κάθαρση η πρωταγωνίστρια μα η Δανάη μέσα τη προσωπική ιστορία, η οποία συνδέεται και μέσα του σενάριου και με το υπόλοιπο σκηνικό, το τι συμβαίνει πολιτικά και κοινωνικά στην Αθήνα. Ε, απλά είναι ό,τι υπάρχει σε sci-fi βιβλία, σε διστοπικά σενάρια, σε σειρέ όπω το Black Mirror, α πούμε, που αυτά τα εδραίωσε τέτοιου είδου σενάρια. Τα περισσότερο mainstream είναι στο πολλαπλάσιο. Δηλαδή ότι μπορείς να φαντάζεσαι ως μια δικία στην στη χώρα ή στην πολιτική ή οπουδήποτε, το βλέπεις στο πολλαπλάσιο. Όπου βλέπεις ένα διαχωρισμό, μπορεί να φαντάζεσαι, το βλέπεις στο πολλαπλάσιο. Το βασικό setting είναι ότι ο τείχος, υπάρχει ένας τείχος που χωρίζει την Αθήνα σε καλούς και κακούς. Κακοί είναι στις φαβέλες, έτσι όπως τις λέμε, κακοί για το σύστημα συσσαγωγικά. Στην ουσία είναι εξωστρακισμένοι αυτοί που δεν είπαν ναι σε αυτό που του ζήτησε η κυβέρνηση, αυτοί που είχαν διαφορετική άποψη για κάτι, αυτοί που ήταν 100% πιστοί. Και απλά εμεί προσπαθούμε το point, ο στόχο βασικά για μένα και για τον Βασίλη, αυτό που θέλαμε να πετύχουμε, θα ήταν να φτιάξουμε έναν κόσμο που θα καταλαβαίνει από του NPCs και από τον τρόπο του ότι είναι όλα πλαστικά, ότι δεν υπάρχει επικοινωνία. Ότι οι άνθρωποι έχουν υποβληθεί σε μια ανώτερη εξουσία και, και δρούν με φόβο να μην φύγουν από, το, από τη ζωή του, από αυτό που έχουν ω ζωή και καταλήξουν στι φαβέλε κι αυτοί. Δεν είναι τέτοιο κόσμο δυστοπικό που φανταζόμαστε και προσπαθούμε να πετύχουμε, τουλάχιστον στην πλευρά μου. Είναι, δυστό, άλλα, είπες όλες είναι τις... δυστοπία όμω, είναι ο υπαρκτό σου ρεαλισμό, απλά enhanced enhanced edition. <laughs> ναι, αυτό είπα. Δηλαδή είναι πράγματα που μπορεί να αντιλαμβάνει ή να θεωρεί συνωμοσιολογικά ή όχι ότι συμβαίνουν γύρω σου και απλά τα βλέπει. Δηλαδή συναισθημα συναισθηματικά και ηθικά και όλα αυτά πούμε, σαν υπόσταση είναι το ίδιο πράγμα απλά έχουν ένα περίβλημα σαν να βλέπεις ένα κακό όνειρο ας πούμε, το όπου έχει και το γκροτέσκ της υπόθεσης γύρω σου. Ακριβώς και δεν είναι και ξεκάθαρη εννοεί, τη ρόλη καλού και κακού. Δηλαδή η ανάγκη, η ανάγκη σου να συντηρηθεί και να επιβιώσεις εννοείται ότι θα σε βάλει να κάνεις πράγματα τα οποία ηθικά είναι συζητήσιμα. Διαπραγματεύσιμα. Παύλα τι θέλεις να ρωτήσεις. Ε, όχι, γενικά με το ελληνικό στοιχείο ήθελα να ρωτήσω. Πρώτον, πώ σα ήρθε, ήρθε η ιδέα, αναμενόμενα από τη στιγμή που ζείτε σε αυτή τη χώρα. Ε, αλλά επειδή δεν το βλέπουμε συχνά, ρε παιδί μου, και πόσο εύκολο ήταν να το προσαρμόσετε στα ελληνικά δεδομένα. Αλλά και από την αρχή, πώ σα ήρθε αυτή η ιδέα, και δεν πήγατε σε κάτι άλλο που θα σα έδινε ενδεχομένω μεγαλύτερη ελευθερία. Η ιδέα πρώτα απ' όλα είναι του Βασίλη 100%. Δηλαδή, ο Βασίλη είχε mm. μια ιδέα για μια ιστορία η οποία δεν έχει και πάρα πολλέ διαφορέ με αυτό που έχει καταλήξει να είναι. Δηλαδή, είναι σχετικά συνεπή στη, στο αρχικό του πλάνο. Ε, εγώ μπήκα γι' αυτό για να γίνει περισσότερο. Μπορώ να σου πω προ... η ιδέα ήταν πολύ πιο extravagant στην αρχή. Απλά προχωρώντας βλέπει ότι είναι σχετικά δύνατο να συμβούν πράγματα που έχει στο νου σου. Καις και κόβει, κόβει, κόβει και όλη η ιστορία μετά καταλήγει το editing να δίνει η τελική μορφή. Mm -hmm. Οπότε αυτό είναι η απάντηση. Δηλαδή, δεν, είπισε, δεν ούτε εγώ συμμετείχα και δεν είχε να κάνει και με games η, η ιδέα. Η ιδέα ήταν απλά μια ιστορία που ήθελε ο Βασίλη για την ανάγκη να υποθεί μαζί με τον Νίκο. Απλά αυτή αρχίσαμε να βλέπουμε πώ μπορεί να γίνει βίντεο game. Τώρα για τι δυσκολίε. Δεν ξέρω πού μπορώ να ξεκινήσω. <laughs> Να σου, πω Είναι... εγώ μια... Είναι... να, να σου πω εγώ ένα πράγμα που παρατήρησα παίζοντα τον Τέμο. Ε, νομίζω ότι ενώ υπάρχουν γενικότερα προσπάθειες ελληνικές να γίνουν παιχνίδια, ε, πατάνε σε πιο ασφαλ... ασφαλή μονοπάτια, α πούμε, gender wise, δηλαδή με βάση το είδο του παιχνιδιού που επιλέγουν να σχεδιάσουν. Ε, για παράδειγμα, ναι. το να φτιάξει ένα πλατφόρμερ ή ένα indie game αφήγηση ή ένα visual novel ή οτιδήποτε, σαφώ δεν έχει τι ίδιε δυσκολίε με το να φτιάξει ένα ολοκληρωμένο adventure με open world στοιχεία και έναν κόσμο λεπτομερή. Ε, και αυτό που νομίζω ότι θα σα προβλημάτισε ιδιαίτερα είναι η έβρεση των assets. Ε, γιατί ε, υποθέτω, έτσι δεν έχουμε κάνει συζήτηση στο παρελθόν Βλέπω ότι χρησιμοποιείται Unreal Engine, ωραία Υπάρχουν assets για την Unreal Engine Μπορείς να βρεις έτοιμα κάποια πράγματα για να μην κάτσει να τα σχεδιάσεις από την αρχή Όμω, το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα assets συνήθω πατάνε σε δουλειά Αμερικάνων ή Ευρωπαίων ε, δημιουργών και βλέπεις έτσι για παράδειγμα ένα station wagon αμερικάνικου τύπου μέσα στην Αθήνα που μοιάζει λίγο παράτερο δίπλα στο 856 το λεωφορείο, καταλαβες. Οπότε ε, υπό αυτήν την έννοια για σένα που είσαι και designer ε, προσθέτει ακόμα ένα επίπεδο στο ότι πρέπει να σχεδιάσεις πράγματα που δεν μπορείς να βρεις έτοιμα με τίποτα εκεί έξω. Πρέπει να κάτσεις να σχεδιάσεις ας πούμε ε, το, το, ελληνικό τέτοιο του Σαξόραλου και του Στάρλετ α πούμε που περνάει με τσίτα τον παντελίδι στα ηχεία. Πρέπει να κάτσεις να το φτιάξεις αυτό δεν υπάρχει έτοιμο κάπου. Γιατί το 2047, το 2047 είπαμε πάλι θα υπάρχει αυτό. Ε, σαξόραλα δεν πεθαίνουν ποτέ ρε. Πρώτα θα πεθάνει το ανθρώπινο και μετά θα φύγουν τα σαξόραλα. Ε, μην μην παραξηγηθώ. Ε, δεν είμαι εγώ στο παιχνίδι. Δηλαδή είχα ξεκινήσει το 2017 να σχεδιάζω κάποια assets. Απλά τώρα ο βασικός designer είναι ο Γιώργος, Γιώργος Ζέκος. Οπότε δεν θα δείτε asset που έχω δημιουργήσει εγώ. Okay. Εσύ, εσύ, δηλαδή... εσύ, τι κάνεις το παιχνίδι τώρα. Το ιστορία. Α, έχει story, ε, επικεντρώνει εκεί. Ε, έχει όμω ε, κάποια επιρροή πάνω στο design ε, του τύπου, ότι αυτό θέλω να μου το σχεδιάσει έτσι, ρε παιδί μου, ή είναι το δημιουργικό κομμάτι καθαρά πάνω στον άλλο άνθρωπο, Αυτό είχαμε ξεκινήσει να σκεφτόμαστε έτσι για έναν τέτοιο κόσμο. Απλά τραπλασιάζει πάρα πολύ τη δουλειά. Οπότε αυτό έχει μείνει στο ότι κυρίω η ομάδα του design τι μπορεί να καταφέρει. Γιατί άμα μπλέκονταν και με την ιστορία και προσπαθούσαμε να κάνουμε και ένα ένα βαρομέτρα storytelling, ε, μάλλον δεν θα τελειώναμε ποτέ. Οπότε ιστορία μόνο και το, και τα και mechanics. Σε συζήτηση πάντα με τον Βασίλη. Okay. Ε, να ρωτήσω εμ... εγώ, το το είδο τι είναι ακριβώ, επειδή δεν το έχω παίξει το παιχνίδι. Action adventure με στρατοστοιχεία. Υπάρχει μάχη Steel δηλαδή, και... ας πούμε. Υπάρχει και μίλη, υπάρχει και ranged, υπάρχουν και. Yeah. Αυτό βασικά. Ήδη είναι αρ αρκετά ευρύ το πεδίο, γι' αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, τώρα το να προσπαθεί να κάνει έξτρα πράγματα. Ναι, και ήταν και η αρχική ιδέα, είχε και άλλα πράγματα τα οποία. εντάξει. Όχι, Είχα, στο, στο είναι... Είμα, λογικό, λογικό. <laughs> Πάντω όχι αυτό που είπε ο Βαγγέλη για τα... Είναι σίγουρα το ξέρουν μπράβο και του Βασίλη και του Νίκου που μείνανε πιστοί στο όραμα που επενδύουν σε αυτό είναι μοναδικό, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα. Απλά είναι πάρα πολύ λογικό όλοι οι developers να πηγαίνουν σε 2D platforms λύση ή visual novels, γιατί δεν υπάρχει καμία στήριξη και καμία παιδεία όσον αφορά και από την πολιτεία. Ο βασικό συντελεστή. Και από άλλα πράγματα να βοηθήσουν οι game studios να κάνουν κάτι. Τα περισσότερα παιδιά που ξέρω κρατάνε τα studios ζωντανά με B2B δουλειέ με white label και με πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με το gaming αλλά έχουν να κάνουν με κώδικα, έχουν να κάνουν με ψηφιακά πράγματα γενικότερα οπότε ξέρω πάρα πολλά project που σταματήσαν να υπάρχουν και δεν φτάσανε ποτέ στον τελικό καταναλωτή όπως εσείς για αυτούς τους λόγους που είπα, όλα βασικά καταλήγεις 9-10 φορές, μήπως 99% να λες ότι θα φτιάξω αυτό το παιχνίδι γιατί αυτό έχει τόσες πιθανότητες να βγει και αυτό που αγαπάω και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον Πάμε για ένα βιώσιμο project στο τέλο και όχι για ένα project που γουστάρουμε τι περισσότερε φορέ. Θεωρεί ότι το, ας πούμε, το concept σε μια εταιρεία το να λειτουργεί έτσι όπω λε, με B2B δουλειέ, α πούμε, και με διάφορα άλλα projects διαφορετικά από gaming, και απλά το gaming να το έχει ω side project ή ω hobby, ξέρω, μέσα σε όλο αυτό. Αυτό είναι κάτι ε, αυτό που είπε. Ε, ε, ξέρω ήδη δύο-τρει που προσπαθούν να στελεχώσουν την εταιρεία του με μία ομάδα που φτιάχνει τα day to day, αυτά που σου πληρώνουν το ρεύμα που λέμε, μια άλλη ομάδα να είναι dedicated στο όνειρο. Το όνειρο είναι ένα παιχνίδι. Έχει, σκληρή, δισκληρή, δισκληρή. Είναι σκληρή η πραγματικότητα των developers. Είναι, είναι σαν και, και βέβαια... αυτό που από πάνω έχεις ένα business βιώσιμο και από κάτω στο υπόγειο φτιάχνει μεθ, κρυφά, ξέρεις, τέτοια φάση. <laughs> Έτσι, <laughs> για να καταλάβετε, είχαμε σε επαφή με funds για διάφορα project και δεν καταλαβαίνανε το VR. Το VR σε ένα escape room δεν το καταλαβαίνανε. Θα καταλαβαίνανε άμα του λέγαμε ε, Airbnb, αλλά για ψυγεία. Δεν δηλαδή, θα καταλαβαίνανε μία ήδη ιδέα, μία γνωστή ιδέα που τρέχει, απλά και κάτι διαφορετικό. Είναι... δεν υπάρχει παιδεία και εμένα δηλαδή και άλλους τους έχουν αντιμετωπίσει επειδή τους λέει game developer θα σου λένε εντάξει τι κάνεις, τι ήδη κάνεις, που είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Εν τω μεταξύ, όντω στο 80% των indie games που παίζω, κάπου βλέπει ένα ασύλ, α πούμε, από ότι έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια ή από το τάδε πρόγραμμα. Ή, 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 ή. Ε, υπάρχουν τέτοιε υποδομέ ή μάλλον τέτοια προγράμματα στην Ελλάδα αντίστοιχα, έστω όχι εξειδικευμένα για τα games, αλλά γενικότερα ω επιχείρηση, αν θε ω entrepreneur μπορεί να διεκδικήσει, πούμε, από το κράτο κάποια επιχορήγηση για να ξεκινήσει το όνειρό σου να φτιάξει ένα παιχνίδι. Ε, αλλά να σα πω ότι δεν είμαι και σίγουρο. Έχουν γίνει κάποιε προσπάθειες τελευταία φορά, κάποιε επιδοτήσει βγαίνουν. Ήταν λίγο συγκεκριμένο το ποιου αφορά και γιατί πρόκειται και τέτοια. Ε, η Ελλήνα Ρονιώτη είχε κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Ήταν νομίζω και στέλεχο του Υπουργείου Πολιτισμού. Που προσπαθούσε λίγο να φτιάξει μια κουλτούρα όσον αφορά το gaming στην Ελλάδα. Και ό, όχι το gaming ω gaming, ω προϊόν, αλλά για τα gaming studios κυρίω. Για του επαγγελματίε και του εργαζόμενου. Και η έκθεση είχε γίνει, δεν θυμάμαι. Είχε ε, και είχε πολύ καλή παρουσία. Και, και στο εξωτερικό σε πάνελ είχε συμμετάσχει σε διάφορα workshop και σε διάφορα περίπτερα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Το... το κακό και το κύριο βασικό το πρόβλημα της κοινότητας είναι ότι είναι κατακερματισμένο. Δεν υπάρχει κοινότητα. Τώρα έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να φτιάχνει ένα union. Έχουν κολλήσει. Και ε, γι αυτό για... ήθελα να λίγο. σε, ερω... σε ρωτήσω. Επειδή δεν είχα καταφέρει να έρθω στην συνάντηση αυτή. Δεν ξέρω αν είχε παρακολουθήσει εσύ. Ε... Ε, δεν είχα καταφέρει και εγώ για προσωπικούς λόγους. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω τώρα κι εγώ είναι ότι όντω το έχουμε συζητήσει και με άλλα παιδιά, ρε παιδί μου, ότι είναι, είναι αυτό που λε, ότι είναι κατακαιρματισμένη η κοινότητα. Δεν υπάρχει μια. Καταρχήν δεν υπάρχει πλαίσιο για να στηθεί κάτι τέτοιο. Δεν, δεν νοείται από πριν, ξέρει να υπάρχουν κανόνε ή κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, για να δει ποιου θα πάρει, σε ποιον θα απευθυνθεί για να σε καθοδηγήσει. Αλλά εν προκειμένου έχω δει ότι κάνουν, α πούμε δύο συνέλευσει, τρει, κάποια πράγματα. Μαζί με ένα game jam που γίνεται, ξέρω εγώ, στην Πάτρα, μαζί με δύο-τρία άλλα πραγματάκια, κάπω έτσι μόνο. Ε, mm. Αυτό το πράγμα φαντάζομαι τώρα θα θέλει και Μια βοήθεια, τέλο κυβερνητικα και Εννοείται. Όπω βγάζει, όπω βοηθά το υδρόφιλο βαμβάκι π.χ. για τον αγρότη, mm. γιατί είναι mm. ένα υδρόφιλο βαμβάκι, ξέρω εγώ, ένα προϊόν που δεν δεν το έχουν ανάγκη, δεν το χρησιμοποιούν οι αγρότε. Έτσι πρέπει να βοηθήσει και άλλα πράγματα να πάρουν μπρο. Δηλαδή, το βασικό τη επένδυση είναι η κίνηση. Το να του δώσει ένα λόγο του το αλλού, το οποίο εντάξει θα επενδύσουν. Και βασικά να καταλάβουν και αυτό που είπε στην αρχή για το εκπαιδευτικό, ότι είναι τεράστιο θέμα. Το, γεμι, το γεμιφικέ σου έχει περάσει σε πάρα πολλά στάδια τη εκπαίδευση. και από φίλου εκπαιδευτικού. Δηλαδή, υπήρχε ένα προσωπική ιστορία ενό φίλου που είχε κάτι πρώτη Δευτέρα δημοτικού νομίζω και κάτι ασκήσεις με μαθηματικά, ξεσώ, απλέ. Διαδραστικοί πίνακε, α πούμε, κτλ. Ε, αντί να του βάλει στο πίνακα, ε, πήρε πόστο χρωματιστά, του έκρεπε τα έκρυψε μέσα στη τάξη και χώρισε σε κατηγορίε τη πράξη. Ξέρω εγώ, και είπε: Ψάξτε, βρείτε τα πόστο να τα λύσετε. 100% επιτυχία. Όλα τα παιδιά σαν τρελά σχολήθηκαν. Δηλαδή, είμαστε περίεργα όντα και γενικά θέλουμε ένα σπίρτο, μια σπίθα να μα εξάψει τη φαντασία και την περιέργεια ώστε να, να κινηθούμε. Νομίζω αυτό λειτουργεί, έτσι λειτουργεί και επιχειρηματικά. Θέλει το κράτο, το κράτο ο ρόλο του είναι να είναι εδώ για αυτού που δεν μπορούν βασικά. Αυτή είναι η βασική αρχή. Ε, να σε βοηθήσει. Να σε σπρώξει κάπω. Το άλλο τώρα για του ιδιώτε, μπορεί να πα και σε προγράμματα έξω. Υπάρχει ο Jonathan Blow, α πούμε, που, έχει, που είναι τεράστιο developer και έχει μια πλατφόρμα δεν θυμάμαι πώ λέγεται, που φέρνει σε επαφή ανθρώπου που θέλουν να επενδύσουν με ανθρώπου που ψάχνουν επενδυτή. Και γίνεται το ενδιάμεσο, ξέρω εγώ. Έξω, άμα επιτευχθεί. Και, και η Devolver Digital που εντάξει έχει τεράστιο όνομα, είναι ο μεγαλύτερο CD. Αναπούρνα. Ε, αναπούρνα, υπάρχει και η. Λέγεται, η Ray Fury. Mm -hmm. Με τη Devolver Ρόχι, έχουμε ναι. ανταλλάξει ναι, ναι. mail. Ναι. Με την Διβόλεβερ έχουμε ανταλλάξει και email. Δηλαδή είναι και φιλικοί οι άνθρωποι. Ξέρουν ότι είναι. Βασικά νομίζω ότι έχουν το. το Είναι και αυτοί οι developers, ξέρουν πώ είναι. Δεν ότι έχουν βγάλει όλε αυτέ τι επιτυχίε και αυτά τα project. Να σε ρωτήσω, εσεί έχετε α, σκεφτεί κάπω ή έχετε κάνει κάποια προσπάθεια για να επικοινωνήσετε ή είναι νωρί ακόμα. Όσον αφορά το φόβο, ναι, ναι, για το φόβος μιλάω, συγγνώμη. Υπάρχουν πάρα πολλέ σκέψει για το πώ μπορούμε να προχωρήσουμε. Μία από αυτέ είναι και αυτή. Χρειάζεται τώρα να mm. επικοινωνήσουμε με κάποιον publisher, έτσι. Ναι, το... ναι. Ναι, ναι. Με... ναι, όλα αυτά παίζουν είναι στο τραπέζι για του λόγου που Προείπα και δεν χρειάζεται να ξαναπούμε. Για την δυσκολία του να κρατήσει ένα project ζωντανό, βιώσιμο. Αλλά και Kickstarter παίζουν και τα Patreon παίζουν που τα ξέρετε, φαντάζομαι. Μου mm -hmm. Ε, βέβαια τώρα το να βρει okay. αντίκρισμα στην ελληνική ε, gaming κοινότητα, ενώ την κοινότητα των παικτών. Το να βρει εκεί πέρα αντίκρισμα και να βρει ανθρώπου που θα ε, επενδύσουν σε Patreon, γιατί να υπενθυμίσω ότι το Patreon δεν είναι σαν το Kickstarter, συγγνώμη. Ε, δεν είναι σαν το Kickstarter το οποίο βάζει ένα ποσό ας πούμε, και γίνει αυτόματα μπάκερ. Το Patreon είναι ότι μηνιαία αφήνει κάποια χρήματα στον δημιουργό, σαν να έχει συνδρομή σε αυτόν. Οπότε δεν ξέρω, Σίγουρα, δεν... δεν ξέρω, με ποιον τρόπο μπορείς αυτό να το, να το πουλήσεις έναν Έλληνα και να το δεχτεί ρε παιδί μου Και δεν λέω ότι απαραίτητα αυτή η κουλτούρα του Έλληνα Αυτή και οι συνθήκες στις οποίες ζει Δεν είναι αμεληταίο το ποσό ακόμα και των 5 ευρώ ή των 10 ευρώ το μήνα Για να στηρίξει μια indie προσπάθεια Εννοείται και άμα, άμα ένα καταλήξει ένα project Μιλώ γενικά όχι για εμάς να καταλήξει ένα project εκεί θα πάει σε... μέσω Reddit πρώτα και μέσω άλλων social ώστε να φτιάξει ένα κοινό και μετά να το κάνει channeling. Σε ένα Kickstarter, σε ένα campaign γενικά, σε ένα Patreon. Η γενικά η απάντηση από το Patreon είναι ότι κάθε στούντιο κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να κρατήσει ζωντανό ένα project. Οπότε, ό,τι υπάρχει εκεί έξω, σαν βοήθεια, σκέφτεσαι 100%. Το βάζει στη συζήτηση τουλάχιστον. Να ρωτήσω ε, 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 ναι. για, να για να γυρίσω λίγο στο παιχνίδι θέλω. Ε, τα παιδιά σου που είστε τρία άτομα σύνολο στο, στο φοβό Ναι. Όχι, όχι, είναι δέκα. Υπάρχει... Ναι, 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 υπάρχουν in house. Εγώ δεν είμαι in house γιατί δεν είναι καθημερινέ οι ανάγκε. Ε, υπάρχουν in house τα 8 άτομα για το design, το προγραμματισμό και ε, υπάρχουν και outsource. Α, ε, πολλά. Ε, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν υπάρχει πρώτερη εμπειρία, ρε, παιδί μου. Δηλαδή, αν και δεν ξέρω τώρα και κατά πόσο βοηθάει αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι κάπου θα βοηθάει. Η ε, πρώτη εμπειρία από τα άτομα που έχουν δουλέψει σε αυτό είναι έχουν δουλέψει σε άλλα παιχνίδια, είτε εγχώριε παραγωγέ, ρε παιδί μου, είτε σε μεγαλύτερε εξωτερικού ή κάτι Φυρίο, Οι περισσότεροι όχι. Οι περισσότεροι ήταν mm. πρώτη φορά. Είναι παιδιά που μέσω σχολών που είναι η πρακτική του. ηταν πρωτη παιδιά που είναι η πρώτη του δουλειά αυτή και πάλι από σχολή, ξέρω εγώ τι βέβαια, τέτοια. Είμαι εγώ. Υπάρχει εμπειρία από ένα-δύο άτομα, αλλά κυρίω είναι μια ομάδα που απλά λέει ναι σε αυτόν το τον στόχο γιατί τον αγαπάει να τον γουστάρει οτιδήποτε. Και ξέρει, είναι trial and error η φάση. Κοιτάζει το developer. Mm -hmm. ε, υπάρχει yeah. υπάρχει yeah. κάποιο χρονοδιάγραμμα στο παιχνίδι, Δηλαδή βρίσκεται τώρα σε κάποια συγκεκριμένη φάση και στοχεύεται να φτάσετε κάπου μέχρι τότε, ας πούμε. Ε, ναι, απλά επειδή το θέμα του χρονοδιαγράμματο και το... για τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ αστείο. Το ξέρουμε αυτό και από πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Ε, είμαστε και λίγο φιδωλοί στο τι θα yeah. <laughs> Προφανώ, προφανώ. Δεν, δεν σου ζητάω release date, Εντάξει. αν και ε, γιατί όχι να το έχουμε αποκλειστικότητα όταν θα μαθευτεί αυτό. Α λέω εγώ τώρα πουλάω, ξέρει. Πάνω... Όταν θα μαθευτεί και είμαι έτοιμο εγώ να ρισκάρω <laughs> <laughs> να τα πάντα, θα έχω μια το από παιδιά. Ωραία. Ε, πάντως, το state στο οποίο βρίσκεται το παιχνίδι. Ε, είναι αν μπορούσες έτσι αυθαίρετα να δώσεις ένα ποσοστό ε, Ολοκλήρωση εντό εισαγωγικών ρε παιδί μου σε σχέση με το πώ θα είναι το τελικό προϊόν σε τι φάση θα έλεγε ότι είναι τώρα τώρα η ομάδα έχουμε πάρει κάποια input από διάφορα από διάφορες πλευρές για τον demo και απλά μέσω του feedback προσπαθούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει να, να δουν τα παιδιά στο στούντιο τι μπορεί να γίνει καλύτερο να γίνει ένα φιξάρισμα βάσει το input από, το, από παίκτες ε, τώρα είμαστε σε ένα 70-80% δηλαδή με τον Βασίλη δουλεύουμε κομμάτια της ιστορίας τώρα να, περισσότερο αναλυτικά περισσότερο λεπτομερώς ώστε να γίνει η release στους επόμενους μήνες η, η full ε, η, η ιστορία... η <συσκ> ε, full έκδοση ναι ε, δηλαδή η ιστορία υπάρχει τα assets ο κόσμο υπάρχει και απλά είναι τώρα φάση λεπτομέρειας που βέβαια υπάρχει και το ότι όταν φτάσει στο 90% του development Λαμβάνε ότι υπάρχει άλλο 90% να διανύσει. Okay. Αυτή η θεωρία που θα δούμε τώρα. Σαν. Ε, 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 ποσοτικά, σαν μέγεθο μάλλον, ε, αυτό που βλέπουμε στον Τέμο σε σχέση με το παιχνίδι, τι, τι μέρο του αποτελεί, Α πούμε, Είναι ένα μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού ή είναι μόνο ένα πολύ μικρό δείγμα του. Είναι μικρό δείγμα γιατί σκεφτόμαστε μήπω γίνει εξπάντια σε επεισόδια. Υπάρχει αυτή η συζήτηση. Ε, εμείς προσπαθούμε να έχουμε ένα scope τη τάξη των 5 με 10 ώρε gameplay. 10 είναι εντάξει το. θα ήταν το τέλειο όταν το καταφέρναμε. Φτάνει σε διάρκεια κλασικά action adventure, triple απλά μπορούμε να περιμένουμε ένα 5 με 7 ώρε με το πρέμιση ότι θα υπάρχει συνέχεια στο lore και στην ιστορία. Ε, κάπου είδα το μεταξύ ότι χωρίζεται και στα δύο το παιχνίδι και έχει και το κομμάτι που παίζει με την κόρη στο, ε, στην Αθήνα, αλλά έχει και ένα κομμάτι που παίζει σαν την ομάδα των αστροναυτών. Ναι, που αυτό σχετίζεται με αυτό που σα είπα. Με, τα, με, με το, με επεισόδιο, ότι θα μπορούσε ας πούμε αυτό να είναι εξαιρετικό. σκεφτόμαστε. Ναι, επειδή υπάρχει. είχε μια πάρα πολύ πλούσια ιδέα στο μυαλό του Βασίλη εξ αρχή και προσπαθούμε αυτό να δούμε πώ μπορεί να γίνει υλοποιήσιμο και βιώσιμο. Θα σου πω πώ θα το κάνει να κρατήσει περισσότερο. Θα το κάνει returnal και ο παίχτη όταν θα χάνει θα ξεκινάει με την αρχή. και, θα, βγει ο Παύλο μετά και θα του βάλει 10. Τέρυσι, αυτό έχει να κάνει με αυτό που μα έλεγε και ο Ζοχτ στο προηγούμενο επεισόδιο. Ότι αυτή τη στιγμή ξέρει, ρε παιδί μου, ότι τα παιχνίδια με τα roguelite light στοιχεία, α πούμε, είναι trend. Είναι, είναι κάτι που δουλεύει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρει αν θα είναι σε κάνα χρόνο ή σε δύο χρόνια, ξέρω εγώ, βγει το παιχνίδι πιο μετά. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι ρίσκο. Δηλαδή τώρα να αποφασίσει να κάνει τέτοιο πράγμα, εκτό ότι προφανώ σε αυτό το στάδιο που είναι τα παιδιά θα έχουν καταλήξει, φαντάζομαι, ω προ τη μορφή και τη δομή και το είδο. Ε, οπότε είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά ναι, το Returnal το βοήθησε. Είναι αλήθεια αυτό. Γιώργο, το παίξει το Returnal. Ε, όχι, είναι μια χρονιά αρκετά δύναμη όσον αφορά το gaming. Υπόθεση και το ότι. Ε, δεν έχει παίξει φαντάζομαι. Βοήθησε, ε, ε, βοήθησε, Καλά, δεν έχω νέα κονσόλα πλέον. Ή, όχι πλέον. Δεν έχω νέα κονσόλα. Περιμένω να. Ever δεν είχα. Καταλήξω. <laughs> Έγινε ένα transition πέρσι με το Game Pass που ήμουν παιδί τη Sony, χωρί να είμαι φανατικό. Βλέπα το Game Pass και λάτρεψα. Οπότε τώρα ξέρει, είμαι 50-50 και λέω εντάξει, δεν χρειάζεται να πάρω μια κορσόνα τη στιγμή που έχω ένα καλό τη. Τέλεια, θα το, θα το δέσουμε αυτό μετά με την επικαιρότητα. Άλλο, <laughs> Άλλο <άλλος> ένα <laughs> που γύρισε. <laughs> 100% να το δώσουμε την επικαιρότητα. Έτοιμο είμαι. Γυλάζουμε. Ε, οπότε είναι, δηλαδή, η gaming εμπειρία μου είναι. Τώρα με Forza και Halo είχα μια πάρα πολύ δυνατή επαφή. Αρκετέ ώρε. Mm -hmm. Με Halo το παίξα λίγο. Είδα κάποια πράγματα. Θα συνεχίσω να περιμένω το campaign Εντάξει, λίγο έχω παίξει. Τρένα λίγο, όχι, αλλά διάβασα τα πάντα. Κατάλαβα ότι είχε επιρροέ από From. Όπω πολλοί είπανε. Ωραία. Έχει... Λοιπόν, ε, θες να κάνουμε λίγο ραπ, όχι γιο να συνοψίσουμε λίγο την κουβέντα που ε, κάνουμε για το φόβος ε, για να περάσουμε στην επικαιρότητα γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν κρατιέσαι να μιλήσουμε για αυτήν και έχουμε πολλά πράγματα να <laughs> πούμε για σήμερα ε, για να κλείσουμε με το παιχνίδι ε, μπορείς ας πούμε να μα πει αν θα βελτιωθεί στο τεχνικό και οπτικό κομμάτι περαιτέρω ε, ή αν αυτά που σίγουρα. θα δούμε σε... Αυτό, σίγουρα, γιατί, σίγουρα, σίγουρα. για να σου είμαι απόλυτα ειλικρινή, γιατί φτιάχνουμε ένα. Το premise είναι τέλειο, δηλαδή και η προοπτική και το backstory από πίσω με εντυπωσιάζει και είναι κάτι που θέλω να δω. Όμω τεχνικά το παιχνίδι, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινεί και στο κοινό μα, δεν είναι στο επίπεδο των AAA παιχνιδιών. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί θα απογοητευτεί ο κόσμο αν πάει να παίξει μια, ένα παιχνίδι που έχει Ελλάδα μέσα, ξέρω εγώ, και διάστημα και τέτοια. Και θα πάει και θα δει πούμε, μια προσπάθεια η οποία είναι, όπω πειρέπρα, 10 ατόμων σε Ανδρέα Λέντζεν, α πούμε, με πολλά από τα assets να δημιουργούνται on the go. Έτσι, καθώ πηγαίνουμε, χωρί να υπάρχουν από πίσω. Ε, οπότε... Πρώτα απ' όλα, μην παρεξηγηθώ. Αν κάποιο πίστεψε ότι μιλάω για κάποιο Triple να ζητήσω συγγνώμη. Δηλαδή, δεν είχα τέτοιο σκοπό. Σίγουρα mm. δεν είναι AAA. Είναι το πρώτο παιχνίδι κάποιων ανθρώπων που ξεκινήσαν χωρί εμπειρία να φτιάξουν κάτι. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Αυτό βασικά, ότι δεσχέ... Κάτι που ήθελα να αναφέρω γιατί έχει πλάκα και δεν ξέρω αν πέρασε. Είχα πάντοτε, ήμουν περίεργο να δω αν έχει περάσει τον τελικό παίχτη. Ε, ο χάρτη, ειδικά στι φαβέλε, από τη που έπαιξε από ό,τι κατάλαβα. Ε, δεν το ε, τέλειωσα το βέβαια, γιατί έχ, ε, έ, ε, έχασα, έχασα πολύ μέσα βαθιά στο πιτέκι και όταν εχασα πολυ μεσα βαθια στο πιτεκι και οταν εχασα το σταματησα γιατι τη μαξα την αρχη <laughs> <laughs> ε, βασιζεται στο πραγματικό, στου πραγματικού δρόμου τη Αθήνα. Δηλαδή, ναι, ε, ναι, αυτά το είδα. Τσιμι, τσιμισκή, τρικούπι, αυτά έβγαλα φωτογραφίε και όλα και ανέβασα. Ή οι αποστάσει. Δηλαδή το πώ είναι σχηματισμένα όλα είναι. Είναι ένα προ ένα, α μα... πούμε, ή ένα προ. Μετά το από το Google Maps. Ωραία. Το φτιάξαμε. Ωραία. Οπότε ε, θα, θα υπάρξουν ε, σαφώ κάποιε βελτιώσει στο animation, είμαι σίγουρο γι' αυτό και, στο, και στα γραφικά, α πούμε, ίσω στα υλικά. Και, και στο combat. Mm -hmm. Σίγουρα, σίγουρα, βασικά αυτό demo... που είπα, το έχουμε πάρει feedback από την κοινότητα και δουλεύουμε τα παιδιά στο στούντιο για. Είναι καλύτερο. Αυτά εννοούσα. Αυτό mm -hmm. θέλω να πω το ότι τα demo πλέον έχουν ρε παιδί μου, πολλαπλό ρόλο. Αντί για παλιότερα, έπαιζε demo για να προωθηθεί το παιχνίδι. Δηλαδή, σου έλεγε βγάζουμε demo για να το δει και να το αγοράσει, ξέρω εγώ. Τώρα έχει ρόλο που μπορεί να πάρει και το feedback. Είναι πάρα mm -hmm. πολύ χρήσιμο αυτό το πράγμα. Ότι το βγάζει λίγο πιο νωρί και βλέπει μετά, αντί να το ε, βγάλει σε 14, ξέρω εγώ, ε, το βγάλει στην κοινότητα και έχει πολλαπλάσιο feedback, ρε παιδί, που είναι πολύ πιο χρήσιμο φυσικά. Και early access μπορεί να το βγάλει στο παιχνίδι. Mm. Κανονικά έτοιμο να το βγάλει και να είναι άλφα και να μην το πω ποτέ μπορεί να το βγάλει στο παιχνίδι. <laughs> ναι, <laughs> πολλά μπορεί να κάνει. Συμβαίνει <laughs> και αυτό. Υπάρχει και αυτή η τηλεόραση. Ε, ωστόσο, ε, έτσι, για, για να το ολοκληρώσουμε και εννοείται ότι όταν θα βρεθεί κοντά στην ε, κυκλοφορία του παιχνίδι θα ξανακαλέσουμε είτε εσένα είτε κάποιο άλλο άτομο ε, τη ομάδα σα για να ξαναμιλήσουμε γι' αυτό. Ε, στη συγκεκριμένη φάση, ο κόσμο αυτό που μπορεί να κάνει είναι να κατεβάσει τον demo, να το παίξει και ίσω να στείλει κάποιο feedback. Ένα. Και δύο, αν θέλει να στηρίξει, μπορεί να μπει και να το κάνει wishlist στο Steam. Γιατί αυτό θα σα βοηθήσει να ανέβετε πιο ψηλά και ενδεχομένω yeah. θα γίνει πιο εύκολο και για εσά να επικοινωνήσετε με κάποιον publisher και να πάρετε κάποια χρηματοδότηση, α πούμε, ή να, να σα βοηθήσει να το επικοινωνήσετε καλύτερα το παιχνίδι. Πρία yeah, ε, τα λέει, Ευαγγέλη. Ωραία. Έκανα, έκανα έτσι, το έτσι, promotion έτσι, μόνο. Ε, ναι, ναι. ναι. <laughs> Κό, κόψτε μου ένα μισθό μικρούλι και θα τα κάνουμε όλα. Λοιπόν. <laughs> 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 Ε, μίλησα για μισθό τώρα. Είναι σαν να μιλάω στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή. <laughs> <laughs> ε, δεν άκουσα καλά. Κόπτη γραμμή, τι έλεγε. δεν, έχει, δεν έχω <laughs> καλό <κάλωση> σήμα. <μου. laughs> έχω διακοπέ. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλα να συζητήσουμε σε σχέση με το παιχνίδι ή με κάποιο άλλο project που κάνει, ή θε να συνεχίσουμε να πούμε για επικαιρότητα. <laughs> Τα άλλα project είναι αρκετά αόριστα τώρα και σε προημοστάδιο, οπότε επικαιρότητα κανονικά. Ε, κατά και... βάση, νο... νομίζω ότι απλά διαβάζει βιβλία ο Γιώργο. Δηλαδή, κάθε φορά τον βλέπω πω τα έρχεται περίεργα πράγματα. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. <laughs> για όλου, τα, για, τα, αυτά τα πράγματα. Και Έχω το... μία αγάπη ε... στο διάβασμα, αλλά οκ. Okay, ναι, έχει από πίσω κάτι κουβάδε με βιβλία από ό,τι βλέπουμε <laughs> ε, Αυτό, φαντάζομαι, <laughs> σε βοήθησε και στο να. Κά κάπω να το συσχετήσει, ρε παιδί μου, με το παιχνίδι, σωστά. Γενικά είμαι, είμαι φαν τη ιστορία. Δηλαδή, yeah. να λέω ιστορίε, να ακούω ιστορίε, να διαβάζω ιστορίε. Ωραία. Ναι, Το Όμορφα. Λοιπόν. Ε, Βάγκο, θες να περάσουμε. Ε, ναι, ναι. Λοιπόν, μα είπε πριν ο Γιώργο ότι ήταν ένα παιδί τη Sony εντό εισαγωγικών, γιατί είπε ότι fanboy δεν ήταν και δεν θα μπορούσε να είναι άλλωστε, γιατί φαίνεται ένα παιδί με παιδεία και με κουλτούρα πίσω του, που δεν θα μπορούσε εγώ, εγώ, εγώ. Να, να, σηκώνει πανό και δάδε, α πούμε, και να κυνηγάει άλλου ανθρώπου για τα πιστεύω του, α πούμε, και να του πειράζει και να του ευαρενοχλεί. Ε, οπότε υποθέτω ότι δεν, δεν, έχουμε να κάνουμε με τέτοιο άτομο, έχουμε να κάνουμε απλά με έναν φίλο τη Sony που αλλαξοπίστησε η πράσινη οχιά και, <laughs> και πήγε στο, και πήγε <laughs> στο στρατόπεδο στο game, στο game Pass. Έχουν καμία σε... χάρτη, είναι σακούλα να φορέσω. <laughs> με τρύπε, ναι, ο καταδότη. <laughs> <laughs> ε, ναι, και το γύρισε σε Xbox επειδή λέει μαγεύτηκε από το Game Pass και δεν μπορούμε να την αδικήσουμε κιόλα γιατί είμαστε κι εμεί τέτοιοι. Ε, και μα το Game Pass, α πούμε, μα έχει σαγηνεύσει. Ε, η είδηση που παίζει βέβαια ε, αυτή τη βδομάδα και θα συζητήσουμε ευθύ γιατί θέλω και τη γνώμη του Γιώργου για αυτό, καθώ φαίνεται είναι γουτλί και καθώ άφησε το στρατόπεδο τη Σόνη. Η Σόνη αποφάσισε επιτέλου να πάρει ένα counter measure, να το πω στα ελληνικά, έτσι όπω τα λέω συνήθω. Ένα αντίμετρο, ε, για να πολεμήσει ε, αυτή την επέλαση του Game Pass, βγάζοντα μια αντίστοιχη υπηρεσία που όμω δεν είναι το ισοδύναμο του Game Pass. Και αυτό το ξεκαθαρίζουμε από την αρχή γιατί έχει λίγο παρερμηνευτεί στους τίτλους των ειδήσεων. Βλέπεις δηλαδή όλους να λένε ότι το Game Pass της Sony δεν είναι το Game Pass της Sony, είναι όμως ένα project το οποίο ονομάζεται Spartacus, που ελπίζουμε να μην είναι καμία σχέση με τη σειρά και το πώς πήγε αυτό, να είναι πολύ καλύτερο. Ναι, μπορεί, σειράρα, σειράρα. Σκατά στα μούτρα, ας πούμε, σειράρα, τέλος πάντων. Κορυφαία σειρά. Καλά, εντάξει. Την πρώτη σεζόν, ναι. Ε... μόνο αυτό. Ε, είναι λοιπόν μια υπηρεσία η οποία βρίσκεται στα σπάργανα που είπε πριν και ο Γιώργος και δανείζω με την έκφραση. Ε, και σύμφωνα με τις φήμες θα ασπάσει την υπηρεσία του, γκαι, του, από Pass, την υπηρεσία του PlayStation Plus στα τρία. Ε, και, από τα, και, από τα, τρία υπάρχει το μακρύτερο που έχει τι περισσότερε υπηρεσίε και υπάρχουν και τα άλλα δύο τα οποία είναι ασύμετρα, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, ε, θα υπάρχουν τρία tier, το οποίο δεν, δεν γίνεται πιο καλή παρόμοια από αυτή που έτσι όπω το πάω μέχρι στιγμή. Ε, κάτι που είχαμε κάνει μια υπόθεση σε αυτό εδώ το podcast. Είχαμε πει, έχουμε μιλήσει πάρα πολλέ φορέ στο πώ θα ήταν πιο βιώσιμο το PlayStation Plus και πώ θα ήταν πιο αποδοτικό αν υπήρχε μια διαβάθμιση στι παρεχόμενε υπηρεσίε. Αν δηλαδή υπήρχε σε χαμηλότερη τιμή ε, να, να, προσφέρεται η δυνατότητα του να μπορεί να μπει στο σερβερ στη Sony και να παίξει online. Για λίγα χρήματα παραπάνω να έχει ένα instant collection και για λίγα χρήματα παραπάνω να σου κάνει και καφέ. Δεν ξέρω, οτιδήποτε. Ε, με βάση τι φήμε. Ε, δεν προκύπτει κάποια πληροφορία σε σχέση με το pricing βέβαια, γιατί είναι ακόμα οι φήμε σε πολύ πρώιμο στάδιο. Απλά κάποιο whistleblower βγήκε και είπε ότι παιδιά ετοιμάζομαστε να κάνουμε αυτό, ε, ετοιμάζονται μάλλον να κάνουν αυτό, θα παρουσιαστεί τώρα σύντομα, ε, οι φήμε νομίζω μιλούν για μέσα στο 22, για το πρώτο μισό του 22 ότι θα ανακοινωθεί αυτό το πράγμα. Ε, και θα ενσωματώσει διάφορα πράγματα. Θα μπορούσε να έχει μέσα και το PlayStation Now, σύμφωνα με φήμε, εκτό από το Instant Collection. Και στο τρίτο και μακρύτερο tier, όπω είπαμε νωρίτερα, να περιλαμβάνει και κάποια classic παιχνίδια από PlayStation 1, PlayStation 2 και PlayStation 3. Τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα παίζουν μέσω streaming, έτσι, Βέβαια. emulation, δεν γίνεται. Emulation δεν γίνεται κυρίω για τα παιχνίδια του. βασικά για όλα. Γιατί δεν μιλάμε για την ίδια αρχιτεκτονική ε, συστήματος συστήματο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχουν αυτό. Βέβαια, η Microsoft η σε ένα δεν βαθμό. Δεν μπορεί να γίνει natively. Emulation θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν ε, ξέρω ε, κατά πόσο. Ε, ναι, δεν υπάρχει το hardware για να κάνει emulation. Θα μπορούσε να γίνει μέσω software ε, ε, λύσεων. Όπω έχει πράξει, πούμε, η Microsoft με πολλά από τα παιχνίδια που απαιτούν όμω πάρα πολύ δουλειά από πίσω για να γίνει. Ε, και η ίδια η Microsoft έφτασε στα όρια τη. Τον προηγούμενο μήνα είπε κιόλα ότι δεν θα κάνει ε, άλλα παιχνίδια, δεν θα προσθεθούν στο πρόγραμμα του Backwards Compatibility άλλα παιχνίδια. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Είχαμε πει βέβαια εδώ στο podcast ότι τα περισσότερα και τα πιο σημαντικά έχουν μπει. Ε, ε, κάτι αντίστοιχο θα προσπαθήσει να κάνει η Sony λοιπόν βάζοντα περισσότερου τίτλου στο PlayStation Now που μάλλον θα είναι streamable. Θα παίζουν μέσω του PlayStation Now και αυτό γύρει πολλά ερωτήματα σε σχέση με το πώ θα είναι σε κάθε χώρα η εμπειρία. Ε, πόσο καλά θα δουλεύει, πόσο θα χρεώνεται, Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα προ συζήτηση. Απλά ήθελα να κάνω μια σύνοψη τη είδηση. Παύλο, θέλω να μου κάνει το πρώτο σχόλιο, εσύ, ω αρχησυντάκτη. Θέλω να συμπληρώσω σε αυτά που λε κάποιε λεπτομέρειε για να αποκτήσουμε λίγο καλύτερη εικόνα. Καταρχήν, η, η είδηση βγήκε από τον Bloomberg. Mm -hmm. Από έγγραφα που διάβασε τον Bloomberg, οπότε δεν είναι φήμε. Είναι έγγραφα που διάβασε. Δεν είναι φήμε. Είναι Ττάξει. αυτά που λέει το Bloomberg, τέλο πάντων. Μπορεί τα έγγραφα ε, όμω να μην. Είναι, είναι ρεπορτάζ του Bloomberg. Όμως. Μπορεί να μην τελεσυδικήσουν τα έγγραφα, να είναι εντό τη εταιρεία, να είναι ένα project το οποίο το συζητάνε. Να μην να... πούμε ποτέ. Ισχύει. Ισχύει. Ε, όμω, μιλάνε για συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό ήθελα να πω. Δεν είναι ε, τόσο αόριστα ε, και έχει να κάνει με, το, με την αλλαγή τη Sony από το. PlayStation Plus και PlayStation Now σε κάτι άλλο το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το PlayStation Plus και θα κάνει phase out το PlayStation Now. Αυτή, αυτή είναι η λογική. Οπότε έχουμε ε, τρία διαφορετικά tiers ε, τα οποία είναι αυτά που είπε και ο Βαγγέλης, όμως στο τρίτο το πρώτο το θα κρύτερο. είναι το PlayStation Plus <ΣΣΣ> μπράβο, το πρώτο θα είναι το PlayStation Plus το σκέτο, λένε. Ε, το δεύτερο θα περιλαμβάνει παιχνίδια PlayStation 4 και PlayStation 5 μακροπρόθεσμα, το οποίο σημαίνει ότι θα παίζουν λογικά μέσω backwards compatibility, θα είναι τύπου Game Pass. Δηλαδή θα υπάρχει μια γκάμα για παιχνίδια PlayStation 4 και PlayStation 5 στη συνέχεια που θα μπορούν να παιχτούν. Σαν το Instant Collection το φαντάζομαι εγώ. Ε, ε, το ενώ... μεγάλο αστεράκι όμω. Πες, πες ποιο είναι η, 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 ο Λάκος στη φάβα ποιο είναι. Όχι, ποιο όχι. δεν δε μιλάω far. για το Tier 3 μιλάω ποιο είναι το αστεράκι για τους τίτλου που θα μπαίνουν σε αυτή τη συλλογή με τα παιχνίδια του PlayStation 4 και του PlayStation 5. Τι εννοείς, για πες. Δεν θα ισχύει το ίδιο που ισχύει στο Game Pass. Δηλαδή, καινούργιοι τίτλοι που θα βγαίνουν δεν θα μπαίνουν αυτομάτω σε αυτό το πρόγραμμα. Ναι. Ε... Κάτι αυτό... που σημαίνει ότι οι AAA παραγωγέ ακόμα θα τι πληρώνει 80 ευρώ. Δεν θα μπορεί να, να έχει αυτή τη συνδρομή. Αυτό δεν το διάβασα ρητά, αλλά από την άλλη δεν λέει κιόλας, ε, σου λέει κιόλα ότι πλαίσιο 5 ε, μακροπρόθεσμα. Οπότε, ναι, φαντάζομαι καινούργια παιχνίδια δεν θα μπαίνουν άμεσα. Δεν θα είναι όντω έτσι. Ε, ή θα μπαίνουν, αλλά δεν θα μπαίνουν στο το. launch, ρε παιδί μου. Είναι, είναι, σωστό να το... είναι, είναι τα σημεία ναι. στα οποία διαχωρίζεται από το Game Pass. Γιατί στο Game Pass μπορεί να πάρει τη συνδρομή και ό,τι βγάζουν τα ε, Xbox Studios να το παίζει day one. Ενώ στην αντίστοιχη υπηρεσία, με βάση τι φήμε, δεν θα μπορεί να, να, το, το κάνει. Αυτό. αυτό. Έχει να κάνει με την οτροπία λίγο τη Sony και τα first party παιχνίδια τη. Θα, το πιάσουμε αμέσω μόλι τελειώσει λίγο αυτό. Ε, και το τρίτο, το tier, είναι, ε, θα περιλαμβάνει όλα αυτά που ο Βαγγέλης από PlayStation 1 μέχρι PlayStation 5, συν PSP, συν ε, game streaming ω επιπλέον δυνατότητα. Δηλαδή δεν μα λέει πουθενά ότι αυτό όλο θα είναι μόνο μέσω game streaming, ρε παιδί μα ακόμα δεν το ξέρουμε. Μπορεί όντω να βρουν τρόπο να κάνουν PS1, 2 και 3 και PSP, ξέρω εγώ, με simulation. Δεν ξέρουμε, τέλο πάντων. Ε, μπορεί να είναι όμω και game streaming, αλλά θα συμπεριλαμβάνει λέει, και extended demos. Μου κάνει εντύπωση αυτό, δεν το περίμενα να το διαβάσω γιατί έχει στην ουσία, σαν να σου προσθέτει previews, σαν να σου προσθέτει game trials. Είναι σαν τα perks του Game Pass Ultimate, α πούμε, που σου δίνει The 10, 10 ώρες, yeah. ε, Ναι. Mm -hmm, mm -hmm. Game ε, trials. Ε, οπότε, αυτό είπανε. Ο Σράιερ λέει: Επικοινώνει, γιατί ο Σράιερ τα βγάζει αυτά. λέει και με την ε, Sony. Στην ουσία, λέει, του μίλησαν εκπρόσωποι τη Sony, οι οποίοι δεν θέλουν να πούν το όνομά του. Αυτά μα λέει ο Σράιερ. Εντάξει, τον εμπιστευόμαστε γιατί έχει βγάλει και άλλα πόσα. Ε, και δεν ήθελα να το πούνε λέει, αλλά όντω ισχύουν και μάλλον θα το δούμε όπω είπε και εσύ ε, το πρώτο, μέσα στην άνοιξη μάλλον του 22 ε, και παράλληλα λέει, ζήτησε και δήλωση από τη Σόνη, η οποία δεν του είπε τίποτα προφανώ. Δεν το απάντησε ε, καν. ναι. Διαβάστηκε. Ά, ναι. Ε, λέει ότι κάνουν ούτω ή άλλω προσπάθειε για να μπουν και στο cloud gaming. Έτσι. Να, πούμε, να υπενθυμίσουμε μάλλον σε αυτό το σημείο ότι η Sony μισθώνει. Ωραίο αυτό έτσι. Η Sony μισθώνει servers από τη Microsoft. Ε, είχαν κάνει συμφωνία πριν ε, κάνα χρόνο, ένα μισή πότε ήταν που το είχε βγει σαν είδηση. Και ότι θέλουν και αυτοί να πάνε προ το cloud gaming. Οπότε, ένα λόγο πιθανό, και, και το κλείνω εδώ, ένα λόγο πιθανό που δεν έχουμε δει PlayStation Now ακόμα στη, σε, σε πάρα πολλέ χώρε, είναι διαθέσιμο σε λίγε. Ε, μάλλον έχει να κάνει και με το γεγονό ότι ετοιμάζουν όντω κάτι καινούριο. Μάλλον θέλουν να δούνε πώ θα τσουλήσει η αντίστοιχη ανταγωνιστική υπηρεσία. Ε, για να προχωρήσουν και αυτοί έτσι. Για, επειδή με ρώτησε και τη δική μου την άποψη, θα πω μια μικρή φρασούλα και θα σα αφήσω να μιλήσετε για εσά. Ε, είναι ότι μάλλον ε, θέλανε να το πάνε λίγο πιο ας, με ασφάλεια. Οπότε περίμεναν λίγο παραπάνω για να δουν πώ θα τσουλήσει το, ε, το, πλάνο των απέναντι. Ε, για, να το κάνουν, για, να το προσαρμόσουν και αυτοί στα δικά του δεδομένα. Τα οποία δικά του δεδομένα έχουν να κάνουν και με την, ε, με την απορρόφηση του PlayStation Now κάπως μέσα σε αυτό αλλά και με το ε, τι άλλο ήθελα να πω ε, αλλά και με τα first party παιχνίδια τους τα οποία δεν λειτουργούν με την ίδια λογική της Microsoft και θέλω να μου πείτε και εσείς τη δική σας γνώμη σε αυτό αλλά από ό,τι φαίνεται πιστεύουν ότι τα παιχνίδια που βγάζουν εκείνοι με τα 80 έχουν μεγαλύτερη αξία έχουν ε, δεν θέλουν να τα κάψουνε δεν μπορώ να το καταλάβω ακριβώς και θεωρούν ότι η Microsoft τα καίει δηλαδή όταν βγαίνει η Microsoft και σου λέει θα σου βγάλω το καινούριο Halo και το καινούριο Forza στο Game Pass το καίει και η Sony πιστεύει ότι το καίει δεν ξέρω μάλλον κάπως έτσι το σκέφτονται ε, ε, Γι Γι Γιώργο θέλω και από σένα ένα σχόλιο να μου πεις πως σου φαίνεται αυτή η στροφή της ε, Sony στο συνδρομητικό μοντέλο και με, συγκεκρι... συ... με αυτέ τι παροχέ που συζητάμε ε, Υμπας δεν είναι. Υμπας είναι μια εντελώς διαφορετική στρατηγική από το μοντέλο της Sony. Η Sony έχει ήδη ένα πάρα πολύ ξεκάθαρο μοντέλο. Τη βγάζω τεράστιες AAA παραγωγές δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων. Ε, μέσω αυτών πουλάω κονσόλες, φτιάχνω όνομα ε, συντηρώ τον brand μου. Ε, δεν νομίζω, δηλαδή νομίζω είναι περισσότερο μια έξτρα ευκολία στο ήδη υπάρχον οικοσύστημα Sony που θα έχει και τις δυνατότητες που χρειάζεται να στριμάρεις δηλαδή αυτό για μας, για πολλές περιοχές και στην Ελλάδα και σε εμένα Ακόμα κάτι που δεν με ενδιαφέρει και Κάντω δεν Κάντο πιο συγκεκριμένα, για εσά στα λιώσια, πιο συγκεκριμένα Πάνω ο ε, Από εκεί και πέρα... Ε, ο βασικό είναι ότι, θα το πω με λίγα λόγια, η Microsoft, το θέμα του Game Pass και η δύναμή του και νομίζω αυτό που θα μας δώσει μια από τις καλύτερες γεννήσει αν όχι την καλύτερη όσον αφορά το gaming, είναι ότι ανοίγει το Game Pass και απευθείας σου μιλάει το brand της Microsoft. Και το brand της Microsoft εσύ το έχει το απολαμβάνεις κάθε μέρα. Για να, για να πάρεις το ίδιο από τη Sony πρέπει να περιμένεις την περίοδο που θα έρθει το exclusive. Δεν θυμόμαστε όλοι τους μήνες πριν από το God of War, πριν από το Last of Us, πριν από το Horizon. Τότε ζει το brand της Sony και φτιάχνει όνομα και συντηρεί το brand και όλα αυτά. Αυτή είναι η, η βασική διαφορά στο μυαλό μου και αυτή είναι η βασική δύναμη και της Microsoft. Και αυτό είναι και ο βασικός λόγος που η Sony μου φαίνεται περισσότερο σαν αυτό που λέει ο λαός με κλανιές βάφης αυγά. Πολύ σκληρά. Πράσαν μια Πολύ σκληρό στα σχόλιά σου <laughs> και ξέρει τι θέλω όμω να σου πω, να σου, να σου αντιπαραθέσω κάτι, να σου αντιπαραχέσω κάτι. Δηλαδή. Ε, δεν είναι σημαντικό όμω ότι τα, αυτό το branding που κάνει η Sony, με συγκεκριμένου τίτλου ποσοτικά ίσω λιγότερου πλέον βλέποντα το Game Pass, ας πούμε, να βγάζει τόσα πολλά παιχνίδια μέσα στο μήνα, ενώ τη Sony να βγάζει τρει-τέσσερι μεγάλε κυκλοφορίε. Το γεγονό ότι ο κόσμο ασχολείται με αυτέ τι τρει-τέσσερι κυκλοφορίε και έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα δεν σημαίνει και κάτι για την ποιότητα τη εταιρεία. Αν μπορεί δηλαδή να επενδύει μόνο σε τέσσερι τίτλου που αντισταθμίζουν, είναι το αντίβαρο σε μια τόσο μεγάλη υπηρεσία με τόσε πολλέ προσθήκε. Κάθε μήνα βάζει τόσα παιχνίδια. Ε, δεν είπα δεν ο μεγαλύτερο παίκτη αυτή τη στιγμή, η Sony. Ναι, απλά επειδή ε, είπε ότι με κλανιέ δεν βάφει αυγά. Μήπω οι κλανίτσε τη Sony πλάι... μπορούν να βάψουν μάντρε με αυγά, ενώ <laughs> οι μα... κλανιάρε ε, ε, τη Microsoft. Ε, <laughs> ε, κοίτα. Λόγω του, του impact που έχει στην κοινωνία, στου παίκτε, στην κοινότητα, όντω μία κίνησή τη μπορεί να έχει πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από την ίδια κίνηση που θα κάνει η Microsoft. Ε, ξέχασα τι ήθελα να πω τώρα. Εγώ σε διάκοψα, το συγγνώμη. Ε, το θέμα είναι ότι περισσότερο το βλέπω αυτό σαν μια κίνηση της Sony απλά να παραμένει σύγχρονη και να μην την πάρει από κάτω, ξέρω οι εξελίξει, το ότι σε λίγα χρόνια μάλλον δεν θα υπάρχει physical, τι θα είναι όλα digital ότι ίσως το, η κονσόλα μπορεί να είναι ένας τρόπος να κρατάνε ένα ολιγοπόλιο γι' αυτό να αρκεί το streaming τόσο γιατί άμα θα είναι μόνο streaming, θα μπουν και άλλοι και θα μοιραστεί σε περισσότερα κομμάτια επίτα. Περισσότερο το βλέπουμε μια κίνηση που έχει να κάνει με τον καιρό. Άρα branding Είναι σαν να μου λε ότι το Netflix σου στριμάρω ταινίε, όλα τα exclusive θα τα πληρώσει. Δεν είναι σε Netflix. Είσαι μια streaming. Έχει μια streaming υπηρεσία και είσαι Sony. Δηλαδή το Game Pass είναι το θέμα ότι παίζει Day One το Halo και το Forza και παίζει Microsoft. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να το κάνει αυτό και δεν μπορεί να το κάνει η Sony γιατί έχει το μοντέλο του αγορά 80 ευρώ, 70 το exclusive. Βασικά είναι και λογικό γιατί μπορεί με τα δικά του μαθηματικά και με το δικό του τρόπο αυτό να του δίνει τη δυνατότητα να έχουν παραγωγέ δεκάδων εκατομμυρίων. Και βασικά το βασικό νομίζω είναι ότι η Sony έχει και μια κινηματογραφική πορεία. Brand και νομίζω εξ αρχή υπήρχε ένα όραμα ότι θα πάμε. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο. Ίσως... Για να βλέπει σινεμάτικε και τέτοια και να καταλήξει τώρα σε ένα κοινό σύστημα, σε ένα κοινό σύμπαν όπου το Last of Us, Ένα παιχνίδι που άλλαξε την αφήγηση, άλλαξε τα πάντα. Για μένα είναι το καλύτερο franchise στην ιστορία. Ναι. Ε, έφερε κινηματογραφικά στοιχεία πρώτη φορά τόσο έντονα στο gaming όσον αφορά την ιστορία και την, αφή, όσον, την αφήγηση. Δηλαδή. Ίσως είναι ένα επενδυτικό και επιχειρηματικό μοντέλο διαφορετικό που είναι η Ιαπωνική σχολή, ρε παιδί μου. Και το βλέπει και στην Nintendo αυτό. Τη Sony Nintendo που και οι δύο είναι, χωρί να κάνουμε τώρα γενίκευση, και, Α, αν και αυτό κάνουμε επί τη ουσία. Ε, υπάρχει το μοντέλο το Ιαπωνικό, ρε παιδί μου, που επενδύει στα σίγουρα και λε ότι ε, εγώ κάνω καλά. Αυτό θα συνεχίσω να το κάνω με, πιο αποδοτικά, με μεγαλύτερου ρυθμού, στοχεύοντα σε, σε, αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει ίσω και ένα αμερικάνικο μοντέλο, το οποίο σου λέει ότι εγώ για δύο χρόνια θα μπαίνω μέσα. Όμω θα φτιάξω ένα, τέτοιο, ένα user base που δεδομένα σε δύο-τρία χρόνια από τώρα θα μου βγάζει πολλά περισσότερα χρήματα. Και μπορεί αυτέ οι reckless επιλογέ να κάπως να τις γουστάρουν στη Microsoft και να λένε ότι ρε παιδί εμείς θα το ρισκάρουμε γιατί έχουμε ένα πλεόνασμα που πουλάνε τα Microsoft Office και τα Windows έχουμε ένα πλεόνασμα και θα πάμε να το κάψουμε εκεί πέρα ενώ στη Sony yeah, μπορεί yeah. να λένε ότι θα επενδύουμε από αυτά που βγάζουμε και τι μας βγάζει λεφτά οι τριπλέ παραγωγές άρα δεν θα κάψουμε το δυνατό μα χαρτί, α πούμε, που είναι οι τριπλέ παραγωγέ που μα βγάζουν τα χρήματα μα για να επενδύουμε σε άλλε ιδέε. Κάνω μια υπόθεση, δεν λέω ότι είναι απαραίτητα έτσι. Όχι, okay, και πω... εγώ ότι το σωστό για τη Sony είναι να ακολουθήσει με την στρατηγική που ξέρουν οι gamers και την ξέρει και ο κόσμο. Δηλαδή, εννοείται ότι είναι συνηθισμένο το όνομά τη με τριπλή παραγωγές και με Last of Us και με Horizon, που είναι παιχνιδάρε όλα αυτά. Ε, Επίση, απ' την άλλη, να μην πλέον και μαλακίε, η Microsoft είναι από του πάρα πολύ λίγε εταιρείε που μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα λόγω τη καβάντζα που μπορεί να έχει από άλλα departments. Μιλάμε για Microsoft, είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Δεν έχει καμία σχέση με τη Sony οικονομικά. Ε, όχι το gaming. Ναι. Ε, αυτό το νομίζω ότι η, αυτό που λέει ο Γιώργος τώρα ότι έχει σημασία ότι η Microsoft ήταν η μόνη η οποία είχε τη δυνατότητα να δοκιμάσει κάτι τέτοιο, το δοκίμασε. Τσεκάρει αυτή τη στιγμή να δει πώ δουλεύει αυτό το μοντέλο. Έχει δει προφανώ σε αυτόν τον καιρό που έχει δουλέψει κάποια στατιστικά και ενδεχομένω η Sony από τα ίδια στατιστικά μπόρεσε να, μπόρεσε να, να πάρει τι δικέ τη αποφάσει για το πώ θα κυλήσει στο μέλλον. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ε, κομμάτι και νομίζω ότι είναι κομβικό σημείο βασικά το ότι όλα θα είναι ψηφιακά όλα πάνε σε συνδρομητικά όλα πάνε προς, το, προς αυτό το μοντέλο οπότε το να έχεις μια συνδρομή σου αποφέρει πολύ περισσότερα κέρδη με λιγότερα κόστη ενδεχομένως ε, και γι' αυτό το λόγο είναι και, και την ευκολία και τα λοιπά ε, όλα τα πράγματα αυτά που έχουμε συζητήσει κατά καιρού. και επειδή ακριβώ τσουλάει η βιομηχανία προ εκεί, νομίζω ότι όντω και εγώ συμφωνώ με αυτόν τον κύριο ότι η Sony πάει να το απλά να, να, εκμο, εξυγχρο, να παραμείνει, μάλλον με, τα, με, τα, με, με τον καιρό τη. Να παραμείνει δηλαδή με τα... Δηλαδή, ενώ, να εδώ το έκανε η Nintendo Εδώ το έκανε η Nintendo και βάλε Όχι δεν το έχει κανείς Η Nintendo είναι άλλη εντελώ κουβέντα Δεν έχει καμία σχέση για μένα ούτε με Sony Δηλαδή είναι ένα δικό τη σύστημα Εντελώ κλειστό εντελώ hardcore Γιατί παιδιά και η Sony δηλαδή θέλει να σου βάλει στο μεγαλύτερο tier Να σου βάλει μέσα παιχνίδια PlayStation 1, PlayStation 2, PSP Να σου δώσω μια εικόνα από το μέλλον ναι, 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 δεν έχει να κάνει με αυτό όμω. Δεν, δεν είναι ότι κολλείται στο ότι δεν θα παίξει τα παιχνίδια τα παλιά τη. Δεν μιλάμε για τα παλιά τα παιχνίδια. Απλά μιλάμε για την νοοτροπία του πώ λειτουργεί μια σύγχρονη εταιρεία βιντεοπαιχνιδιών. Έχει ε, του υπόλοιπου που ψάχνονται με συνδρομέ, με το πώ θα φέρουν στον παίχτη, στο σπίτι του, ε, όσο πιο εύκολα γίνεται και όσο πιο προσβάσιμο. Και όλα τα πάντα, ρε παιδί μου, ε, πιο εύκολα σύγχρονα παιχνίδια και έχει την Nintendo η οποία σου λέει όχι φίλε μου ε, δεν γίνεται αυτό που ζητάς θα πληρώσεις ε, το, με, τον με το παλιό τον τρόπο ε, τυχερός είσαι που έχουμε και ένα ισόπι e για να μπορείς να το πάρεις ψηφιακά αυτό νιώθεις με την Nintendo ε, και στην τελική αν θέλουμε για συνδρομή θα την κάνουμε με τους δικούς μας όρους και αν πιάσει έπιασε αφού έχει ε... συνδρο... δεν έχει το συνδρομητικό τώρα το μοντέλο που παίζει τα παιχνίδια του SNES και του NES και του το... θα, σου πω και... θα το κουμπώσω και με μια είδηση ξέρεις τι κάνανε για το Δεκέμβρη οι αλήτες <laughs> 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 τρελαίρο Τη το θυμα, Τις θυμάσαι τις θυμάς, έτσι Το Nintendo Switch Online είναι αν θυμάμαι καλά γύρω στα 20 Και βάλανε το expansion με άλλα 20 ευρώ 20, Να συνειδητοποιήσουμε λίγο το μέγεθος Αλλά τόσα για το, για το expansion Που το μπορείς προσθέτει... βέβαια να, να, το σπάσεις τα 8 με άλλους φίλους σου Και να... <laughs> ναι εντάξει Αλλά ναι. <laughs> <All of it. laughs> uh, Το οποίο βέβαια τι προσθέτει Προσθέτει 7 παιχνίδια Nintendo Switch τέτοιο 10 παιχνίδια Mega Drive Πράγματα τα οποία θα πρέπει να στα δίνει τσάμπα έτσι και το DLC τέλο πάντων του Animal Crossing και γι' αυτό έχω ήδη. Και πάνε οι τύποι και σου λένε: Το Δεκέμβρη, ξέρετε τι θα σα βάλουμε στο Expansion, το Paper Mario. Άλλο ένα παιχνίδι για Nintendo 64. Ολόκληρο μήνα. Η υπηρεσία έχει βγει από αρχέ Νοέμβρη. Αυτά. Α Έχει χτίσει, δεν ξέρουμε, καλό ή κακό, το πιο είναι Nintendo. Δηλαδή το ότι βγήκαν νέε κονσόλε, Microsoft και Sony, κάνουν σουτιαν για τις τεχνικά, τα τις τεχνικές προδιαγραφές το συνεχίζει να πουλέ το handheld που δεν είχε καν όλη την οθόνη δεν είναι πάνω κάτω στα ίδια Σε αυτό τα λέει όλα νομίζω δηλαδή το σουιτσάκι δεν, δεν λέει τίποτα, εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά τι δεν καταλαβαίνεις, δεν καταλαβαίνεις ότι είναι το λόγιο ότι δεν συγκρίνεται καν δηλαδή νομίζω, νομίζω η Nintendo μπορεί να, 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 ξεκινήσει, να ξεκινήσει πόλεμο νομίζω η Nintendo άμα πει στο, <laughs> στους φάντες επιτεθείτε θα επιτεθούν πραγματικά <laughs> <laughs> Ωραία, η ε, 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 επειδή, ε, επειδή τώρα μιλάμε με tiers και σκεφτόμαστε με tiers πλέον μετά τη Sony, ε, μπορούμε να πούμε για την Nintendo ότι είναι ένα διαφορετικό tier gaming. όπως έχουμε το mobile gaming και το console gaming, ίσως είναι ένα διαφορετικό tier Nintendo MONITY, ρε παιδί μου. Που δεν, δεν συναγωνίζεται. Δεν συναγωνίζεται με τους άλλους Ούτε ανταγωνίζεται. What? Είναι ένα ξεχωριστό πράγμα. Δηλαδή, το αν θα έχει Switch με το αν θα έχει PlayStation είναι δύο διαφορετικά πράγματα. <laughs> <laughs> Δεν είναι ότι διαλέγεις μεταξύ τους. Ακριβώς. Λοιπόν, Ακριβώς. Ε, τώρα θέλετε να πούμε λίγο για το συγκεκριμένο project, να το ξαναπιάσουμε με τον Σπάρτακο. <laughs> θέλετε να μιλήσουμε λίγο για pricing. Ε, γιατί είπα στην εισαγωγή που έκανα ότι θα μου έβγαζε νόημα αν αυτό σπάσει σε κατηγορίες όμως να έχουμε μια διαμόρφωση τιμής και για το plus. Ε, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται μια ανατιμολόγηση. Άβλο. Ναι, ενδεχομένω εν, θα, θα χρειαστεί. Θέλω να πω ότι αν είναι τρία tiers και το πρώτο σου λέει ότι ήδη σου προσφέρουμε το PlayStation Plus. Ε, το PlayStation Plus όμω με ποια έννοια θα δίνει τα ίδια παιχνίδια, θα δίνει ίση αξία. Θα δίνει πάλι το online μαζί με δύο παιχνίδια, ξέρω εγώ τέσσερα. Θα υπάρχει το Instant είναι... Collection με τα παιχνίδια που θα δίνει κάθε μήνα. Ή θα υπάρχει ένα Vault σαν το Game Pass που θα έχει συγκεκριμένα παιχνίδια όπω υπάρχει το PlayStation Collection Φωτά. που έχει ξέρω, μέσα 20-30 παιχνίδια και θα γίνουν αυτά τα 20-30 παιχνίδια 100. Και αυτά θα μπαίνω βγαίνουν εκεί μέσα παιχνίδια. Ε, σε, ποιο tier, yeah, σε ποιο tier θα ανήκει και ποια θα είναι η διαβάθμιση μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου, Γιατί στο δεύτερο tier λέει ότι θα υπάρχει αυτό το collection με τα PlayStation 4 και PlayStation 5 παιχνίδια. Ε, θα είναι ξεχωριστό αυτό το collection από, τα, από το Instant Collection και από τα τρία παιχνίδια που δίνουν το μήνα. Ε, αν αλλάξει αυτό το μοντέλο, θα υπάρξει κάποιο conversion όπως υπήρξε μεταξύ του Game Pass ε, και του, του, Game Pass Ultimate και του Live Gold, ε, Games with Gold, πώς λέγεται, το Live Gold, τέλος πάντων συνδρομή. Για να συνειδητοποιήσουμε λιγάκι τώρα πόσο δύσκολο είναι αυτή η δουλειά έχουν να προσαρμόσουν την τιμή και με τα δικά τους τα δεδομένα τα, τα ω τώρα και να λάβουν υπόψη τους όλα αυτά που λες τώρα, τα οποία είναι πολλές μεταβλητές και να λάβουν υπόψη τους και τον ανταγωνισμό. Δεν γίνεται να βγάλει υπηρεσία η οποία θα είναι κατώτερη Δηλαδή θα σου προσφέρει τα ίδια παιχνίδια Third Party και παλιότερα σε σχέση με τον Game Pass που θα σου βάζει και καινούρια και να τη δίνει, σε διπλάσια και τριπλάσια τιμή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και τα perks βέβαια του Ultimate. Θα βέβαια, συ... συνυπολόγισε και τα perks του Ultimate. Ότι το Ultimate θα σου δώσει, α πούμε, δίνει τώρα oh. Crunchyroll που είναι τη Sony, παραδόξω. Σου δίνει, ξέρω εγώ, συνδρομέ για Spotify, σου δίνει διάφορα πράγματα. Το θα Crunchyroll κάτι... νομίζω το δώσανε και στο PS Plus κάπω. Δεν το θυμάμαι ναι. καλά, αλλά κάτι είχαν δώσει. Τέλο πάντων. Ε, ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Εννοείται. Αλλά σκέψου τώρα, δεν μπορεί να βάλει το πρώτο tier στα 10 ευρώ μηνιαίω. Τα υπόλοιπα πώ θα πάνε, 50 ευρώ το μήνα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να το συνυπολογίσει ώστε το, το πιο ακριβό σου να βγαίνει σε μια τιμή η οποία θα, είναι, ε, θα φτιάχνει ένα βιώσιμο μοντέλο. Το οποίο βιώσιμο μοντέλο σημαίνει ότι θε πάρα πολλού παίχτε, σημαίνει ότι για να θε πάρα πολλού παίχτε πρέπει να το προσφέρει σε μια τιμή normal. Και αν, είναι, ότι αν είναι normal normal πάνω τιμή από 15 ευρώ είναι. το μήνα, ας πούμε, ακριβώς. Ακριβώς. Ε. α πούμε. Ακριβώ. Όπω έχουμε δει, η normal και βιώσιμη τιμή για να μεγαλώσει, γιατί αυτό από εκεί ξεκινάμε, ότι θέλουμε να μεγαλώσει δεν γίνεται με, με, με 30 ευρώ συνδρομή το μήνα, γίνεται με 10 ή με 12 ή με δίνω, κάνω προσφορές για να δώσω 3 μήνες με ένα ευρώ όπως κάνει η Microsoft. Ή, Έτσι ή ετήσια, ή ο... ετήσια ότι με την ετήσια σου βγαίνει στάστα. 10 ευρώ το μήνα, ενώ άμα βάλεις με το μήνα είναι 15 για παράδειγμα, βάλε χρόνο. Έτσι είναι. Και μέγεθο που θα το συγκρίνουν οι παίχτε θέλοντα και εμεί με το Game Pass. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω το ότι το Tier 3 είναι κάτι συγκρίσιμο με το Game Pass. Όχι το Ultimate, γιατί το Ultimate τη αφήνει να παίζει από όλε τι συσκευέ. Ε, αλλά με τον Κέιμερ στο του δεκάρικου. Okay. τον δέκα. Ε, προσωρινό παράπονο δικό μου που το λέω συνέχεια και τώρα έχω έναν λόγο ακόμα να το λέω γιατί ξανά άρχισα τον μποϊκοτάζ στο PS Plus <laughs> είναι ότι πρέπει να γίνει ανατιμολόγηση στο βασικό tier, το πρώτο tier δηλαδή δεν γίνεται να μην μπορώ να παίξω online ε, αν δεν πληρώσω ένα τόσο μεγάλο ποσό θα να δει... αυτό που θα δίνω θα πρέπει να είναι συμβολικό αυτή είναι η άποψή μου ε, θα πρέπει να είναι ένα Λά. πολύ μικρότερο ποσό για να συντηρήσω Άκου τώρα, θα σου αιτιολογήσω για ποιο λόγο αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ επειδή ακριβώ ξέρουν ότι χρειάζεσαι το online για πολλά παιχνίδια, θα προσπαθήσουν να το κουμπώσουν με δώρο παιχνίδια. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό το πράγμα να το πάρει ποτέ ξεχωριστά. Πάντα θα στο κουμπώνουν με κάτι άλλο για να του φτιάξουν την τιμή λίγο πιο ψηλή από ό,τι θα ήθελε. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι αυτή η υπηρεσία να βγει και στο PC, να γίνουν όλα game streaming, να πληρώνω την υπηρεσία μου στο PC μου και να παίζω παιχνίδια τη Sony στο PC μου και να μην ξαναπάρω ποτέ κονσόλα στη ζωή μου. Ευχαριστώ. Μπορεί να ε... για πάντα μποϊκοτάζ και στις κονσόλες από εκεί και πέρα. Γιατί με το Game Pass εγώ έχω βρει την υγειά μου, έχω το PC μου και δεν ασχολούμαι καθόλου με ε, mm -hmm. κονσόλες και με upgrades και με τέτοια. Ε, βασικά κάνω upgrades στο PC μου κάθε 5 χρόνια και είμαι Λοιπόν, ε, κάτι θέλω να συζητήσουμε εκτός από το pricing. Ε, α, ναι, ήθελα να πω βέβαια γιατί δηλαδή μιλάμε για το, τη σύγκριση του value μεταξύ του Game Pass και του επερχόμενου συνδρομητικού έτσι, μοντέλου της Sony ότι στην εξίσωση πρέπει να μπει και το περιεχόμενο, διότι στο ανώτερο tier και αυτό που παίρνει μέσα, τα backwards compatible παιχνίδια, αν μπουν σε άμεση σύγκριση με τα backwards compatible παιχνίδια στο Xbox, νικούν κατά κράτο. Δηλαδή, το να βάλει παιχνίδια classic για PlayStation 1, PlayStation 2 και PlayStation 3 δίπλα στα παιχνίδια τα αντίστοιχα από Xbox και Xbox 360, ειλικρινά γελάω. Ε, εκεί θα χτυπήσει ρε φίλο όμω αντί Nintendo. Θα σου πει, μα παίζει Zelda. Μα είναι χάλιο το Emilio Ναι, αλλά είναι Zelda. Αυτό ακριβώ. Αυτό ακριβώ όμω. Ε, και αυτοί αν... θα σου πούνε παίζετε και ένα. Αν κοστίζει όμω το ίδιο με το Game Pass, εκεί αλλάζουν λίγο οι ισορροπίε του value. Γιατί είναι άλλο να παίζει το Fable το πρώτο α πούμε μέσω emulation ή το Red Dead Redemption το πρώτο α πούμε μέσω emulation και είναι άλλο να παίζει ε, τα God of War, το, τα PSN Edition και τα ε, Jack and Daxter και τα Ratchet τα παλιά και το Crash και το Spyro και το Silent Hill και το Metal Gear και να παίζει τέτοια παιχνίδια α πούμε. Κατάλαβε. Είναι άλλο αυτό και άλλο να παίζει Command and Conquer. Δηλαδή, δε, δε, εγώ δεν μπορώ να τα συγκρίνω. Θα μου πει είναι και λίγο υποκειμενικό και θα μπορέσει, θα βγει ο άλλο από κάτω στα σχόλια και θα μου πει: Εγώ προτιμώ αυτά που έχει βγάλει η Microsoft. Αλλά ειλικρινά και σαν εμπορικά να το πάρει, τι έχουν πουλήσει και κριτικά τι βαθμού έχουν πάρει, τα παιχνίδια σε αυτέ τι χρονιέ για τη Sony ήταν πολύ ανώτερα από τα παιχνίδια που βγαίνανε για, το, για τη Microsoft. Ναι, εκεί και είναι και πολύ περισσότερα. Μα η Microsoft δεν είχε ούτε το πλήθο ούτε την ποιότητα. Τώρα αρχίζει και χτίζει. Ε, αυτό είναι δεδομένο. Αν φτιάξει τέτοια υπηρεσία και περιλαμβάνει όλα αυτά. Αλλά μιλάμε πολύ υποθετικά, ρε πόσο, Τώρα ξέρει ξέρεις τι θα γίνει, ξέρει τι θα βάλουν μέσα. Μπορεί Ως. να λειτουργήσουν σαν την Nintendo που την έχω δει τη Sony να κάνει κινησούλε σαν την Nintendo. Αυτό φοβάμαι τώρα με αυτό. Ε, και να λειτουργήσουν σαν την Nintendo και να σου βάλει μέσα 10 παιχνίδια. Τι να το κάνει, να σου λέει 30 ευρώ το μήνα. Επίση, ένα μεγάλο θέμα συζήτηση είναι αν θα είναι downloadable και emulated, ε, αν θα ε, γίνεται προσωμείωση εντό τη κονσόλα και θα τα κατεβάζει τοπικά και θα μπορεί να τα παίξεις offline, ή αν θα χρειάζεται σύνδεση για να τα παίξει. Γιατί τότε ο Γιώργο, α πούμε, που δεν έχει καλή σύνδεση, δεν θα μπορεί να τα παίξει. Επίση, χώρε οι οποίε δεν έχουν κάλυψη το PlayStation Now, λογικά δεν θα έχουν ούτε στα streaming ε, features τη υπηρεσία ε, άμεσα. Θα είναι σε κάποιο δεύτερο ή τρίτο κύμα, εκτό αν προετοιμάζει η Sony μια επέλαση που δεν την έχουμε. Ε, ε, Ψυχανεμιστή ακόμα και δεν την έχουμε καταλάβει. Ότι ετοιμάζεται δηλαδή να ανοίξει τι υπηρεσίε για όλο τον πλανήτη και δεν το ξέρουμε. Ε, αν λοιπόν θα μπορούμε να τα κατεβάσουμε για να τα παίξουμε ή αν θα είναι streamable και αν είναι streamable σε τι ποιότητα θα γίνεται όπως το ζήτημα που είπαμε με την Nintendo ε, και τι προαπαιτήσει θα υπάρχουν και σε δίκτυο και σε whatever. Γιώργο, ποια είναι η γνώμη σου για το game streaming γενικά. Ε. κάτι που θα έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αποφύγουμε. Ε, όλοι έχουμε, ειδικά μα είσαι nerd, έχει μια παραπάνω αγάπη προ physical πράγματα, προ δισκάκια, προ συλλογέ και τέτοια. Για πολύ ε, αλλά εντάξει, το Game Pass, μέσω του Game Pass κατάλαβα τη χαρά του να ας πούμε, εγώ είχα δουλειά. Επειδή παίζω κυρίω Indies, 90% τη gaming gaming είναι indie παιχνίδια μικρά. Ε, είχα ήδη στα μπαρ 2-3 από φίλου, από ρίβιου, από οτιδήποτε. Τα έχω κατεβάσει, ξυπνάω, κάνω ένα διάλειμμα, παίζω μισή ώρα. στη δουλειά, συνεχίζω τη δουλειά. Πριν από το σπίτι. Ε, αυτό μου έδειξε αυτή την ευελιξία τη λατρεύω. το ότι ανοίγω και σιγά σιγά με μαθαίνει το Game Pass και μου βγάζει ε, στην αρχή, στην αρχική παιχνίδια που όντω μου αρέσουν. Έτσι έμαθα νομίζω το, το Echo Generation τώρα που βγήκε. Πάρα ωραίο. πολύ ωραίο. Ένα Voxel. Πάρα πολύ ωραίο Art Direction. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τίποση. Έτσι το έμαθα ας πούμε. Που αρχική ότι ίσως θα μου άρεσε. Και όντω μου άρεσε. Αυτό εντάξει δεν μπορώ να πω ότι είναι ότι με χαλά. Είναι υπέρ του καταναλωτή από οποιαδήποτε άποψη και να το δεις. Απλά το θέμα με αυτό για μένα πάντα είναι το πόσο βιώσιμο είναι για τα indie. Γιατί αν και αγόραζα πάντα indie, έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι αγορέ μου σε indie παιχνίδια. Δεν ξέρω αυτό μακροπρόθεσμα σε επηρεάσει indie studio. Το δεύτερο είναι το τι μας ανήκει τελικά και τι όχι. Δηλαδή από τη στιγμή που έχει πληρώσει τόσα το Game Pass για το χύψη λόγο σταματήσει να υπάρχει είσαι τίποτα. Επίση δεν είναι και μόνιμα τα παιχνίδια στο Game Pass. Θα αφαιρεθούν κάποια στιγμή. Οπότε δεν <συμπή> σημαίνει ότι ένα παιχνίδι <συμπή> θα το παίξει αργότερα. Ετοιμάζομαι να κάνω μια μεγάλη σοβαρή κουβέντα τώρα μαζί σα και <συμπή> θέλω να ερίσω λιγάκι. Ε, πόση σημασία έχει για εσά. Ναι, 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 Πόση σημασία έχει για σας Να νιώθετε ότι σα ανήκει το παιχνίδι. Όταν βλέπει μια ταινία, για παράδειγμα. Τι, τι βλέπει, την απολαμβάνει. Ρουφά ό,τι έχει να σου προσφέρει. Έχει καμία ανάγκη να κρατήσει την ταινία αυτή τη συλλογή σου, να λε ότι είναι δική μου, γιατί να έχει το ίδιο πράγμα με το παιχνίδι, επειδή απλά διαρκεί περισσότερο και μπορεί να ασχοληθεί μαζί του περισσότερε ώρε. Αυτό απλά θέλω να ρωτήσω εγώ. Δηλαδή, αν παίξει 50 ώρε. Θα σπάω στο λάπτοπ. Αν παίξει 50 ώρε Assassin's Creed, για παράδειγμα, μέσω, μέσω συνδρομή, το ευχαριστηθεί και έχει πληρώσει μόνο τη συνδρομή, χωρί να σου ανήκει το παιχνίδι. Σε ενοχλεί κάπου, έχει χάσει κάπου από την εμπειρία. Αυτό. Απλά αυτό λέω. Επειδή νομίζω έχουμε συνδέσει τη, το αντίτιμο με την ιδιοκτησία. Δηλαδή ότι έδωσα χι ευρώ και αυτό μου ανήκει. Όπω κάνει με, με σπίτι, με αυτοκίνητο, με PC, με οτιδήποτε, με όλα τα υλικά πράγματα. Ε, είναι. Ε, 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 Μόνο ε, με, με νοικιασμένο όμω. Ε, 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 αυτό το συνδρόμο <laughs> το, το, δεύτερο... το, το είχαν οι παππούδε που λέγανε ότι άμα πιάσει λεφτά στα χέρια σου, ξέρω εγώ, μην τα βάλει τράπεζα και τα πλά, χτίσε, Να έχει σπίτι γιατί άμα γίνει κάτι θα πουλήσει το σπίτι και θα έχει λεφτά. <laughs> θα προλάβεις το πληθωρισμό. Σωστή παππούδες. Ε, είναι και το θέμα του, της φύσης του ανθρώπου νομίζω. Δηλαδή θυμάμαι εγώ με το Metal Gear που είναι το αγαπημένο μου franchise ας πούμε. Το, από το, πρώτο. Ε, να το δείχνω σε φίλους, σε φίλες. Ξέρεις το κουτί να είναι για μένα μια συσκευή αποθήκευση που γυρνάω και θυμάμαι πράγματα. Και τον εαυτό μου εννοείται. Αυτό είναι και λόγο που βλέπουμε τώρα το, το συχαμένο που βγαίνουν κάποια Remastered, Resident Devil, α πούμε. Κάνουμε όλε τι ατρελίλε και βγήκε νέο παιχνίδι και παίζουμε ένα παιχνίδι με τα mechanics δεκαετία. Φτάνουμε τα Remastered και τα remakes. Δεν, δεν τα μπορώ. δηλαδή δε, δεν δε, θέλω. Θέλω μόνο νέα IPs. Αυτή είναι η άποψή μου. Είναι λίγο σκληρό, το ξέρω. Δεν, απλά δεν ξέρω. Δε, τώρα Resident Evil 2, 3, θα βγει και το 4. Έτσι λένε. Πάμε remake και το, το Demon Souls που έγινε remake που εξαιρετική δουλειά. Δεν λέω. Δεν πάει να είναι ένα παιχνίδι που είναι γερασμένο όσον αφορά τα mechanics του. Το gameplay του, ασχετά αν η ακολουθεί το ίδιο μοντέλο. Εντάξει, δεν ξέρω. Αυτό να το δίνεις 80 το ευρώ είναι λίγο αστείο. Ε, έχει, άρα τα, έχει, τα, έχεις, τα έχεις με την κοστολόγηση του ή τα έχεις με την ύπαρξή του γενικότερα. Έχω με το ότι. Ε, όταν στούντιο χαλάνε το χρόνο σπαταλάνε χρόνο να φτιάχνουν τέτοια πράγματα σημαίνει λιγότερα IP ναι αλλά αν κάποιο στούντιο είναι αυτή η φάση του και φτιάχνει μόνο τέτοια πράγματα μπορεί να μην έχει το δημιουργικό κομμάτι έντονο αλλά να είναι μάστορε στα τεχνικά και να μπορούν να το αναβαθμίζουν να και με αυτόν τον η blue, τρόπο η blue point δηλαδή ναι για, για αυτή μιλάμε ε, <laughs> <laughs> νόμιζα να είναι ξεκάθαρο ε, απλά ναι. Άρχισα άρχισε να αντιλαμβάνουμε ότι κάνει dominate λίγο την αγορά. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιο κύμα νοσταλγία που στέλνει προ τα πίσω με διάφορου τρόπου, με πολλά παιχνίδια και όχι μόνο στο gaming και παντού. Και σε ρούχα συμβαίνει τώρα και σε τα 90s και σε χασμένων ταινιών. <laughs> <sequel>. <laughs> ναι, δηλαδή έχουν αρχίσει νομίζω όλο ο τομέα, πολλοί τομεί παράλληλα να χτυπάνε στην νοσταλγία. Νομίζω ότι είναι easy hype. Εκεί, ε, σίγουρα. Εκεί επενδύουν. Και... Ότι, ότι θα κάνει hype στον κόσμο μόνο του. Δεν χρειάζεται Ά, καμία, καμία καμπάνια. Είμαστε και σαν καταναλωτέ. Είμαστε αρκετά εύκολοι στο να μα χειραγωγήσουν οι gamers γενικά. Ότι είναι πολύ λογικό για την Capcom να κάνει έτσι. και Ενώ ξεκινάει από το 2 που δεν νομίζω να ήταν στο πρόγραμμα, το, το 3 και το 4. Τα καπάκια. Τι και βγάζει, γιατί είδε πόσο εύκολο. Ωστόσο, το Resident Evil πούλησε περισσότερο από ότι το Original το Resident Evil 2. Και ήταν και εξαιρετικό παιχνίδι, αλήθεια είναι αυτή, έτσι. Ήταν <σομίως> και υποψήφιο για Game of the Year, αν <σομίως> θυμάμαι καλά. Ναι. Κά κάποια μέσα το είχαν βάλει και υποψήφιο για Game of the Year. Και... Και... Είναι λίγο ηρωνικό. Υπήρχε το debate τότε κατά πόσο πρέπει να συμμετέχει το Resident Evil πούμε στα βραβεία, γιατί είναι remake και ο Παύλο νομίζω το είχε εξαιρέσει. Τι είχε κάνει, Παύλο. Οι remakes νομίζω δεν βάζουμε εμεί. Εξαπανέκαθεν. Ναι. Ε, ναι, είναι λίγο ειρωνικό τώρα. Να πει σε Game of the Year. Το, Γιώργο τον καταλαβαίνω. Επειδή, επειδή, είναι άνθρωπος της ιστορίας, αυτό που λείπει σε αυτά τα παιχνίδια είναι ότι ξαναφτιάχνουν γραφικά, ξαναφτιάχνουν mechanics ενδεχομένω. Και μένει ο Γιώργο χωρί δουλειά. Αυτό, αλλά η ιστορία δεν υπάρχει. Η ιστορία είναι <laughs> ακριβώ ό,τι ήταν και τότε. Οπότε ο Γιώργο που είναι άνθρωπο που θέλει να βλέπει καινούργιε ιστορίε, Μα είναι, κάτι... είναι και εξέλιξε, ρε παιδιά. Δηλαδή, ξέρουμε από ταινί, και από ταινίε πάρα πολύ καλά ότι ένα sequel πολλέ φορέ είναι απλά μια κίνηση να. δεν έχει κάποια βασική ενάγκη από πίσω. Δεν υπάρχει όντω μια ιδέα που θα προχωρήσει την ιστορία παρακάτω. Έπλα ξέρει ότι θα βασιστεί στην αγάπη του κόσμου, θα το αγοράσει ο κόσμο. Θα τη δει ο λάθο. Αυτή είναι ταινία. Δεν το λέω. Ο είναι μια τεράστια εξαίρεση. Ελάσουμε. Δύο ήταν. Ελάσουμε. Είναι το καλύτερο παιχνίδι για μένα που έχω παίξει, σίγουρα. Γενικά να μιλώντας. Έκανε... Από όλα τα παιχνίδια νομίζω το... αυτό που έκανε που μας έβαλε στην πλευρά του NPC δηλαδή με σημάδεψε το, ότι το, το σκυλί που σκότωσε έμαθα πώς το λένε και έπαιξα μαζί του. Ε, με σημάδεψε ανεπανόρθωτα. Εντάξει, ήταν είσαι, το... είσαι, το... είσαι, το... είσαι, είσαι, λίγο ευαίσθητος η αλήθεια είναι. Εγώ βρήκα αλλού τη μαγεία σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα αυτό είναι, είναι λίγο τσιπ <στολίξε> κοίτα, κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλά μέρη που το παιχνίδι θριάμβευσε και βασικά ο Drakman για μένα είναι ο καλύτερο director. Uh, director, έτσι, όχι game designer. Director, δηλαδή ο τύπο είχε τεράστιο θράσο και μαγιά, Πήγε την ιστορία εκεί που η ιστορία ήθελε να πάει, νομίζω. Όχι εκεί που <στολίξε> θα ήθελε <στολίξε> να το, πάει, το, το έκανε νωρίτερο ο παπακαλιά τη, βέβαια. <στολίξε> Εγώ θα το πω κι αυτό. Δηλαδή και η Ερβαγγέλ. Δεν ξέρω πια. Είναι πολλέ μαλακέ σε αυτό το podcast, αλλά παπακαλιάτι με Drakman, μαλακά. Γιατί ε, όχι, ρε. Ένα άλλο κόσμο. Παύλο, το είχαμε δει μαζί στο περιστέρι. Είχαμε πάει και το είχαμε δει παρέα. Εγώ θυμάμαι έκλαψε. Θυμάμαι, Βαγγέλη. <laughs> τενιάρα, τενιάρα. <laughs> όχι, μ' αρέσει, <laughs> δεν έχω. Ε, ναι, γιατί ήταν σε φάση ότι σε, σε έβαζε να γνωρίσει έναν χαρακτήρα και μετά σε έβαζε να γνωρίσει έναν άλλο χαρακτήρα και σε, σου έδειχνε πώ ενώνονται οι ζωέ του, α πούμε, και πώ ο ένα μπορεί να είναι μαλάκα στα μάτια του άλλου ή το αντίστροφο. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Dragman, απλά το έκανε σε παιχνίδι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια μεταφορά κι, μια κινηματογραφική εμπειρία στο gaming, την οποία την έκανε άρτια μεν, όμω οι τεχνικέ που χρησιμοποίησε δεν ήταν για βραβεία ευρεσιτεχνία. Η υλοποίηση ήταν αυτή που ήταν εξαιρετική, δεν ήταν η καινούργια ιδέα. Ε, το, ναι, σίγουρα. Αλλά για το gaming, ένα μέσο που είναι σχετικά σύγχρονο σε σύγκριση με τον κινηματογράφο ή τα βιβλία που λένε ποιες ιστορίες, ήταν τεράστιο breakthrough να δεις μέσω της AB ότι το δράμα τη Έλλη δεν είναι προσωπικό. Και ότι είναι ένα δράμα ενό ανθρώπου που ζει σε αυτόν τον κόσμο. Ε, εσύ που είσαι Xbox όμως τώρα και συναναστρέφεσαι με άλλου Xbox Ads. Ε, Μην <στά> Δεν να Xbox Δεν δε οικειοποιείσαι, ρε παιδί μου, και εσύ όμω αυτόν ε, αυ 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 τον χαρακτηρισμό που κάνουν, αυτή τη ρετσινιά που έχουν δώσει στα Sony Games οι Xbox που τα λένε ότι είναι ε, ε, κινηματογραφοπέχνιδα ξέρω εγώ. Και... Ε, ότι δεν, είναι, δεν έχουν gameplay και τα λοιπά γιατί έχω κάνω πολύ συχνά αυτή την συζήτηση και αυτό που, αδει, δηλαδή, αυτό δηλαδή. που λέω εγώ είναι ότι το, ναι, αλλά το Last of Us δεν ήταν μόνο κυματογραφικό. ήταν και καλό σε gameplay είχε και μηχανισμού, είχε και... Το... Το Μίλη και το, και το range του Last of Us ειδικά το πόσο αντιδρούσαν NPCs νομίζω ήταν στο gameplay του το καλύτερο κομμάτι δηλαδή το Εσύ. ότι εγώ έβγαινα από την κάλυψη στο ένα δικά του δευτερολέπτου υπήρχε αντίδραση όταν ήταν NPC και με χτύπαγε και μαζί με το χτύπημα άλλαζε και τη θέση τη κάμερα για να με κάνει μένα να νιώσω περισσότερο άβολα. Ε, εντάξει, θυμάμαι ότι νομίζω ήταν στο Shell Crash, κάπω έτσι λέγεται μια περιοχή όταν ξεκινούσε αυτή η φάση, αυτό το combat. Δεν θυμάμαι, που ε, εντάξει, είχα Μείνε μείνει με ένα το στόμα, επειδή μου κρέμα στο σαγόνι. Το διαφορετικό ήταν και ότι ας πούμε, υπήρχαν περίπου που δεν έκαναν στάνταρ πορείε, τα paths, τα τα ήταν δυναμικά και δεν ξέρω αν τύχει και σε εσά, αλλά μετά από δύο λεπτά έρχονταν πάντα εκεί που ήμουνα. Δεν μπορούσα να μείνω στάσιμο ποτέ πάνω από ένα-δύο λεπτά. Η AI γενικά του Ula δεν το... δεν θύχτηκε τόσο πολύ στα reviews. Yeah, ήταν δυναμικά, άξοδο, Αλλά η AI ήταν ένα βήμα παραπέρα από τα στάνταρ τη γενιά. Ένα βήμα ναι. εδώ πέρα, επιτέλου δηλαδή, γιατί είναι α, κάτι α, το οποίο δεν το βλέπουμε α, συχνά α, την εξέλιξη. τη. Η πλάκα είναι ότι η Naughty Dog είχε χαλάσει για μένα απόψή μου μέσω των Uncharted το gameplay από το hide and seek. Δηλαδή, ότι κρύβεσαι, φτιάχνει ζωή, βγαίνει, του χτυπά. Ξανακρύβεσαι. Αυτό το είχε χαλάσει. Δηλαδή, τα κυβότια και όλε αυτέ οι κρυψόνε χαλάσανε το gameplay. Και είναι ηρωνικό λίγο και αστείο το ότι άλλαξε τα δεδομένα. Η ίδια Το α πούμε. Ισο, πάνω... Ισορρόπησε με το AI, α πούμε. Γιατί μπορεί να σου δίνει όλα τα μέσα να παίξει έξυπνα, όμω πρέπει να δώσει και τα μέσα στου αντιπάλου να παίξουν και εκείνοι έξυπνα. Δεν γίνεται αυτή η ανηλήθη και να κάνει τα πάντα. Νομίζω σε πετ... η επιτυχία του, και του AI ήταν σε πετούσε στον κόσμο. Δηλαδή το ότι δεν μπορούσε να μείνει στάσιμο κάπου και να κάνει οτιδήποτε. Σε ανάγκαζε να κάνει μια κίνηση. Και, ας πούμε, και κάτω από τα μάτια σε τραβούσαν. Ακριβώ να πω για του γκέιμερ, το κάτω από τα μάξι εμένα είναι ότι δεν θα με δουν ποτέ. Ο, οργανικά, ο, οργανικά το design μέσα στο gameplay έτσι έβαλε ένα βιντεάκι στο group, λογικά θα το έχετε δει, που είναι ξαπλωμένο πάνω στον καναπέ. Απλά ήρθε και ξέρω εγώ, γύρισε την κάμερα προ τα πάνω και γύρισε η Έλλη και ξάπλωσε έναν καναπέ μέσα στη μέση του δρόμου. Ναι ναι ναι, 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 το είδα. Αυτό πρόσφατα το. Τώρα πρόσφατα το ανέβασε αυτό, ναι. Ναι, ναι, ναι το είδα. Ναι, ναι, τέλειο παιχνίδι, τέλειο παιχνίδι. Και επίση και το τι άλλο μου είχε κάνει εντύπωση. Α, ah, τα points για το που θα πας που σκαρφαλώνεις και τέτοια που ήταν τόσο φυσικά δοσμένα και δεν ήταν τύπου God of War πούμε που ήταν όλα λευκά ή Horizon που ήταν όλα κίτρινα αλλά για να επιστρέψουμε στην κουβέντα να μην πλατιάσουμε υπάρχει εγώ έχω πάλι καλά που έχουμε το Γιώργο μας εντάξει το Horizon ήταν επίση ένα τεράστιο παιχνίδι με εξαιρετικέ μάχε. Τα είχα λατρέψει και το sandboxing που σου δίνε... δίνουν την επιλογή οι μάχε. Θα περιμένω το καινούριο επειδή υπάρχει και το, ο κάθετος παράγοντας στις μάχες. Μπορείς να σκαρφαλώνεις και να παίζεις και σε επίπεδα. Θα περιμένω να δω πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει αυτό. Για μένα ε... έχει τε, τεράστια περιθώρια βελτίωση στο storytelling, στο writing, στο, στο, στη, στη σκηνοθεσία του, στα πάντα του. Το Εντάξει. Γιατί το δυνατό, Εσύ. χαρτί, το δυνατό χαρτί του πρώτου για μένα ήταν το gameplay. Αν μου έχει μείνει κάτι και απόλαυσα κάτι στο πρώτο, ήταν το gameplay. Οι μάχε με του μεγάλου εχθρού, yeah. πούμε, οι παγίδε, όλα αυτά. Αυτά μου άρεσαν. Αν με ρωτάτε τι είχε γίνει στην ιστορία, θα σου πω, ναι, εντάξει, θυμάμαι ότι είχε γίνει ένα, δύο, τρία key moments. Λά, ας το πούμε, βασικό αλλά... το, setting, το βασικό το setting ήταν εξαιρετικό. Ιδέα, η ιδέα, mm. η το πώ εξελίσσεται η ιστορία όμω και το πώ. Λότα, α πούμε, ναι. Εντάξει. Ας πούμε, εγώ με την άλλη δεν έχω δεθεί καθόλου. Δεν με νοιάζει άμα θα ζήσει, αν θα πεθάνει. Μπορεί να μου πει ότι στο επόμενο θα βάλω άλλον πρωταγωνιστή και θα είναι στο ίδιο setting. Θα σου πω, οκ, okay, κανένα πρόβλημα. Βάλει την κόρη τη, το γιο τη. Δεν με νοιάζει. Καταλαβέ. Είσαι ρε, δεν έχει τρελά τελείω ρε. Δεν μπορώ, να πω... δεν μπορώ να πω το ίδιο για το God of War και το Uncharted. Αν μου πει ότι δεν θα έχει σε τον πληροφορό... Κράτο ή τον Nathan, την, την, ε, την δεν με νοιάζει ναι. καθόλου. Προσωπικό σχολείο. Σε πληροφορώ ότι η Aloy έχει γίνει οχι ε, όχι πιο κλασάτο χαρακτήρα για τη Sony. Ναι, είναι μασκότ. Μίλαγα με ε, ε, ε το συζητούσαμε χθε αυτό. Το συζητούσαμε χθε στο Retropolis σε ένα live που γινόταν για το ποια είναι τώρα η μασκότ τη Sony. Και εγώ είπα ότι είναι ο Κράτο. Πολλοί είπαν ότι είναι η Aloy. Ναι, αυτό θέλω να πούμε. Νομίζω πλασαρίστηκε και λίγο έτσι. Την άλλη, τη πρόξανε. Ισχύει. Ναι. Ισχύ. Γιατί ισχύει. ο κράτο ο κράτος δεν μπορεί να γίνει εύκολα και μασκότ. Δεν μπορεί εύκολα να βάλει ένα κουκλάκι κράτο να βγάλει φωτογραφίε με παιδιά. Κατάλαβε. Εν, ενώ την άλλη μπορεί να το κάνει, ρε παιδί μου. Δεν είναι, είναι not safe for work ο κράτο. Και επίση, όπως όπω λέγανε και στο live χθε, είναι το ξεκάρενο πώ και να το κάνουμε. Είναι το, το πρότυπο του κακού πατέρα, κακού συζύγου, κακού θεού και κακού ανθρώπου. Κακός το Είναι αντίρωα ο κράτος. Μπορεί να γαμάει και να έχει ένα character progression γαμάτο και μια τραγική ιστορία που σε κάνει να γουστάρει φουλ, αλλά είναι αντίρωα. Ενώ η Άλλο είναι το καλό το κοριτσάκι. Γίνεσαι την Άλλοι. Έλα, μου κάνεις μια φωτογραφία. Κατάλαβε. Ναι, βασικά είναι. neutral η Άλλοη τα Καότικ, τι ήθελα. Μου έλεγε τέλο πάντων ο Βασίλη Ορφανίδη ότι έχει την κόρη του ρε παιδί μου που παίξαν μαζί το Horizon και έχει τρελαθεί. Μου λέει την έχει κάνει είδωλο. Έχουμε κουκλάκια, μου λέει. Έχουμε τέτοια. Έχουμε κύριο Μοντάρ. Είναι πολύ, πολύ χαρακτήρα. Εύκολο για να δεθεί μαζί του. Γι' αυτό αναρωτιέμαι και πώ δεν. Και δεν σε νοιάζει και τα λοιπά. Ε, ξέρω πάνε. και σε πώ πέρασε. Υπήρχε και ένα reference που δεν ξέρω πώ συνείδητα έσου να κόλλησε με τον Σίμπα από το Lion King. Υπάρχει εκτό από την κόκκινη, γιατί υπάρχει και Θυμηθείτε λίγο το πώ βαφτίζει διαλόγη στην άκρη ενό βράχου που τη σηκώνει στα χέρια ψηλά. Α, ναι, ε. Ε. καλό. <laughs> και <laughs> αυτό νομίζω βάζει. ότι. Ε, με την προσέγγιση τη δική σου επαγγελματικά, νομίζω ότι μπορεί να πει ότι και αυτό είναι λίγο τσιπ. Εννοείς, cheap, δηλαδή. ε, ότι το έχει ξαναδεί ο κόσμο και κάνει απειλή σε αυτό που έχει ξαναδεί. Είναι σαν το μοτίβο με, το, με τον πατέρα του πρωταγωνιστή που του κόβει το χέρι και πάνω σε μια πλατφόρμα του λέει I'm your father. Και αυτό λέει No! Και έχει γίνει 45 φορέ, ξέρω εγώ. Εννοείται, εννοείται ότι είναι μοτίβο, αλλά είναι σωστή πρακτική γιατί ναι, ξέρει ότι θα δουλέψει το παιδί μου. Ξέρει ναι. ότι θα σηκώσει συζήτηση, θα γυρίσει συζητήσει. Πάντω για να ολοκληρώσω για αυτό που, αυτό που λένε οι Xbox που μου λέτε, ότι που είπες Βακέλη, ότι είναι κινηματογραφικά παιχνιδά. Ναι, και το, yeah. το, το, το yeah, βάζουν σαν στίγμα αυτό, ότι είναι κακό ότι είναι κινηματογραφικά τα παιχνίδια τη Sony και ότι δεν έχουν gameplay. Το μόνο που νομίζω ότι έχει επηρεάσει λίγο αρνητικά για την, την εμπειρία τη δική μου στο gaming Sony είναι το όλη αυτή η θάλασσα με τα μέτρια action adventure third person. Ποια, έχουν... θα, ποια θα, έχουν... μέσα σε αυτή την κατηγορία, Days Gone. Ghost of Tsushima. <laughs> ε... Dos, λίγο έπαιξα. Ε, εικόνα εντάξει, μαγευτική. Ήταν κατόρθωμα. Αλλά γενικά δεν ήταν αυτό που περίμενα. Περίμενα κάτι άλλο. Ε, σαν, σαν gameplay μέσα... σε... εννοεί ή σαν ιστορία. <laughs> ναι, ήτανε, Το είδα σαν ένα Διαφορετικό Assassin's Creed, α πούμε. Η ιστορία ήταν κλεισέ, εντάξει, δεν ήταν κάτι super duper. Α, όχι, όχι. Καλό Assassin's Creed και... είχαμε πει κι εμεί. Λίγο ναι. πιο καλό φτιαγμένο. Ε, απλά είναι αυτή η μετριότερη μου. Πηγαίνει από το ένα μέρο στο άλλο, εξελίσσει την ιστορία και μετά παίρνει το επόμενο και μετά πα στο άλλο. Ε, και υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια. Το, και αυτό που το Second Son, α πούμε, ήταν εξαιρετικό παράδειγμα τέτοιου παιχνιδιού. Γιατί μπορεί στην αρχή και λόγω του πλασαρίστηκε σαν νέα γενιά λέγαμε wow. Ήταν εντυπωσιακά τα, τα particle effects, Με πρώτη φορά. Εννοείται. Ακόμα αλλά, και τώρα, άμα το βάλει πάλι εντυπωσιακό. No, εγώ το έπαιξα και, και σχετικά αργά. Το έπαιξα 18-19, το 19 νομίζω και κρατούσε μια χαρά. Αλλά αυτό όταν περάσει το πεντάωρο, το 10 δεκάωρο, πώ θα παίξει, θα σου φύγει κιόλα. Δεν έχει κάποιο απειλή στο gameplay, στο AI όπω τώρα το Last of Us που το συζητάνε συνεχώ για πάντα. Για όσο. Hey Steve, αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι βασίζονται. Έχει δίκιο. Θα πρέπει να βρουν κάποιον τρόπο ώστε να σε κρατάει ρε παιδί μου engage με, με, πιο, πιο οργανικό, πιο, πιο, γλυκό τρόπο ρε παιδί μου. Mm. Ενώ αυτό που κάνουν ο τρόπος νομίζω, είναι, τρόπος είναι, να φτιάξουν, ναι, μια ωραία μάχη ή, μια, ή ένα ωραίο mechanic ξέρω εγώ, για την περιήγηση που λέει ο λόγο που έχουν Spider-Man ή που έχουν ε, το Τσουσίμα έχει τη μάχη του που είναι πάρα πολύ ωραία και δεν την πολυβάριασε ε, ή το, το Second Sun, α που λέει, το οποίο έχει και αυτό έτσι ωραίο τρόπο για περιήγηση στην πόλη, ωραίο traversal. Αυτά είναι κάπω που σε κρατάνε, αλλά όταν συνειδητοποιήσει τι κάνει, είναι αυτό που λες Ότι κάνει συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Ε, και ναι, Νομίζω εφαρές. αυτό ήταν ε, το Ποστάραντ και πρόσφατα στο group και έγινε μια συζήτηση για το Mad Max. Είχε εγώ εγώ το, πρόσταρα, τίχες, ναι, 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 γιατί το ξανάβαλα τώρα να το παίξω στο PC και πραγματικά λέω κρατάει αυτό το παιχνίδι. Gameplay wise, έτσι το gameplay, ας πούμε, γι' αυτό σε μένα δεν δούλεψε. Είχε χαθεί κάθε είδο ισορροπία, ίχνη ισορροπία. Λόγω τη επαναληψιμότητα δε... Και... εννοεί. Είναι, είναι επαναλαμβανόμενο. Εντάξει, είναι. πάνω Ήτανε... Αισθάνθηκα παντοδύναμο, ενώ δεν είμαι ο πολύ καλό παίκτη που θα τα πάει εξαιρετικά με όλα τα παιχνίδια. Είμαι ένα μέτριος παίκτη. Ε, τα στυλ. Αλλά αισθάνθηκα παντοδύναμο και εγώ περίμενα, α πούμε, τον Days που είπε ο Παύλο. Έχει χρησιμοποιήσει εξαιρετικά το survival στοιχείο. Θυμάμαι δηλαδή ότι ήμουνα με τη μηχανή και έρχεται ένα λύκο από το πουθενά, χωρί να προειδοποιηθώ, χωρί τίποτα και με πετάει από τη μηχανή. Και αυτό πέρασε απευθεία το gameplay, ότι δεν είσαι ασφαλή σε αυτόν τον κόσμο. Και τέτοια στοιχεία το DS Να παίξει δηλαδή. <laughs> έχω παίξει το 3, κάμποσο και τον Bloodborne στο τέλο. Bloodborne. Ε, αν έχει παίξει Bloodborne για μένα, έχει κάνει Master τα Souls. Δεν χρειάζεται κάτι. Βασικά, καμία σχέση το Souls με το Bloodborne. Απλά σε θέμα δυσκολία, θεωρώ ότι αν έχει παίξει το Bloodborne από όλε τι απόψει, έχει κάνει Master το... Ε. τη Μιγιαζάκη σχολή. Τελήθηκα ότι μέσω του Bloodborne έμαθα τρόπο να κάνω hack τους, τα μεγάλα bosses. Στους... Για πολλού λόγου. Και το πιο δύσκολο level design, κατά τη γνώμη μου, το πιο σύνθετο σε αυτή την Gothic πόλη που για να βρει του διαδρόμου είναι το δύσκ... ίσω το πιο δύσκολο παιχνίδι του Μιαζάκη για να το αποκρυπτογραφήσει. και τεχνικά σε δυσκολεύει γιατί έχει κακό frame pacing, οπότε υποφέρει καθώ παίζει. Και τα textures για μένα είναι πόνο. Και η δυσκολία του είναι τεράστια. Και το lore του παιχνιδιού για να το μάθει θέλει περισσότερο πόνο από ό,τι στα υπόλοιπα. Οπότε... εμένα με, με κοροϊδεύανε φίλοι επειδή εγώ αγαπημένος μου είναι Κοτσίμα και οι περισσότεροι είναι Μιλιαζάκη, From. Μου λέγανε παίξε, παίξε, παίξε και εντάξει, είπα ναι θα παίξω. Και τρελάθηκα με το level design. Όταν άρχισα να καταλαβαίνω πώ τη διασύνδεση όλων των κομματιών τη πίστα, το, το, κάθε level, Νομίζω ε, νομίζω είναι το καλύτερο level design που μπορούμε να έχουμε. Αν θέλω να δείξω κάποιο level design, δηλαδή θα δείξω from software. Και το 3 μου άρεσε εξαιρετικά. Ε, και αυτό βασικά. Εντάξει, συμφωνώ με, ό,τι είπε τώρα για το lore Δεν ξέρω κατά πόσο έχει πραγματική ανάγκη ο μέσο παίκτη να παίξει. Γιατί όλοι λένε ότι είναι κρυμμένο στα Amulets. Αλλά δεν έχω μάθει και κάτι για το lore από του <χω> Ξέρει ποιο είναι το θέμα όμω. Ότι έχει πολύ βαθύ lore το οποίο δεν στο επεξήγει με, τους, με τι κλασικέ μεθόδου του Exposition, ρε παιδί μου. Οπότε πρέπει να κάτσει να ψάξει <χω> και να διαβάσει. Και το, και το, Inside έτσι ήταν τη Playdead και το, το Grim. Το Gris έτσι, έτσι ήταν. Υπάρχουν παιχνίδια που παίζουμε ενδιαφέροντα storytelling. Απλά δεν αισθάνθηκα ούτε εγώ κάποια ανάγκη να ψάξω τα Amulets. Ούτε έχω καταλάβει από την παρέα που είναι τέσσερα άτομα που συζητάνε κάθε μέρα που να συζητάνε για μια ζάκη, παιδί μου, για χρόνια. Είμαστε φίλοι. Του ακούω. Έμαθα ότι δεν υπάρχει ήλιο. Από εκεί και πέρα δεν έχω μάθει κάτι για την ιστορία. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ανάγκη από ό,τι έχω αντιληφθεί από πίσω. Πραγματική, πρακτική. Όπω συζητάμε τώρα για το, για το Last of Us ή για το Horizon που είπε. Yeah. Ξέρω, εντάξει. Δεν βασίζεται εκεί προφανώ. Εντάξει, είναι, 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 άλλο πράγμα. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο, το 80% τη εξιστόρηση στα Souls Games το κάνουν βιωματικά, χωρί να λένε τίποτα. Δηλαδή αυτό που βιώνει και παίζει και βλέπει είναι η ιστορία του, ξέρω. Δεν χρειάζεται να σου μιλήσει. Ε, πού είδα στο Elden Ring ότι ξεκινάει Μιλά με έναν τύπο ο οποίο σου λέει «Οκ, okay, πήγαινε, πέθανε μέσα σε ένα χαντάκι, και μετά ξανακού άνθρωπο μετά από μία ώρα, ξέρω εγώ. Δηλαδή <laughs> <laughs> είναι τα <laughs> πρώτα λόγια που ακού, και σε συντροφεύουν για την επόμενη ώρα. <laughs> Κάτι εξαιρετικό στο Bloodborne που μου, μου έκανε επίση πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση gameplay-wise ήταν τα... οι ενέδρε. Το πώ το παιχνίδι δεν σε άφηνε να τρέξει μία πίστα. Ε, σε μία ε, ε, στροφή oh, σε ένα μέρο που δεν περίμενε. Σου πεταγόταν ένα κρυφό εχθρό, με δύο σε σκότωνε. Ξανά άρχισε από την αρχή και σου έφτιαχνε το pace με έναν πάρα πολύ δικό του τρόπο. Ε, υπήρχε και ένα φόβο που δεν ήξερε που θα σκάσει τι, τουλάχιστον σε μένα το πέρασε. Οπότε δεν έτρεχα και ήμουν λίγο περισσότερο προσεκτικό από το συνήθω. Επίση εξαιρετικό στοιχείο. Ε, Μια και έχουμε κάνει λίγο. Έχουμε ξεφύγει λίγο με την κουβέντα, την έχουμε ανοίξει. Δεν πειράζει όμω, γιατί με την ιδιότητά σου μπορεί να συνεισφέρει αυτό το διάλογο. Ε, τι θεωρεί ότι λείπει γενικότερα στο storytelling, αφού γράφει ιστορίε για παιχνίδια, τι θεωρείς ότι λείπει από τα games του 2021 και τη περίοδου γενικότερα που θα ήθελε να δει στο μέλλον. Εκτό αν είναι κάποιο μυστικό χαρτί στο μανίκι σου που θε να το εφαρμόσει τα μελλοντικά σου παιχνίδια. <Κι> Αλλά ε, μίλα μα σαν gamer, έστω με την ιδιότητα του ε, τύπου που γράφει ιστορίε για παιχνίδια. <Κι> να μην το πω στα αγγλικά. Κοίτα, ε, νομίζω ότι την αρχή το breakthrough έγινε με το Last of us, Το ένα, όπω είπα και πριν. Ε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα το gaming, οι ιστορίε να μεγαλώσουν. Να μεγαλώσουν να γίνουν περισσότερο όριμε που είναι λογικό να μην ακόμα όριμες γιατί είναι νέο το μέσο και να αρχίσουν εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δώσω αυτή τη γενιά ιστορίες που θα συνδέονται με πράγματα της πραγματικής ζωής με την ιστορία τη σύγχρονη ιστορία μας με ξέρεις, κομμάτια που είναι γνώριμα και μπορούν μετά εσύ να τα συζητήσεις έναν άνθρωπο που παίζει όχι δεν είναι controversial τέτοια πράγματα όμως. Το Last of Us, ας πούμε που έπιασε θέματα κοινωνικών διακρίσεων, ισότητα των φίλων και, 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 κατηγορήθηκε, πόσο... κατηγορήθηκε για ατζέντα. Λά, εντάξει τώρα αυτά είναι Γελάς, αστεία πράγματα. Ε, εγώ μιλάω περισσότερο για πράγματα που έκανε τον Νίερ ας πούμε. Ο, το Νίερ είχε στοιχεία και ας πούμε έπαιζε ο Έγγελς. Ο Έγγελς ήταν ένα, ένα Σου έκανε τεράστιες σου έδινε πράγματα να ψάξει και, για τη, και για ταξικά πράγματα και για το, το, ανθρώπινο και το τι είναι την ψυχή και, και από το βασικό στοιχείο. Έπαιζε ο Ζαν Πολ Σάρτρ μέσα με την Μποβουάρ που ήταν ο Μποβουάρ ήταν το boss με την με τεράστια φούστα σαν μπαλαρίνα, δεν ξέρω να το θυμάσαι, Σιμών. Δεν το, το έχω τελειώσει τον Ιερ. Δυστυχώ. Μεγάλη παράληψη. Ε... Το έχω ξεκινήσει. Αγαπημένο παιχνίδι. Ναι. Δεν ήξερα από όλα που λες τώρα, αλλά το έχω, τέτοιο, το έχω εκτιμήσει, εντάξει. Ο Σάρτρ ήταν ένα από του μεγαλύτερου υπαρξιστέ. Το θέμα του Νιερ είχε να κάνει με την ύπαρξη. Ήταν μια απίστευτη γαμάτιση, απίστευτα γραμμάτι σύνδεση του gameplay του παιχνιδιού με κάτι που ασχολούνται οι άλλε ιστορίε του κινηματογράφου στα βιβλία έτσι κι αλλιώ. Φιλοσοφικά δηλαδή. Είχε δηλαδή. μια φιλοσοφική αναζήτηση και μια εξέταση και στοιχεία του πραγματικού κόσμου δηλαδή αυτό Αυτό. θα ήθελα να δω τέτοια πράγματα και θα ήθελα να δω και ιστορίε. τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα πάντως σε πολλά παιχνίδια απλά γίνονται ε. λιγορικά συνήθω. εσύ θα ήθελε μια, ε, μια σύγκρουση face to face έτσι κατάμουτρα με την πραγματικότητα να είναι στεγνά ότι ε, τύπου, ένα άλλο post που έκανα πρόσφατα στο group βάλαμε για το Spec Ops The Line και το πώ κρατιέται επίση. Μία τέτοια σύγκρουση με την σκληρή πραγματικότητα του πολέμου έτσι όπω είναι τώρα, με ένα πολεμικό παιχνίδι στη Συρία όπου βλέπει όλε τι αθλειότητε του πολέμου ο ΜΕΣ, θεωρεί α πούμε ότι θα είχε θέση στα, στα games αυτή τη δεδομένη περίοδο και θα, <ΣΣΣΣ> θα, θα πουλούσε κιόλα, ή θα προτιμούσε άλλο yeah. να παίξει ένα παιχνίδι Fortnite, ξέρω εγώ. Είναι yeah, το This War of Mine 11Bit όπου παίζει σε έναν πόλεμο απλά από τη θέση του survivor και το όχι του πολεμιστή, να. του στρατιώτη. Να ρωτήσω, είναι οι ίδιοι που, που βγάλανε το Frostpunk, έτσι. Ναι, το ίδιο στούντιο, Πολωνή. Mm. Ε, συγγνώμη, ξαναπέ την ερώτηση. Ε, αν λέω χωράει στο gaming το, τη δεδομένη χρονική περίοδο και αν θα έκανε πωλήσει ένα παιχνίδι που συγκρούεται με τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου ας πούμε, ή της πολιτικής κατάστασης του, του κόσμου. Ε, ναι, κατάλαβα. Ε, η αλήθεια είναι ότι η, το Witcher 3 είναι μια εξαιρετική ιστορία. Γεμάτη και τα side story δίνανε, προσφέρανε στο κεντρικό και στον χαρακτήρα και στον κόσμο. Το θέμα με το Witcher 3 που δείχνει ότι το μέσο είναι νέο είναι ότι έπρεπε να δοθεί σε ένα theme που είναι familiar ο παίχτης, το Sword and Sorcery. Οπότε αν θέλεις, είπε μια αρκετά όρημη ιστορία, απλά έπρεπε να δοθεί σε ένα Sword, and Sorcery, Sword and Sorcery, σκηνικό theme. Όπως και το Last of Us ξεκίνησε, θυμάμαι τα trailer τότε του 12, μένα με ένα zombie παιχνίδι. Στο 2, το zombie το Θείν πριν μάθουμε για το ένα, δεν υπήρχε καν. Του χαρακτήρε περιμένουν του ανθρώπου. Οπότε, μία ώρα ιστορία για μένα κάτι που θα ήθελα να δω είναι φανταστείτε ένα Witcher 3 απλά ρεαλιστικό που δεν θα υπάρχει κανένα πολεμιστή. Με τι ίδιε σχέσει και, και την ίδια ροή και την ίδια εξέλιξη. Υπάρχουν... Ένα που θα συνέβαινε. σε ένα... Οι, συγκεκριμένε βάσει όμω, ρε παιδί μου, στο world building, α πούμε, και στο, στο lore creation, ότι φτιάχνει έναν κόσμο, ρε παιδί μου, στον οποίο θα πρέπει να μπει μέσα ένα πολεμιστή για να το κάνει action adventure. Γιατί διαφορετικά δεν θα είναι ούτε action ούτε adventure. Αν δηλαδή αυτό ο, 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 Geralt του 2021, του 21ου αιώνα και ο κάτοικο Ευρωπαϊκή χώρα έπρεπε να μπει σε ένα αντίστοιχο παιχνίδι, θα είχε καθημερινά να αντιμετωπίσει με αργοπορία στο μετρό, μαλά καργοδότη και ένα <laughs> πολύ κακό σύστημα ασφάλεια. <laughs> Ασφάλιση, ξέρω εγώ. <laughs> Δεν θα ήταν και πολύ ενδιαφέρον. <laughs> Τον Μάσινγκ για να κάνει υπομονή για το μετρό, ρε φίλε, για να έρθει. Το οποίο έχω παίξει τέτοιο <laughs> παιχνίδι. Okay. Έχω παίξει τέτοιο παιχνίδι και το έχω γράψει review, λέγεται Mozaik. Το οποίο έχει σε έναν άνθρωπο right. με ένα κινητό στο χέρι, ο οποίο είναι σε μια πολύ συχαμένη καθημερινή ρουτίνα. Πολύ ωραίο παιχνίδι, απλά ήταν είναι είχε... πολύ bare bones, ας πούμε. Πολύ έξυπνο όμω. Ε, ήταν το HPX Day One, δε, το περίμενα κι εγώ. Ε. Ε, ήταν πολύ ωραίο. Απλά ρε περιμένω ότι. Περισσότερο στην αντίληψη στο άδικο είναι ότι θα ξεκινήσει να φτιάξει μια ιστορία, απλά δεν θα έχει το. Στην αρχή ότι θα θέλει Sword Sorcery ή Zombies ή κάτι τέτοιο, γιατί αυτό γουστάει ο Gamer ότι θα εξελιχθούμε λίγο παραπάνω και θα φύγει αυτό το κομμάτι. Μπορεί πάλι να είναι and όνος, μπορεί πάλι να είναι ζόμπι, μπορεί πάλι να είναι οτιδήποτε θέλει, απλά δεν θα είναι αυτό το main aspect του παιχνιδιού στο οποίο θα κάνει focus. αλλά τι θέλω να πω. Κατάλαβα. Δεν ξέρω να το λέω και σωστά μου. Όχι, κατάλαβα τι θες να πεις, επειδή, ε... απλά... Ε, Εντάξει, γίνεται σιγά σιγά. Μπαίνει, μπαίνει ακόμα ένα παράγοντα μέσα, ακόμα μία ε, συνιστόσα. Ε, γιατί πρέπει να συνυπολογίσουμε αν θα πουλήσει ένα τέτοιο παιχνίδι και αν θα κάνει απειλή στου κριτικού. Γιατί τέτοιου είδου παιχνίδια, όπω είπα και στην αρχή, γίνονται συνήθω controversial, γίνονται review bombed, ε, όλε οι ελληνικέ λέξει. Ε, ανοίγουν μεγάλε συζητήσει, τσακώνεται ο κόσμο για αυτά. Μπαίνει ο κόσμο και βάζει χαμηλέ βαθμολογίε στα user scores το οποίο μέσω τη αρνητική ή θετική διαφήμιση αν, αντίστοιχα μπορεί να ανεβάσει τι πωλήσει ή να τι ρίξει ε, και ένα παιχνίδι να μείνει relevant, να μείνει, να μείνει στην επικαιρότητα για πολύ καιρό. Όμω το θέμα είναι τι θα αφήσει στο τέλο. Α πούμε, για το Death Stranding, συζητήσαμε πάρα πολλά. Το Death Stranding νομίζω ότι εμπίπτει στην κατηγορία παιχνιδιών που μίλησε πριν, γιατί ήταν κοινωνικό σχολιασμό από τον Κοτζήμα το Death Stranding. Και είπε ότι είσαι και κοτζημικό, αν δεν κάνω λάθο. είπε ότι δεν είσαι, ότι Ναι, αγαπημένο μου. Μπράβο. Αγαπημένος, ο... αγαπημένος ο... δημιουργός. Το Death Stranding τι άφησε πίσω του. Γιατί την εποχή που βγήκε, μιλάγαμε μόνο για αυτό. Και τι παιχνίδι είναι αυτό, και αν έχει gameplay, και αν μόνο περπατά, και αν η ιστορία του τελικά είναι μεγαλοφυή όχι. Τι σου έχει μείνει τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Ε, γιατί και εγώ για αυτό θα έκανα αναφορά έτσι πώ ξεκίνησε να μιλά. Ε, αυτό που μου είχε μείνει είναι ότι πέρασε στο gameplay χειριστήριο σε μένα. Όχι, έμεινε και εκεί. Το isolation. Και χάθηκε η φωνή. Ε, επανέλαβε, δεν γιατί μάλλον έκανε διακοπή και δεν σε ακούσαμε. Ε, έμεινε σε μένα. Αυτό που άφησε ήταν ότι πέρασε στο χειριστήριο και στο gameplay το αίσθημα του μόχθου και τη απομόνωση, το isolation. Οκ. Okay. Ειδικά αυτό εκεί που ήταν στα, κάτι... στα βουνά, στο πέμπτο chapter που λέμε πάντα που κάνουμε το. Κάτι πάρα πολύ. Κάτι πολύ φρέσκο. Κάτι που έδωσα μεγάλο πράγμα στην Sony που το στήριξε το project. Είμαι που καλό ή κακό ήταν από του λίγου που είχαν το, την δύναμη να πούνε ότι θέλουν να κάνουν αυτό και να το κάνουν τελικά project θα αλλάξει λίγο η φάση, γιατί μπορούμε σιγά σιγά να φεύγουμε από το, από το boom boom, το έχω να δεις και σκοτώνω, και ότι είναι κακό, και τα φαν, αλλά μπορούμε να εξερευνήσουμε... Ε, μιλάμε για παιχνίδια πάντα, έτσι. Μπορούμε να <laughs> ναι. <laughs> είναι και, και τα φαν να, να σκοτώνεις. Άλλα... <laughs> <laughs> εντάξει, το GTA το απέδειξε αυτό. Ναι, εντάξει. Και ε, άλλα. Ναι. άλλα πράγματα τα οποία μπορούν να δώσουν ένα καλό gameplay. Αυτό είναι το θέμα. Να ρωτήσω. Ε, το... αυτό... Ε, όχι, αυτό. Ολοκλήρωσα. Ε, πάνω, πάνω σε αυτό που λε. Ε, ε, στο παιχνίδι, ρε παιδί μου, χρειάζεται να έχει κάποιου μηχανισμού για να κρατούν το ενδιαφέρον του παίχτη. Δηλαδή, άσχετα από την ιστορία και άσχετα από τα, τα υπόλοιπα, αν δεν θε να καταλήξει, θα το πω έτσι, Walking Sim το οποίο είναι κάτι που δεν έχει μεγάλη απήχηση στο ευρύ κοινό. Αυτό, ε, και αυτό θα ήταν ωραίο να αλλάξει μην λέγονται walking sim και να βρούμε μια λέξη για την ελληνική. <laughs> ναι, μ' άρεσε πριν. Το έκανε ο Βαγγέλη είσαι, ωραία πριν το έθεσε, γιατί δεν το είπε walking sim. Το είπε κάπω αλλιώ και ήθελα να του δώσω τα εύσημα. Ε, αλλά σε μια τέτοια φάση, ρε παιδί μου, χρειάζεται αναγκαστικά το παιχνίδι να έχει κάποια mechanics. Αυτά τα mechanics, καλό ή κακό, τέλο πάντων, έχει καταλήξει έτσι η βιομηχανία που χρησιμοποιούνται, να χρησιμοποιούνται τα shooting, α πούμε, ή, τα, ή, ή οι μάχε κάποιου είδου. Οι μάχε αυτέ θεωρήσω ότι θα μπορούσαν να έχουν πολλέ διαφορετικέ μορφέ. Δηλαδή, τι άλλο θα μπορούσε να είναι, ρε παιδί μου, εκτό από το να σημαδεύει και να προβολά ή εκτό από το να ε, είναι το ίδιο σε εσά, δεν δηλαδή, ξέρω εγώ. Ή... Οι... Τραβέρσα, λε. με ναι. το, πρώτο, το, πρώτο που είχα παίξει τη. Τις... Λεγότερο, το Fahrenheit. Ναι. Interactive drama, α πούμε. Ε, που έπαιζε και τα quick time events. τέλο νομίζω από τα πρώτα, όχι το πρώτο που το παρουσίασε σε ένα Ευχή. τέτοιο σκύλ και ήταν, εξερε... που ήταν πολύ και καθάριζε με και το δεξιμοχλό. Ναι. <laughs> η σχολή η Quantic Dream τέλο πάντων. <laughs> το οποίο επίση εξαιρετικά παιχνίδια που ξέρω ότι είναι αρκετά controversial και πολλοί gamers τα λένε ότι δεν είναι παιχνίδια που εντάξει. Είναι παιχνίδια. Ε, δεν ξέρω, θα μπορούσε να κάνουμε explore πάρα πολλού. Πάρα πολλά είδη. Δηλαδή και το, πώς είπα, το. Snow Runner που έπαιξα. Το οποίο έκανε σε μια παραδόση. Σε διάφορα είδη αμαξιών έκανες παραδόσεις, δομικά υλικά και άλλα, σε ένα τερέν που συνέχεια άλλαζε. Και Αυτό πάρα υπάρχει στο βασικά, Game Pass, νομίζω. Υπάρχει ακόμα στο Game Pass, νομίζω, ναι. Κάτσε, σου πω. Χωρίς να το περιμένω, ε, έγραψα πάνω από 100 ώρες gameplay co-op. Ε, πεις, δεν, καταλα... καταλάβαινα γιατί ήταν τόσο φαν να, έχ να είμαι κολλημένο σε μια λασπομένη στροφή σε ένα γκρεμό με μια νταλίκα. Αυτό ακόμα δηλαδή... Δεν έχω ξερευνήσει. Είναι, υγεία... είναι υγεία πάτητη, νομίζω. Και μπορεί τώρα σαν πρώτη ιδέα να μου σκεφτόμαστε το shooting είναι η μόνη λύση. Δεν είναι η μόνη λύση. Ρε, και σήμερα, το, και το... Και το... Farming, Farming Simulator 22 πούλησε 1,5 εκατομμύριο. Μέσα στην πρώτη ε, το Snow Runner υπάρχει ακόμα τουλάχιστον στο Game Pass for PC υπάρχει ακόμα οπότε να ξέρει ο κόσμος ε, εξαιρετικό παιχνίδι εξαιρετικό παιχνίδι και διαφορετικό δηλαδή πάρα πολλά και το Stardew Valley μωρέ, που εντάξει έχει πουλήσει δεκάδες εκατομμύρια απλά το... σε μια ρουτίνα και... Τώρα έπαιξα πάσχε, πετάω με ήδη τώρα πράγματα, αλλά έπαιξα Townscaper, αυτό που φτιάχνει τη πόλη. Και παίρνει. Και... Παίρνει χιλιάρι achievement μέσα σε ένα τέταρτο. Παύλο. Μέσα σε ένα τέταρτο παίρνει χιλιάρι. <laughs> ναι. Σου έχει, ξέρω Λέρω. εγώ, κάτι achievements να κάνει. Ε... να φτάσει μέχρι τον ουρανό ένα. να το σπαμάρει. Κλακ 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 κλακ, 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 κλακ. Achievement. Μετά σου λέει να κάνει χίλια tiles κάτω στο πάτωμα. Κλακ, κλακ, κλακ. Achievement. Είναι τέτοιο τύπο. Ε, αλλά έχει, έχει πλάκα και ο κόσμο έχει πάθει σοκ με το πόσο σε χαλαρώνει. Είναι χαλαρωτικό παιχνίδι, κόμφορντ. Ε, και στα Arduval να ξαναπέξω λίγο. Και το Unpacking ναι που το τέλειωσα κι αυτό. Γενικά αυτά είναι, τα είδη, αυτά είναι τα παιχνίδια που ενώ παίζω indie δεν θα τα αγόραζα, ρε παιδί μου, και τα παίζω μέσω του Game Pass. Μεγάλη That's κουβέντα. Αλλά και το, <small> συγγνώμη, το... για το unpacking θέλω να πω μια κουβέντα. Ε, πιο αγχωτικό παιχνίδι δεν έχω ξαναπέξει ζωή μου. Και έχω παίξει όλε τι μαλακίε, ξέρω Γιατί είναι αγχωτικό, επειδή έχει κάνει και εσύ μετακομίσει, α πούμε, γιατί δεν σου βάζει κάποιο χρονικό Αντάξει, περιθώριο. Πρέπει να σε δείξω το δωμάτιο εδώ πέρα γύρω πώς είναι. Έχω ακριβώ το ίδιο πράγμα με το unpacking, αλλά με αγχώνει απίστευτα. Το ότι έχω κούτε χριστέ μου, λέω που θα τι βάλω. Δεν, δεν μπορώ. να το παίξω. Θα απαντήσω, Μπάτσι, Λοιπόν, ε, να πούμε και κάνα ένα νέο έτσι HM εμβόλυμο γιατί περνάει η ώρα και δεν έχουμε κάνει πολλές αναφορές. Ε, να πούμε ότι είχαμε πει στο προηγούμενο podcast για τα παιχνίδια του PlayStation Plus. Ε, που υπήρχαν οι φήμε, οι οποίες ναι μεν επιβεβαιώθηκαν με ένα αστεράκι που δεν είναι τόσο μικρό, είναι αστεράρα. Ότι το Godfall που ε, περιμέναμε να μπει η κανονική του έκδοση τελικά δεν μπήκε η κανονική έκδοση, μπήκε η Challenge η Edition. Είναι ότι, η είδηση είναι ότι δεν είναι το 6666 παιχνίδι που έλεγε. Ναι, όντω είχαμε, γιατί ήταν project 666 και το 666 ήταν ουσιαστικά το Challenger Edition που είχαν βάλει Χ αντί να γράψουν Challenger Edition. Ε, αντί να γράψουν Challenger δηλαδή, είχαν βάλει αντίστοιχο αριθμό από 6. Ε, το Challenger Edition ουσιαστικά τι κάνει, σου δίνει να παίξει Godfall μετά το τέλο του, του main story. Και σου δίνει έναν level up χαρακτήρα που είναι διαθέσιμο να παίξει τα υπόλοιπα moods, τα online και τα σχετικά που έχει το παιχνίδι. Όμω δεν σου έχει μέσα το main story. Άρα δεν μπορεί να παίξει παιχνίδι, δεν μπορεί να παίξει τη βασική ιστορία του παιχνιδιού και δεν μπορεί να κάνει level up το χαρακτήρα όπω θε εσύ. Ε, Εκτό βέβαια και αν δεν έχει κάποιο νόημα το πώ θα κάνει level up το χαρακτήρα σου, δεν το έχω παίξει στον Godfall και νομίζω κανένα δεν το έχει παίξει. Ε, Παύλο, το έχει δοκιμάσει. <laughs> δεν, θα, το άγγιζα ούτε τώρα που θα το δώσω. Ο Γιώργο δεν έχει πλέσει 5, οπότε υποθέτω δεν το έχει παίξει ούτε εκεί. Ήτανε, ήταν, απίστευτη η επιτυχία αυτού του παιχνιδιού από το πρώτο τρέλερ που είδα που κατάλαβα ότι θα το παίξει κανεί. Κατάλαβα yeah. το πόσο μέτριο ήταν. Το είχαμε συζητήσει και στον Πάιτα στο group αρκετέ φορέ. Ήταν πραγματικά επιτυχημένο το πράγμα. Δεν <laughs> ξέρω, είναι, είναι τόσο generic τόσο generic. Ναι, 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 Μόνο ναι, 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 Lampfire, οτιδήποτε ρε παιδί μπορεί να σκεφτεί. Είναι πολλά παιχνίδια που τα βλέπει και τα έχει παίξει ήδη. Τι νομίζει ότι τα έχει παίξει, τα έχει παίξει ήδη. Ναι, δηλαδή ξέρει πώ είναι. Είναι αλήθεια αυτό. Τέλο πάντων, τα άλλα δύο παιχνίδια που πλαισιώνουν τα, τα ο Plus Games. με πληροφόρησε. Ναι. Παρένθεση σε αυτό που λε. Ο Παναγιώτη ο Τριάντη με πληροφόρησε ότι το Challenger Edition κοστίζει 15 ευρώ. 15 ευρώ. Ε, ευχαριστώ το, ευχαριστώ. το, Challenger hey. Edition θα σε ενημερώσω εγώ τώρα με ενημερώνω από το control του εγκεφάλου μου ότι το Challenger Edition στο Epic ε, Launcher θα είναι τσάμπα. Μονίμω. <laughs> όχι μόνιμα. Για την εβδομάδα που έρχεται. Μόνιμα. Μόνιμα. Θα, ναι. Λελό. είναι, free, είναι, free to play, είναι η free to play edition του Godfall. <laughs> λοιπόν, επιστρέφουμε γιατί είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Παύλο, έλεγε ότι το Godfall, αν πα να το πάρει ολόκληρο. Να το πάρει ολόκληρο. Είναι full price παιχνίδι, νομίζω, κανονικά. Αλλά τέλο πάντων, αν, αν έχει την PS Plus έκδοση, για να πάρει την υπόλοιπη, έχει άλλα 45 ευρώ. Και στην ουσία σου δίνει τη δυνατότητα να. Το, το πλήρε παιχνίδι έχει δύο επιπλέον ε, story campaigns. Τα βασικά story campaigns, δηλαδή. Νομίζω είναι το ένα το βασικό και το άλλο expansion, κάτι τέτοιο. Ε, αυτά έχει το πλήρε παιχνίδι που δεν τα δίνει στο PS Plus. Αυτά για τον κατάλογο. Για με τα υπόλοιπα. Ε, τα παιχνίδια που πλαισιώνουν τον Godfall ε, και αφορούν ε, τουλάχιστον βασικά και τα δύο, PlayStation 4, είναι το Mortal Cell και το Lego DC Super Villains. Το Super Villains τη DC δεν το έχω παίξει. Είναι ένα ακόμα Lego παιχνίδι. Κάποιοι τα λατρεύουν. Ε, Συνήθω έχουν καλό co-op. Δεν ξέρω τι παίζει με αυτό, δεν το έχω δοκιμάσει, οπότε δεν μπορώ να σα πω πολλά πράγματα. Μπορώ να σα πω όμω ότι το Mortal Cell είναι μια πάρα πολύ καλή προσθήκη, η οποία έχει και upgrade για το PS5 και δεν γνωρίζω αν. Θα μπορούμε να το πάρουμε το upgrade, αν θα νομίζω είναι. Όχι, δεν δηλαδή είναι τσάμπαρεσέ. Κανονικά είναι Μόνο. Μπράβο. Yeah. Επειδή, yeah. Είχε, yeah. επειδή yeah. αυτό yeah. το πράγμα yeah. έχει γίνει και με το Final Fantasy, το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, που είχαν εδώ στην έκδοση για 4 που δεν ήταν upgradeable, στο Plus. Ε, δεν ξέρω τι θα ισχύει με το Mortal Cell. Πάντω, αν παίρνει το upgrade, όσοι έχετε PS5, να το δοκιμάσετε γιατί είναι εξαιρετικό παιχνίδι και είναι μια πολύ καλή αντιπρόταση στα Souls Games, που ε, νομίζω ότι είναι πιο ευχάριστο για αυτού που δεν γουστάρουν τα Souls αλλά ταυτόχρονα είναι πιο δύσκολο από τα Souls. Οπότε αντιβγάλετε άκρη. Επίση έχει, έχει, soundtrack Rotten Christ. Ναι, αυτό νομίζω είναι στην καλή την έκδοση. Δεν ξέρω αν το έχει στην απλή. Το όχι, νομίζω έχει, είναι τσάμπα DLC ή κάτι τέτοιο. Ναι, τέλο πάντων, δεν το έπαιξα εγώ με αυτό. Γιατί στα, στα boss βάζει μόνο Rotten Christ. Στο, το υπόλοιπο παιχνίδι έχει το κανονικό soundtrack. Απλά τα bosses αντί δηλαδή, να έχουν το epic soundtrack έχουν το. Λοιπόν, ε, τι άλλο ήθελα να πω. Πάλι για Sony έχω νέα. έχω πολλά για Sony. Ε, για πε μα. Πήρε υποστήριξη για HDR η YouTube εφαρμογή του PlayStation 5, πολύ σημαντικό ξέρω, αλλά ήταν λίγο αστείο που δεν είχε υποστήριξη HDR, ενώ είχε Smart TV σου, δεν είχε η κονσόλα των 500 ευρώ που έχεις βάλει στο σαλόνι σου, δεν είχε υποστήριξη για HDR στο YouTube. Τελικά την έβαλαν τώρα. Ε, επίσης μπήκε ένα μεγάλο update στο Dreams, το παιχνίδι που λέγαμε, και αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε με τον Γιώργο, αλλά θα πλατειάσουμε αρκετά αν το κάνουμε πάλι. Ε, που, το Dreams είναι η πλατφόρμα τέλος πάντων. Ε, Εντό παιχνιδιού, που σου επιτρέπει να φτιάξει δικά σου παιχνίδια, πήρε ένα update. Τέλο πάντων, των Dreams που έβαλε πολλά καινούργια παιχνίδια και καινούργια templates και assets για, για του δημιουργού για να μπορέσουν να φτιάξουν καλύτερα Ε, να, να δημιουργήσουν πιο εφάνταστα και πιο επικοιλόμορφα projects. Κάποια από τα παιχνίδια έχουν βγει και σε trailer Έχει και ένα που μου διαφεύγει το όνομά του, αυτή τη στιγμή. Ε, αλλά είναι αρκετά καλό και. Για πες Υπάρχει και τα community που μπορείς να μπει και να κάνεις browse όλα τα project. Και εντός του παιχνιδιού μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά υπάρχει και στο ίντερνετ νομίζω ένα community που μπαίνει και βλέπεις πλούς και ναι, ξέρεις τι θα κατεβάσεις από πριν. Από ε... μόνο ότι είναι εξαιρετική ιδέα και κίνηση, έτσι, από τη Media Molecule και γενικά είναι από τις καλύτερε κινήσεις που έχουν γίνει και εντάξει είναι μακροπρόθεσμα το δηλαδή, νομίζω θα φανεί στην πορεία. Αν παραμείνει βέβαια compatible με τις <χ> κονσόλες <χ> της Sony και δεν βγει με και δεν παίζει. Ε... Αλλά ήδη έχουν τα ταλέντα. Κοίτα, αυτό Είναι το βλέπει αντίστοιχα σε άλλα project όπω το Roblox, στα PC και στα κινητά, α πούμε, που μπορεί να πιάσει ένα junior developer, ένα sensation του internet, ας πούμε, και τη επικαιρότητα και τη pop κουλτούρα και να το κάνει παιχνίδι μέσα σε μέρε. Σε ελάχιστο χρόνο. Για παράδειγμα, αυτό ο χαμό που είχε γίνει με το Squid Game παιχνίδι του Καλαμαριού. Στο Roblox αμέσω βγήκε παιχνίδι που μπαίνανε από τα κινητά τα παιδάκια και παίζανε μετά. Και είχε, ξέρω εγώ, έκανε stopping, νομίζω, ένα κουμπί και προχωράει. Και όταν γύρναγε η κούκλα έπρεπε να τα αφήσει, αλλιώ πέθανε. Φτιάξανε στο Roblox δηλαδή ένα παιχνίδι μπαμ μπαμ. Ε, το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει και με το Dreams, δηλαδή να πιάνουν ιδέε που προκύπτουν και να γίνονται πολύ σύντομα παιχνίδια και να τα παίζει ο κόσμο. Από την άλλη. Το Dreams για μένα θα έπρεπε να έχει και μία έκδοση free. Που να μπορεί ο κόσμο να μπαίνει και να κατεβάζει όχι το πακέτο που δημιουργεί, το πακέτο που παίζει και να μπορεί να παίζει τα παιχνίδια που φτιάχνουν οι δημιουργοί. Γιατί δεν γνωρίζω πολλού που επένδυσαν σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ, α πούμε, το αγόρασα, τέλειωσα όσα είχε να δώσει το παιχνίδι, τα μεγάλα, τα projects που είχε και μετά, επειδή έκανε καιρό να προσθέσει άλλα, το έδωσα το παιχνίδι, το πούλησα. Το έδωσα βασικά σε ένα παιδί από το site, το δικό μα που ήθελε να το παίξει και του, του πήρα ένα κοσάρι και του άφησα. Ή λιγότερο, δεν θυμάμαι. Ε, Τέλο πάντων, δεν αφορά κανέναν αυτό, οι, οι συναλλαγέ μου. Ε, το άλλο που έγινε με Sony και με αυτό κλείνω όσα έχω να πω εγώ για Sony είναι μια νέα πατέντα που καταχωρήθηκε σε σχέση με το PlayStation Phone Controller που είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε κάνει το Xbox που βάζει σαν να, να χωρίζει ένα DualShock στη μέση και να βάζει από τα αριστερά και τα δεξιά τη οθόνη του κινητού σου χειριστήριο. Σαν να κάνει attach πάνω σαν θήκη και με αυτό μπορεί να παίξει παιχνίδια στο κινητό σου. Το ίδιο πράγμα βέβαια μπορεί να συμβεί ήδη γιατί το DualSock είναι ε, Bluetooth συνδέεται κανονικά με το κινητό και μάλιστα πουλάνε και κάποιες θήκες οι οποίες κοστίζουν γύρω στο δεκάρικο που είναι mounts για το DualShock το κουμπώνεις πάνω στο DualShock και από πάνω στηρίζει το κινητό σου. Οπότε είναι ακριβώς αυτό το πράγμα μόνο που θα έχει κάποια επιπλέον features υποθέτω ότι θα μπορεί να λειτουργήσει και σαν powerbank ε, λέω εγώ τώρα ή θα μπορεί να έχει κάποια επέκταση πάνω να παίρνει επεκτάσεις με διάφορα gadgets ε, Όπω το πληκτρολόγιο για παράδειγμα που κουμπώνει, στο... όλα αυτά βέβαια μπορεί να τα κάνει και στο ε, Στο DualShock. Τα περιφερειακά δηλαδή που δουλεύουν στο DualShock να τα κουμπώσει πάνω του και ενώ παίζει το κινητό. Ε, αλλά είναι και ένα gadget το οποίο μπορεί να είναι πιο εργονομικό, να είναι πιο βολικό στα χέρια και να πουλήσει. Δεν ξέρω, ή μπορεί να είναι και μια πατέντα την οποία την κατοχυρώνουν για να διασφαλίσουν ας πούμε, τα, τα οικονομικά του και τα δικαιώματά του. Γιατί μπορεί κάποιο άλλο να θέλει να το κάνει πατέντα και να βγάλει χρήματα ει βάρο τη Sony. Και να μην έχει σκοπό να το βγάλει εμπορικά αυτό εν τέλει. Ε, πάντως σε κάθε περίπτωση έχει γίνει αυτή το πατεντάρισμα, έχει κατοχυρωθεί, έχουν κατοχυρωθεί τα δικαιώματα για ένα περιφερειακό που θα κουμπώνει πάνω στα κινητά και θα το κάνει χειριστήριο. Πολύ ωραία δένει όλο αυτό με όσα είπαμε στην αρχή για το project ε, ε, Spartacus. Ότι δηλαδή αν η Sony βαδίζει προς το game streaming και κάνει το streaming διαθέσιμο και στα mobile devices... Θα μπορεί να παίζει πολλά παιχνίδια και στο κινητό σου χρησιμοποιώντα το συγκεκριμένο gadget ή ε, το DualShock με τη βάση που προείπα που κοστίζει γύρω στα 10 ευρώ. Έχω βρει και με 8 στο σκρούτζα μου. Ε, αυτά έχω από νέα για Sony. Παύλα, αν έχει κάποιο άλλο νέο, μπορεί να το πει στο ράγιο θα να σιωπήσει για πάντα. Σόνι, δεν έχω άλλο κι εγώ το, το χειριστήριο. Άμα θες να πούμε για άλλα πραγματάκια, μια ε, χαρά. Ναι. Ε, για... για παράδειγμα, ε... Είδα λίγο και το βίντεο του Digital Foundry για το FPS Boost των καινούριων των τίτλων. Ε, και έπαιξα κιόλα και κάποια. Έπαιξα Mirror's Edge, έπαιξα το Sony και έπαιξα λίγο κάποια άλλα. Ε, να πούμε ότι υπάρχει μια, ε, μια λίστα τέλο πάντων με 75 παιχνίδια που προσθέθηκαν στα FPS Boosted. Ε, το οποίο άρχισε να με κάνει να σκέφτομαι ότι υπάρχει μάλλον μια ανάγκη για ένα site. Αυτό είναι κάτι που τριγυρίζει το κεφάλι μου. Ε, ώστε αν κάποιο ρε παιδί μου έχει ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, στο PlayStation ή στο Xbox και δεν ξέρει ποια είναι η καλύτερη έκδοση ή το έχει στο PC, α πούμε, και δεν ξέρει ποια είναι η καλύτερη έκδοση, πιο βελτιωμένη κτλ. Ε, επειδή ακριβώ έχει γίνει πολύ ποικιλόμορφο και πολύπλοκο το σύστημα με, τα, με, το τι βελτίωση έχει πάρει το Xbox και δεν ε, δίνει απαραίτητα όλε τι πληροφορίε όταν πηγαίνει στο store, α πούμε, για να παίξει ένα παιχνίδι, πουχού, Το FPS Boost δεν φαίνεται πουθενά σαν tag όταν πα να αγοράσει ένα παιχνίδι, οπότε δεν το ξέρει. Πρέπει να μπει μέσα στο site, να δει τη λίστα με τα παιχνίδια, να δει αν είναι εκεί το παιχνίδι. Ε, όλα αυτά τέλο πάντων δημιουργούν κάποια προβληματάκια τα οποία δεν. Δηλαδή, έχω βρει μόνο κάποιε καρτέλε σε κάποια φόρουμ και κάτι τέτοια, που δίνουν όλε τι πληροφορίε. Ε, Αυτό είναι ένα προβληματισμό που έχω. Αλλά κατά τα άλλα, ε, σε μια πρόσφατη. Ε, βουτιά στο παρελθόν μου αποφάσισα να συνδέσω εδώ πέρα μια τηλεόραση 1080 που έχω ε, και να συνδέσω πάνω της το Switch γιατί όχι ε, ένα Wii U και ένα Xbox 360 ε, Βάζοντα αυτά πάνω ρε παιδί μου συνειδητοποίησα ότι το Xbox 360 τουλάχιστον ρε παιδί μου ε, συνειδητοποίησα ότι η πλειοψηφία των, παιχ, των παιχνιδιών που έχω αποδικευμένα μέσα ε, υπάρχει πλέον διαθέσιμη σε νεότερη μορφή που σημαίνει είτε remaster είτε Βελτιωμένη μέσω FPS Boost και, και Enhanced. Ε, οπότε δεν υπάρχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή κάποιο να κάνει αυτό που έκανα εγώ εδώ πέρα τώρα με το 360. Ε, το οποίο βέβαια το έβαλα μόνο και μόνο για να παίξω το Silent Hill, το Downpour κάποια στιγμή. Το οποίο δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Το έχουν βγάλει από παντού για κάποιο λόγο. Ε, Όπω και να έχει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μου έκανε εντύπωση γιατί όλα, σχεδόν όλα, τέλο πάντων η συντριπτική πλειοψηφία έχει βγει πλέον σε βελτιωμένη έκδοση. Πουχού, μπήκε το Max Payne, το 3. Ε, το max 3 έγινε πλέον FPS boosted. Δεν υπάρχει βέβαια ε, upgrade για, το, για την ανάλυση Xbox One X enhanced, δηλαδή καρτελάκι δεν υπάρχει. Αλλά αν πάει κάποιο να παίξει το max 3 στο Xbox Series S και X, θα το παίξει με 60 FPS. Ε, εντύπωση μου έκαναν τέλο πάντων τα Sonic τα παιχνίδια που έδειξε και στο Digital Foundry. Συγκεκριμένα δοκίμασα και εγώ το Sonic Generation, το οποίο το είχε δώσει στα Games with Gold κάποια στιγμή. Δεν το είχα αγγίξει στο 360 που είχε βγει, αλλά είδα από, από δοκιμέ ότι σε πολλά σημεία έτρεχε στα 20 FPS. Sonic παιχνίδι τώρα και αν τρέχει στα 20 FPS. Είναι, είναι απλά unplayable, ξέρω εγώ. Ε, οπότε αυτό το συγκεκριμένο τώρα το Generations πήρε κάποια στιγμή πριν κάνα δύο χρόνια πήρε update Xbox One X Enhanced που σημαίνει ότι ανέβηκε η ανάλυση σε 4K όταν παίζεις σε Xbox One X ε, και τώρα πήρε και το FPS Boost που σημαίνει ότι αν παίξεις σε Xbox Series X ή Series S παίζεις στα 60 FPS και είναι πάρα πολύ σταθερό και τα λοιπά οπότε το παιχνίδι εκείνο που τότε σε εκείνη τη γενιά ήταν unplayable αυτή τη στιγμή παίζεται τέλεια, κρύσταλλο και με σφαίρα επιδόσεις αυτό το πράγμα το έχουν κάνει πάρα πολλά παιχνίδια και έρχονται σε μια μορφή παιδί μου, που τα βλέπεις και λες ότι θα μπορούσε να έχει βγει και τώρα. Το Sonic Generations δηλαδή που είναι παιχνίδι του 2000, πριν 10 χρόνια ξέρω πότε είχε βγει, ε, το βάζει τώρα και λε ότι θα μπορούσε να έχει βγει τώρα. Είναι πιο σύγχρονο ξέρω από το τελευταίο που βγάλανε το Colors. Ε, τεχνικά τουλάχιστον. Ε, πάρα πολύ σημαντικό αυτό με τα FPS Boost και τα λοιπά. Το Mirror Edge επίση, ένα από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια όλων των εποχών. Ναι. Ε, το δοκίμασε και πλέον έχει πάρει και αυτό 60 Είχε πάρει, είχα ήδη δει το 4K στο X, τώρα το, το είδα 4K60 και πραγματικά φαίνεται και αυτό λες και βγήκε χθε. Που λέει ο λόγο τέλο πάντων, αλλά φαίνεται πραγματικά σύγχρονο. Ε, είναι πολύ κοντά δηλαδή ακόμα και στο sequel που είχε, που είχε βγει και μάλιστα είναι και καλύτερο παιχνίδι από το sequel. Ε, αυτά με το, με το FPS Boost που θέλω να πω. Το άλλο είναι ότι το GTA Trilogy πήρε κάποια πατσάκια για να βελτιωθεί. Ε, γενικά έχει φάει τρελό κράξιμο σε άπειρα reviews, πεντάρια παντού. Ε, ε Disastrous launch λέει και το Eurogamer τέλο πάντων για το όπω έσκασε. Αυτή τη στιγμή έχουν βελτιώσει κάποια πράγματα όπω ήταν η βροχή που δεν μπορούσε να δει τίποτα μπροστά σου. Την οποία λέει την ε, χαρακτήρισαν bug. Ότι δεν ήταν ένα έτσι κανονικά σχεδιαστικά, δεν ξέρω και εγώ τι. Και ότι τελικά τέλο πάντων την έφτιαξαν έτσι λένε, αλλά έχουν φτιάξει και δεκάδε ακόμα E, bugs και διάφορες άλλες καταστάσεις την e, ομίχλη λέει επανέφεραν που την είχαν αφαιρέσει για κάποιο λόγο e, και έχει αρχίσει και έρχεται λίγο στα ίσα του e, στο San Andreas το Fog αλλά και στο GT το 3 νομίζω πήρε update e, αυτά Α, σε GT Trilogy πάλι news Λένε ότι θα καθυστερήσουν οι, οι boxed editions οι retail τέλο πάντων, οι κουτάτε θα έρθουν πλέον το 2022, early 2022. Ε, μάλλον πιθ, πιθανολογώ ότι έχει να κάνει με το γεγονό ότι δεν ήταν απλά έτοιμο το παιχνίδι, οπότε σου λέει, αν είναι να το βγάλουμε σε retail, α περιμένουμε την βέλτιστη έκδοση και το βγάζουμε μετά. Φαντάζομαι δηλαδή. Ε, οπότε καθυστερούν και αυτέ. Ε, λοιπόν, και τώρα θέλω να σου πω για κάποια άλλα παιχνιδάκια. Πριν περάσω όμω αυτά, θα σου πω ότι τα δωρεάν Εκτό από τα PS Plus που ανέφερε. Ε, να πούμε τα Xbox Games with Gold τα έχουμε αναφέρει πιο πριν να πούμε κάποιες προσθήκες του Game Pass ε, μία από αυτές είναι το Mortal Cell Enhanced Edition το είχαμε αναφέρει αυτό νο. νομίζω είναι στο προηγούμενο και με αυτά ε. λοιπόν αυτά που μπήκαν πάντως τελευταία τελευταία είναι το Generation Zero ένα απαράδεκτο παιχνίδι της Avalanche ε, πρώτου προσώπου το οποίο εντάξει, δείτε το, τσεκάρετε το. Είναι σε πώ το αποκαλύπτει. Δεν κατάλαβα γιατί βγήκε. Δεν κατάλαβα γιατί βγήκε αυτό. Δηλαδή το είχα παίξει. Γιατί φαινόταν ωραίο. Απλά ένα πρόγραμμα, yeah, καμία ιστορία. <laughs> απλά τελικά δεν ήταν ωραίο, ναι. <laughs> δεν το θυμάμαι πια Φέρασαν... αλλά το είχα τσεκάρει λίγο. Πίσω τελειωμένο φαίνεται. Δεν μπορεί να θα ένα μήνει... τεράστιο update και θα κερδίσει ένα καμπέιν, ξέρω εγώ. Ποιο ξέρει. Ποιο ξέρει. Μακάρι, μακάρι. Ε, ένα παιχνιδάκι ενδιαφέρον που μπήκε indie, top down, ε, είναι το Arch Veil. Vale. Όποιο είναι γουστάρι έτσι, shooter, φάση, παιδί μου, λίγο old school κτλ. Μπορεί να το τσεκάρει, είναι πολύ διασκεδαστικό, λένε. Ε, και, το rubber, και, το rubber, bandits, ωραίο εντωμεταξύ, που είναι σαν το. Πώ σαν το gang beasts και αυτό που μπαίνει με άλλου φίλου και παίρνει κάτι που mini games. Θα ήθελα να, να το πει. Δεν να το τσεκάρω, ρε φίλε, αυτό, αλλά το τρέιλερ δεν έδειχνε καθόλου gameplay, οπότε δεν κατάλαβα περί τίνο πρόκειται καν. Όχι, ρε, έχει, που είναι Α. διάφοροι και είναι σαν, πήρε πύ, του, σαν τον ε, Κάστρο Τακέση τύπου και σαν το. Δεν το είδα, δεν το βρήκα αυτό. Μπήκα μέσα από το store, γι' αυτό δεν είχε άλλο τρέιλερ. Ναι, και εγώ λοιπόν. στο store το βλέπω. σω το PC έχει καλύτερα τρέιλερ. Ναι, και αυτό <laughs> κάνει το PC όπω πρέπει. Ε, άλλο παιχνίδι που μπήκε είναι η συνέχεια του Final Fantasy 13, το Final Fantasy 13 2. Ε, το άλλο είναι το Lawn Mowing Simulator. Όσοι θέλετε να κουρεύετε τον καζόν, γιατί φτιάχνεστε με αυτό, ένα τα, τα διαφορετικά mechanics που λέγαμε πριν, ρε παιδί μου, ο άλλο μπορεί να κολλάει τι λάσπε και να θέλει να ξεκολλήσει. Εδώ μπορεί να θέλει να κολλάει τι λάσπε μαζί με μηχανή του γκαζόν για να δει πώ θα ξεκολλήσει. Φαντάζομαι, δεν ξέρω τι έχει μέσα το παιχνίδι. Ε, ένα άλλο παιχνίδι που μπήκε day one είναι το Warhammer 40,000. 40K, πώ λέγεται, 40.000 τέλο πάντων, Battle Sector δεν έχω ιδέα περί τίνο πρόκειται, δεν ασχολούμαι καθόλου με το σύμπαν, αλλά ξέρω ότι είναι day one τίτλο, οπότε ίσω ενδιαφέρει κάποιου. Ε, τα άλλα που μπήκαν είναι το Townscraper που είπε πριν και ο Βαγγέλη που φτιάχνει στι πόλει και το Stardew Valley που συζητήσαμε. Και έχουν μπει επίση My Friend Pedro. Το γνωστό ξαναμπήκε. Τώρα είχε φύγει και ξαναμπήκε τώρα. Exo One and Dungeon Before We Leave, Είναι τίτλοι ενδιαφέροντε κάποιοι από αυτού. Ε, το The Hunter Call of the Wild μπήκε για PC. Λοιπόν, αυτά βλέπω και μην ξεχνάμε ότι έρχονται στις ε, 7 δωδεκάτου θα έχει, πότε είναι 7, την τρίτη Space Warlord Organ Trading Simulator δεν ξέρω τι είναι αυτό αλλά μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος για κόνσόλε και PC το Halo Infinite φυσικά στις 8 .12. Ε, το campaign του δηλαδή αυτά ε, το One Piece Pirate Warriors 4 στις 9 του, για κόνσόλε και PC το, το, οποίο ήταν καλό, by the way, για One Piece. Το Aliens Fire Team Elite που βγήκε φέτο, ε, νομίζω στι αρχέ τη χρονιά κοντά, έρχεται για κονσόλα και PC διαθέσιμο από τι 14 το 10 του. Είναι ο κόπο τίτλο ο, ο Aliens. Κάποια στιγμή πρέπει να το βάλουμε να το δούμε αυτό. Ε, το Among Us έρχεται για, για κονσόλε στι 14 και αυτό. Και μετά έχουμε στι 16-12 του, ακόμα τα, τα, παιχνίδια του δεύτερου μισού του Δεκεμβρίου δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, αλλά ξέρουμε από πριν, από ανακοίνωση, ότι θα έρθει το The Gang. Το The Gang είναι ε, για του δημιουργού, αν θυμάμαι καλά, του Team World Dig. Ε, και πλέον είναι σε 3D περιβάλλον, ρε παιδί μου, με story και τα λοιπά. Έχουν βγει διάφορα τρελέ, φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, και στην ουσία πρέπει να είναι το μόνο ενδιαφέρον παιχνίδι που μένει για το Δεκέμβρη, πέραν φυσικά του Χέιλο, ξέρω εγώ. Ε, αυτά. Το δυστυχέ είναι ότι φεύγει το, τα, φεύγουν τα expansions του Destiny 2. Το Wakamele 2, το Ukulele and the Impossible Lair, το Unto the End, ένα πολύ ενδιαφέρον indie παιχνιδάκι, προλαβαίνετε να το παίξετε. Το λοιπόν, Wilmot's yeah. Warehouse. Mm. Ε, το Wilmot's Warehouse, το Man of Medan, που ίσω να θέλετε να παίξετε κάποιοι επίση, προλαβαίνετε να το παίξετε γιατί είναι στο Πεντάωρο. Και το Beholder Complete Edition. Αυτά φεύγουν από την υπηρεσία, νομίζω στις 15 του μηνός γίνεται η αλλαγή. Μπορεί και νωρίτερα, οπότε τσεκάρετε τα. Λοιπόν, συνεχίζοντας στα free games, δεν θα σας πήρξω πολύ, θα τα αναφέρω λίγο επιγραμματικά. Έχουμε από το Prime Gaming, το οποίο έχει ανέβει σημαντικά, ε, δίνει πλέον πιο βαρβατούς τίτλους από εκεί πέρα που έδινε μόνο κάποιους indie, ρε παιδί μου, τώρα δίνει και μεγαλύτερους τίτλους. Ε, ένας από αυτούς είναι το Football Manager 2021. Ο άλλο είναι το Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Ο άλλο είναι το Frostpunk. Το Journey to the Savage Planet. Περσινό παιχνίδι. Το Morgred, Κάτι μου θυμίζει αυτό, αλλά δεν θυμάμαι τι. Ε, και τα υπόλοιπα είναι Spellcaster University. Stabs the Zombie in a Rebel. In Rebel Lay Without the Pulse. Είναι ένα παμπάλιο παιχνίδι αυτό το οποίο το κάνανε Port πέρσι, Αλλά έχει, χαβαλέ, έχει το χαβαλέ του. Το Tales of Monkey Island. Ένα πολύ underrated παιχνίδι, θα το έλεγα εγώ, για του φίλου τη σειρά Monkey Island. Ε, το οποίο είχε βγει από την Λουκάς ε... Telltales, <laughs> Tell ε, αλλά είναι ίσως από τα λίγα παιχνίδια της Telltales που είχε actual γρίφους μέσα γιατί τα υπόλοιπα παιχνίδια της Telltales απλά έπαιρνες ένα αντικείμενο που και προχωρούσες. προχωρούσε. αυτό είχε actual γρίφους και ωραίους μάλιστα ε, και το, βρήκα, το είχα βρει πολύ ταιριαστό για όσου του έλειπαν τα Mangia Island τέλο πάντων, γιατί και οι διάλογοι ήταν πολύ ωραίοι. Ε, Τόσομα, δίνεται δωρεάν στο Prime Gaming και αυτό. Και το YouTuber's Life, ένα αρκετά δημοφιλέ παιχνίδι ε, που βγήκε τώρα, νομίζω, και το 2. Ε, Εμεί το Zoom κανονικά δεν χρειάζεται. Χαλάρο, χαλό. Κάνουμε your pitch, <laughs> λοιπόν. Και έχω και τα παιχνίδια τα δωρεάν του Epic Games Store. Το Godfall Challenger Edition, διαθέσιμο από 9-12 έω 16-12. Έχω έτσι λέει στο Epic Store. Ξε... Οπότε για αυτό σου λέω δεν ξέρω αν είναι η free to -play, ή μήπω βγει άλλη έκδοση τι να πω. Όπω και να έχει, είναι διαθέσιμο δωρεάν στο Epic Store. Το άλλο το δωρεάν είναι το Prison Architect που δίνεται πάλι μέχρι τι 16 του 2012. Και έχουμε. <laughs> τα υπόλοιπα δεν τα αναφέρω γιατί θα τα έχετε χάσει μέχρι τη Δευτέρα που θα βγει το επεισόδιο, το οπότε δεν έχει κανένα νόημα. Για Πε Παύλο, έχουμε κανένα άλλο νέο ή τελειώσαμε. Θέλω να πω τώρα δύο λόγια για Solar Ash. Solar Ash που το λέγαμε το Βασίλη και με το πεισχεσί με το μαλακά Τι σύμπτωση. Ιδιο χιούμορ, ηλίθη. Ε, και το ποιο άλλο είχα το κόρου. πρέπει να μιλήσω για το κόρου. Έχει βάλει και γραφή το μέχρι ναι Α, και κάνω αυτά τα κίνκι, τα αστεία που. Θε να, μην, τα... θες να μην, μην μπει μέσα η λέξη ψολαρά, εκεί φτάσαμε. <laughs> <laughs> Α ακούνε και παιδάκια, να σου υπενθυμίσω. Λοιπόν. Ε, για το συγκεκριμένο παιχνίδι, να πω ότι ακόμα δεν έχουμε πάρει review code. Περιμένουμε, δεν ξέρουμε αν θα έρθει. Έχει βγει βέβαια το παιχνίδι είναι από τους δημιουργούς του Hyper Light Drifter να υπενθυμίσουμε και παρότι είχαν βγει μπόλικα τρέιλερ και δεν μας είχε εξάψει το ενδιαφέρον το τελευταίο κάπως λίγο μας είχε χαλάσει γιατί δεν πολύ καταλαβαίναμε πάλι τι συμβαίνει αλλά τέλο πάντων Βγήκαν τα reviews τώρα, οπότε καταλάβαμε λίγο καλύτερα. Ε, έχει πάρει πάρα πολύ καλέ βαθμολογίε. Είναι γύρω στο 80 στο Metacritic. Και η αλήθεια είναι ότι έτσι όπω το είδα στα reviews, με εντυπωσίασε και θυμίζει κάτι από Shadow of the Colossus. Ε, μαζί με άλλα στοιχεία, ρε παιδί μου, γιατί λέει ότι κάνει λίγο πιο ενδιαφέρον το traversal. Στην ουσία χρησιμοποιεί κάποιε platforming ιδέε για τη ροή και το, και πώ κινεί το παίχτη, ρε παιδί μου, μες, της, μες στον κόσμο. Ε, και έχει να αντιμετωπίσει κάποιου τεράστιου εχθρού φάσει σαν το ευδεκολόσου. Οπότε το σύνολο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Οπτικά δεν το βρίσκω ιδιαίτερα ελκυστικό, αλλά είναι ιδιαίτερο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι. Και τελικά αποδείχθηκε ότι καλά κάνανε και το καθυστερήσαν το παιχνίδι. Γιατί το είχαμε δει πριν από πάρα πολύ καιρό, πρώτη φορά. Και φαίνεται ότι τόσο καιρό μετά ρε παιδί μου που του πήρε και να το βγάλουν κτλ. Μάλλον ήταν καλή επιλογή γιατί τελικά βγήκε ένα καλό παιχνίδι. Ελπίζω να το πιάσουμε στα χέρια μα κι εμεί. Φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αναπούρνα και αυτό έτσι. Ε, και το, για, να, για να κλείσω, το άλλο το παιχνίδι το οποίο θα ήθελα να αναφέρω και το οποίο το είχα προειδεάσει κάπω ε, το κρουπάκι γι' αυτό. Ε, είχα κάνει ένα post μια, ε, σε ένα comment, τέλο πάντων, πρόσφατα που έλεγα ότι παίζουμε κά, κάποια παιχνίδια, δύο παιχνίδια τέλος πάντων αυτή τη στιγμή με τον Τατσιόπουλο. Ε, το ένα μα έχει ενθουσιάσει και του δύο, το άλλο, τον Τατσιόπουλο περισσότερο, εγώ δεν το είχα παίξει ακόμα τότε. Δεν θα αναφερθώ στο δεύτερο, θα αναφερθώ στο πρώτο που μα ενθουσίασε και του δύο και αυτό είναι το κόρου τελικά ένα παιχνίδι που ο Τατσιόπλος το βαθμολόγησε με 8,5 και με τα κρίτικα έχει γύρω στο 80 κι αυτό. Είναι ένα παιχνίδι της Deep Silver το οποίο δεν το ξέρει άνθρωπος γιατί δεν έχει προωθηθεί καθόλου και απ' την άλλη η Deep Silver δεν ε, μα έχει συνηθίσει σε τέτοιου τύπου παιχνίδια, σε νέα IP τουλάχιστον, ε, και να σκάνε κατά αυτόν τον τρόπο. Είδα ένα tweet από τον Ζήση τον Παρασκευαίδη ότι είχε game breaking bug και δεν μπορούσε να το παίξει όμω. Το συζητήσαμε, μου το έστειλε σε. σε το, το, συζητήσαμε σε πουμούρε, παιδί μου. Το σημείο που είχε κολλήσει το ψιλοθυμάμαι. Ε, τάξι, τώρα, αν του τύχε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα που περιγράφει, ναι, τι να πει τώρα, αν τυχαίνουν τα game breaking bugs. Ε, και ήταν στην αρχή αυτό που του, του έτυχε, ήταν δηλαδή μέσα στο πρώτο μισάωρο. Σε μένα και τον Τατσόπουλο, η αλήθεια δεν είδαμε ούτε bugs ούτε τίποτα τέτοια. Τυχαίνει, βέβαια, θα πει. Ε, και θέλω να μεταφέρω λίγο αυτό που είδαμε. Εγώ δεν το είδα πάρα πολύ. Ο Τατσιόπουλο το έλειωσε. Είναι από τι. ίσω η μόνη φορά που τον ακούω να λέει ότι παίρνει open world παιχνίδι που σου προσφέρει side missions κτλ. Και, και, το ξεκοκάλισε. Λέει τα κάνει όλα όλα. Του πήγε γύρω στι 18 ώρε. Να πω το εξή και γιατί εντυπωσιαστήκαμε πάρα πολύ με αυτό το παιχνίδι. Επειδή ακριβώ δεν ξέραμε πολλά πράγματα. Είχαμε δει δηλαδή ένα-δύο τρέλλερ. Και αυτό ήταν όλο. Είχαμε δει δηλαδή στα τρέλλερ μια πρωταγωνίστρια με έτσι κάπω σκοτεινό art direction στο διάστημα, sci-fi, έπος από πίσω, αλλά λέγαμε, εντάξει μάλλον είναι συνοδευτικό ή κάπως έτσι. Στην ουσία ήταν ένα, έτσι όπως το βλέπαμε, φανταζόμουν εγώ τουλάχιστον, ότι θα είναι ένα arcade shooter, ξέρω top down ή κάτι άλλο, έστω ρε παιδί μου, σαν το Star Wars Squadrons, τελικά αποδείχθηκε ότι είναι πολλά παραπάνω. Ακόμα και το ε, Squadrons φαίνεται λίγο arcade μπροστά του, δεν είναι ότι είναι simulation κάτι τέτοιο, αλλά προσφέρει έναν κόσμο και mechanics πληθώρα και ιστορία τέλο πάντων από πίσω που το στηρίζει, ε, ώστε να το δει και να πει ότι okay, μιλάμε για ένα full κανονικό AAA τίτλο. Λόγω budget μπορεί να μην το πει το AAA τίτλο, θα πει AA, αλλά και πάλι αυτό που θα δει στο τέλο παιδί μου το αποτέλεσμα είναι ότι wow, δεν το περίμενα. Για κανένα λόγο. Δηλαδή, όταν το βάλω εγώ το παιχνίδι να το δω, περίμενα να παίξω κάτι σε τύπου R-Type. Καμία σχέση. Ή έστω Star Fox. Καμία σχέση. Είναι σαν να είναι. Ε, σαν κάποια άλλη εταιρεία εκτό τη Nintendo να προσπαθήσει να φτιάξει ένα σοβαρό Star Fox. Και όταν λέω σοβαρό, δεν εννοώ το, το, Star Fox. Δεν είναι, απλά εννοώ ότι καταλάβατε. Να έχει στοιχεία μέσα, ρε παιδί μου, τα οποία το κάνουν πιο, πιο εκτενέ. Ε, και οπτικά πάνω... φαίνεται πανέμορφο, έτσι. Πάρα, πάρα, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Art direction φοβερό. Ε, τα cutscenes, στα εισαγωγικά τουλάχιστον που είδα εγώ είναι πάρα πολύ ωραία. Απλά έχει κάποια άλλα μετά, ρε παιδί μου, και καταλαβαίνει που, που κόπηκε λίγο το budget. Αλλά συνολικά έχει διαλόγου απίστευτου. Voice acting τρομερό. Δεν ε, βγαίνει από το διαστημόπλαιο τύπου. Όχι. Ε, είναι καθαρά μέσα στο. Elite Dangerous και τέτοια λε. Όχι, δεν βγαίνει. <σχε> είναι καθαρά μέσα στο διαστημόπλαιο. Ε, και είναι καθαρά shooter η αλήθεια είναι. Απλά σου δίνει. Ε, εγώ φανταζόμουν να παιδί μου ένα τέτοιο παιχνίδι. Δεν μπορεί να γίνει open world κάτι τέτοιο γιατί λέω πόση ποικιλία θα έχει. Είδαμε, ξέρω εγώ, και αυτό που έκανε η Ubisoft με το. Άντε να θυμηθώ τώρα πώ το λένε αυτό. Ένα δίσκο ρεφό λοιπόν, μου που είχε βγει πριν δύο-τρία χρόνια. Μισό λεπτό. Mm. Δεν το βλέπω. Κάπου εκεί πίσω το. Έχω. Ε, αυτό που είχε βγει και καλά που έβαζε τι φιγούρε και τα αεροπλάνα πάνω στο χειριστήριό σου και έπαιρνε όπλα μετά μέσα στο παιχνίδι. Δεν το θυμάται κανεί, έτσι. Λοιπόν. À, κάτι θυμάμαι. Ναι, είχε βγάλει και Yubis, τέλο πάντων, ένα τέτοιο το οποίο ε, είχε ωραίο πρέμι. Δηλαδή το είχαμε. Μα είχε εντυπωσιάσει στο preview που το παίξαμε. Αλλά το τελικό παιχνίδι ήταν τίγκα επαναλαμβανόμενο. Γιατί απλά πήγαινε από πλανήτη σε πλανήτη και κάνει ακριβώ το ίδιο πράγμα. Δεν έκανε τίποτα άλλο. Ε, το συγκεκριμένο τώρα αυτό που βλέπουμε θα περίμενα στη, στην καλύτερη να είναι κάπω έτσι. Όμω ευτυχώ αποφεύγει αυτό το πράγμα γιατί έχει ένα σύστημα με upgrades στα όπλα και στην ποικιλία του και στι δυνάμει και στο που του θυμίζει κάπως, Ε, Πώ να το πω, σαν να σου δίνει έτσι κάποιε δυνάμει που δίνουν τα Metroidvania παιχνίδια, χωρί να είναι Metroidvania βέβαια αυτό, ε, και για τι μάχε, για να μην βαριέσαι. Δηλαδή, για παράδειγμα, σου δίνει, ξέρω εγώ, στην αρχή δεύτερο όπλο το laser. Το οποίο laser είναι αυτό που ρίχνει τι ασπίδε. Άμα ρίξει τι ασπίδε, μετά αλλάζει σε πολυβόλο για να ε, ολοκληρώσει τέλο πάντων τη ζημιά που κάνει στον εχθρό. Έχει πάρα πολλά τέτοια χα... στοιχεία με πολλού διαφορετικού τύπου ε, και εχθρών και αποστολών κτλ. Και μπορεί να συνοδεύσει κάποιο άλλο πλοίο. Μπορεί, ε, Starship. Μπορεί να είναι Διαστημό ε, ε, Μπορεί να συνοδεύσει και να, να πιλωτάρει εσύ ένα πολύ μεγαλύτερο, α πούμε. Διαστημόπλαιο το οποίο θα έχει και πολύ διαφορετικό χειρισμό. Ε, μπορεί να σου ζητήσει κάποιο να πάει να βρει κάποιο cargo το οποίο θα σου δίνει κάποιο upgrade. Έχει πάρα πολλά τέτοια. Το γάμα όμω δεν είναι αυτό. Το γάμα είναι το lore που κρύβει από πίσω. Ε, το οποίο ενώ στα reviews διαβάσα ότι δεν είναι τρελό, γιατί αρχίζει και μπλέκει μετά πάρα πολύ σε σημείο που γίνεται λίγο αχώνευτο. Ε, εγώ στην αρχή έτσι όπω το δαπάντω, ξεκινάει όπω ξεκινάει άλλα αγαπημένα μου παιχνίδια του είδου σε sci-fi setting. Υπερέπω σε φάση ότι έχει φυλέ. Έχει μέσα. Ε, το background, το backstory τη πρωταγωνίστρια, ρε παιδί μου, περιλαμβάνει. Τι να πω τώρα. Φάση Star Wars. Ότι ανήκει κάπου, φεύγει, πάει αλλού, νιώθει τύψει. Έχει μια φωνή που τη μιλάει από μέσα τη, που στην ουσία είναι η συνείδησή τη, ρε παιδί μου, και μιλάει με ένα ψήφιρο έτσι που θυμίζει κάτι από Hellblade. Έχει τέτοια πραγματάκια μέσα, τα οποία με, με, με εντυπωσίασαν πάρα πολύ. Και δεν, δεν το περίμενα. Γι' αυτό είναι το, το θέμα αυτό. Και είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένο για αυτό που κάνει στην. Ε, 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 τελικά. Ε, οπότε ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ τόσο πάνω, με αυτό που είδαμε, και εγώ και ο Τάτσιόπουλο. Και πήρε το 8 μισάρακι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο προτείνω να τουλάχιστον να το τσεκάρετε όσο μπορείτε, να δείτε gameplay βίντεο για κάποια ωρίτσα και να δείτε περί τίνο πρόκειται. Δηλαδή μην βάλετε ένα μια στιγμή απλά, γιατί απλά θα δείτε ένα διαστημόπλοιο να πυροβολάει, αυτό κάνει πρακτικά. Είναι το βασικό του mechanic. Ο ε, αλλά, ναι, αλλά μπορείτε να τριφίσετε λιγάκι για να δείτε πώ το κάνει αυτό το πράγμα ρε, παιδε, και τι κρύβεται από πίσω και πώ. Έχει τα upgrades και πώ λειτουργούν όλα όσα έχει τέλο πάντων. Ε, αξίζει. Είναι ένα από τα. Για μένα σίγουρα τελικά μπαίνει στα top, μάλλον έτσι όπω το βλέπω. Βάλιστα. Θα τα δούμε βέβαια και αυτά. Έρχεται η ώρα του. Οκ. Okay. Αυτά okay. και για το κόρος. Ε, Ναι, έχει παίξει κάτι άλλο. Μη μου πει. Δεν θέλω να μάθω. Αλλά <laughs> <laughs> ε, Αυτή την εποχή παίζω διάφορα. Τι να σου πω τώρα. Έβαλα... Κόλλησε στην κατάλληλη στιγμή. Την κατάλληλη στιγμή κόλλησε. Ε, sorry για αυτό το Discord. Είναι το κλασικό που κάνει πάνω στο δύο ώρο. Για να μου υπενθυμίσει ότι είσαι δύο ώρε μέσα. Πρέπει να κλείσει. Λοιπόν, αυτές αυτέ τι μέρε παίζω διάφορα. Δηλαδή, είναι αυτό που λέω ότι συνέδεσα πριν τα, το Wii U και το Xbox 360. Έπαιζα το Silent Hill και το James Bond, το Golden Eye, το remake που είχε βγει με τον Daniel Craig από την Activision και την Eurocom η εταιρεία που το έφτιαξε. Ε, στο Xbox 360, το οποίο είναι φάση Call of Duty, ρε παιδί μου, πολύ, πολύ ε, τι άλλο. Α, άρχιζα να παίζω το Metroid Prime 2 που δεν το είχα παίξει ποτέ. Επειδή στο Wii U μπορεί να παίξει Metroid Prime και όχι στο Switch. Ε, αυτά. Τώρα στα τελευταία τερμάτσα κάτι Guardians of the Galaxy. Μη σα πειρίζω περαιτέρω, και εγώ κουράστηκα τώρα η αλήθεια είναι. Κοίτα, έχουμε πιάσει και το χρόνο μα, οπότε ε, α μην ε, σταθούμε άλλο, α κλείσουμε κάπου εδώ. Νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία. Μια, μια, μια απορία, απλά έχω. Τι παίζετε και εσεί αυτή την εποχή, Βάγκο? Παίζει κάτι, Εγώ έχω πάρει φωτιά, όχι το backlog, έχει πάρει φωτιά το replay stars. Δηλαδή, Play ξανά, star. stars. Παίζω παλιά παιχνίδια για κάποιο λόγο, όπω πρέπει. Hashtag ε, που ε, μου έρχονται. Δηλαδή, Mad Max το Σχεδόν τελειώσει το PS4, για κάποιο λόγο δεν το είχα τελειώσει. Το βρήκα 1,5 ευρώ στο... σε κλειδάδικο, το πήρα. Παίζω Mad Max. Metal Gear ταυτόχρονα το 5 επίση το PC με Mods. Δηλαδή, όλα αυτά εντωμεταξύ επειδή με κοροϊδεύουν, δεν είναι πειρατικά, απλά είναι αποκλειδάδικα. Δηλαδή, δεν είμαι παράνομο, είμαι σε γκρίζα ζώνη. Η μη παράνομος. Η μη ναι. Ε, παίζω παλιά παιχνίδια γενικότερα και περιμένω επόμενε κυκλοφορίε για να ξαναχωθώ στα πιο επίκαιρα. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι άλλο. Ασχολούμαι με διαφορετικά πράγματα, βέβαια. Ε, θα μα πει και ο Γιώργο τι παίζει. Ασχολούμαι με. Ε, Στείνουμε κάποια πραγματάκια για το site, Παύλο, αλλά νομίζω ότι mm. δεν, ξέρω, δεν ξέρω αν θες να μιλήσουμε ακόμα για αυτά ή να τα αφήσουμε για, για άλλη φορά. Πολίτης. Δεν θες να πούμε τίποτα. Τίποτα πολύ Ωραία. Τίποτα. Ε, εγώ ασχολούμαι βέβαια και με την εκπομπή που θα ξεκινήσουμε με τον Τάτσι, οπότε μπορώ να μιλήσω γι' αυτό λίγο περισσότερο. Ε, mm -hmm. καθώς φτάσαμε στην απόφαση να εμπλουτίσουμε το πρόγραμμα του Video Games 24 θα το έχετε παρατηρήσει άλλωστε και στις πλατφόρμες που μας ακούτε γιατί άλλαξε το όνομα που VG24 Podcast σε Video Games 24 ε, δημιουργούμε λοιπόν label κάτω από το οποίο θα προσπαθήσουμε να μπουν και άλλα πράγματα. Και η αρχή γίνεται με μια καινούργια εκπομπή που θα αρχίσουμε με τον Βασίλη τον Τατσιόπουλο. Και ελπίζω να μείνει μαζί μου αρκετά για να μπορώ να πω ότι συμπα... συμπαρουσιάζουμε. Και <laughs> να μην είναι one time thing, ξέρεις, με... ή Ήρθα, έδειξα το λέω Παρδαλέ μου καπέλο και έφυγα. Ελπίζω να μείνει μαζί μας για καιρό. Ε, όπου το concept είναι το εξή. Επειδή το VG24 Podcast ξεκίνησε ω infotainment που θα. Ε, στεκόταν περισσότερο στην επικαιρότητα, κάνοντα ε, κάνοντας μικρές παρενθέσεις ε, για να ασχοληθεί με τα θέματα της βιομηχανίας, ό,τι απασχολεί εκείνη και συνεντεύξεις ε, σπουδαίων ανθρώπων όπως του Γιώργου Τσαρέπα που έχουμε σήμερα μαζί μας. Ε, ε, ε όμως κατέληξε στο μεγαλύτερο μέρος του να ασχολείται με αυτές τις συνεντεύξεις και αυτά τα θέματα παραμελώντας λίγο την ειδησιογραφία και την επικαιρότητα ε, σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να το διαχωρίσουμε λίγο να έχουμε μια εκπομπή στην οποία θα ασχολούμαστε με συγκεκριμένα θέματα Για παράδειγμα game design, level design, μια συνέντευξη από κάποιον άνθρωπο ή οτιδήποτε Και να, είναι, να ασχολείται ολόκληρη η εκπομπή με αυτό ε, Αφήνοντας μας περισσότερο χρόνο για το VG24 podcast ε, Να ασχοληθούμε mm. με την επικαιρότητα, με τα σχόλια τα δικά σας και τα μηνύματα που αφήνετε Στα community, το οποίο παραμελούμε όλο και περισσότερο τελευταία και δεν θέλουμε να το κάνουμε ε, οπότε και ταυτόχρονα θα χωριστεί και σε δύο φορέ την εβδομάδα του ώστε να μας βλέπετε μια φορά την εβδομάδα κάθε Δευτέρα να μπει κάπου εμβόλυμα μέσα στην εβδομάδα και ακόμα μια εκπομπή ώστε να βλέπετε VG24 πιο συχνά ε, και να χορταίνετε κι εσείς ε, Παύλο Καλάτα, πάω πα. Τα πες πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα σου έλεγα να μην μπει τίποτα γιατί αναρωτιέμαι πώ θα τσουλήσει η εκπομπή. Είχε, επειδή έχουμε παρελθόν με το ότι ξεκινάμε πράγματα τα οποία τελικά δεν πάνε ποτέ. Πέρα από αυτό το podcast που παραδόξω έχει κρατηθεί εδώ και δύο χρόνια. Ε, ελπίζω πάντω να τσουλήσει και να πάει όπω το θες Ρεβάγκο. Ναι. Ε, δεν... ε, να μην υποσχε... είσαι μόνο, αυτό είναι το βασικό. Αυτό, ναι. Γι' αυτό είναι ακριβώ το λόγο δεν υπόσχομαι ε, ε, σταθερότητα στο εβδομαδιαίο ότι θα βλέπετε κάθε, κάθε εβδομάδα. Σε περίπτωση που βρίσκω κάποιον να έρχεται να μου κάνει παρέα όμω. Αν έρχεται ο Βασίλη δηλαδή, ή αν βρίσκω κάποιον Ωραίστε, να κάτσει το πόδι του. Έχει και τον Γιώργο. Έχω και τον Γιώργο, ναι. Θα, το, θα, του, κάνω, θα του κάνεις κάνει εσύ, θα του κόψει μια τέτοια μια επιχορήγηση για κάμερα και μικρόφωνο και μια σύνδεση VDSL και, <laughs> και, και θα έρθει. Ε, λοιπόν. Ε, το budget είναι μηδέν, επαναλαμβάνω. <laughs> ε, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα έτσι για να βελτιωθούμε και να παρέχουμε και καλύτερο περιεχόμενο σε εσάς. Ε, stay tuned, θα δείτε και άλλα να έρχονται. Ε, αυτά από εμένα. Ε, Γιώργο, θε να μα πει εσύ. Μια-δύο κουβέντε δυο, μια δυο... κουβεντε για το... το, Τι, παίζει. Τι παίζεις, αν θε και με τι ασχολείσαι τώρα. Ε, και εγώ πάρα πολλά. Δηλαδή, έχω κάμια δεκαριά από το Game Pass Indy που εκτό κόρτσα, το περισσότερο χρόνο. το Procession του Cavalry το κάλυψα πριν από κανένα μήνα. Το προτείνω σε οποιονδήποτε άνθρωπο του αρέσει να γελάει τεράστιο το φάσμα του ανθρώπου που του αρέσουν να γελάνε. Έχω ψοφίσει το γελίο με το παιχνιδάκι. Είναι Monty Python humor. Είναι ένα point and click and κλασικό, αυτά των 90 που πλέον έχουν εκλείψει. με εξαιρετικό humor. Το επίσης το Genesis Noir. ένα παιχνιδάκι νουάρ μαύρο με πάρα πολύ διαφορετική και φρέσκα ματιά στα transitions του και στο gameplay του, που λύνεις γρίφους, κλασικά. Έχω και πέρα ένα άλλο, α, το Super Liminal, ένα mind bedding yeah. πάλι με γρίφους, πρώτο προσώπου, που είναι από τον τύπο το Pillow που ήταν στο, στο Stanley Parable, μέσα του δύο. Αυτά κυρίω και το Artful Escape σε έκανα κάποια φάση γιατί μου άρεσε το Art Direction είναι ένα διομισάρι, δεν το λες του D, είναι 3D αλλά δεν θα κίνηση ε, αυτά. Κοιτάξτε, τον Packing το τέλειωσα. Townscaper δεν τελειώνει. Απλά παίζει. Το Unto the End που είπε ο Παύλο νωρίτερα. Αυτά πάνω κάτω. Άρεσε αυτό. Το Unto the End. Ναι, ρε, σει. Έχει κάτι φρέσκο και δεν έχω καταλάβει. Τι νομίζω έχει προσπαθεί να κάνει fuse πράγματα που κάνει συνήθω σε 3D. Αλλά σε ένα δυσδιάστατο περιβάλλον. Σε κίνηση. Γιατί όμορφο, πάντως, πολύ όμορφο παιχνίδι. Πάρα πολύ. Αφού. Και απλό έτσι. Mm. Με το crafting του, με το σημείο που πρέπει να φτάσει, έχει λίγο από μετροειτβάνια για πράγματα που mm. πρέπει να φτάσει. Μου είχε φανεί λίγο δύσκολο, Art. δεν το θυμάμαι καλά τώρα, αλλά θυμάμαι ότι είχα δυσκολευτεί λίγο. Μέχρι Είναι τώρα. ωραίο. Είναι όσο δύσκολο χρειάζεται για να σου κρατήσει το ενδιαφέρον. Και το και το Art of Rally επίση μου άρεσε. Γιατί ωραίο. μου έβγαλε πάρα πολύ genuine gameplay, το fun. Ξέρεις, θυμήθηκα World Rally, θυμήθηκα Sega Rally που παίζαμε στα Arcades, θυμήθηκα τέτοια πράγματα. Μου άρεσε πολύ. Αυτά. Okay. Ωραίο. Ωραίο, ο ε, να επενθυμίσουμε ε, λίγο για το Phobos Abhuman. όποιος ενδιαφέρεται ε, για το παιχνίδι που δημιουργεί ο Γιώργος με τους συνεργάτες του, μπορείτε να το τσεκάρετε στο Μη στήμα. Μιεργούν τα... <laughs> τα παιδιά και βοηθάω και εγώ στην ιστορία, είναι πιο σωστό. Σωστά. Ε, υ, ε, υπάρχει στο Steam, μπορείτε να τσεκάρετε το demo, μπορείτε να δώσετε και εσείς το feedback σας Okay. Ε, να υπενθυμίσω επίση εγώ ότι την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή Δευτέρα βγαίνει το επεισόδιο, το Σαββατοκύριακο και το επόμενο είναι ο μαραθώνιος του Ζοκ που λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Όποιο mm. ε, ε, γουστάρει να συντονιστεί θα ξεκινήσει από Σάββατο. βράδυ, δεν μα είχε πει ο Γιώργο. Ε, απόγευμα, νομίζω μετά τι 7, κάτι τέτοιο ξεκινάει και θα κρατήσει. Ναι, ε, Συνήθω φανισούμε... ξεκινούσε μεσημέρι και τώρα θα αρχίσει απόγευμα. Έτσι μα είχε πει. Α, σωστά, σωστά θα εμφανιστούμε 17. η Game Journals Κυριακή στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Όποιο θέλει να συντονιστεί και από πριν προφανώ. Απλά ενημερώνω ότι θα είμαστε και εμεί τότε. Ε, αυτά. Όταν λε εμεί, εννοεί εσύ. Ενώ εμεί, αν v 24, ναι. Γιατί εγώ δεν έχω κάποια πρόταση. Πώ θα μαζευτούμε εκεί πέρα, Θε να πάμε εντάτομα. Αυτό, ναι, εντάξει τώρα, αλλά αφού θα πα, εσύ είναι σαν να πήγαρε, Παύλο. Εντάξει τώρα να κάνω. Ακριβώ. Όπω και με τα ταξίδια που έχει γυρίσει όλη την ηφίλιο και εγώ κάθομαι εδώ σε Γάλλιο σαν το μίζερο. Αλλά πλέον έχουν σταματήσει αυτά τα μου. Καραντίνε και κορονοϊό. Αυτά είναι. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι κάθε βρίσκουν ο πιο ρεαλίσι πλέον να σου κάνουν πρόσκληση για να στριμάρει ή να ε, το λένε, ή να δεις μέσω βίντεο online Γλιτώνοντα έτσι το ταξίδι, οπότε Πώ θα σα φαινόταν να δώσετε και κόλλο. Δεν <laughs> 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 έχετε το email. <laughs> <laughs> ε, Τέλο πάντων, ε, υπενθυμίζουμε κάθε Δευτέρα στι 10 η ώρα νέο επεισόδιο. Όσον αφορά την άλλη εκπομπή, θα τα βρούμε. <laughs> Είναι ακόμα φλού, απλά θα γίνει. Ε, οπότε θα ενημερώσουμε. Μπορείτε να μας βέσκετε, ε, 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 επιμένουμε να επενθυμίζουμε ότι το Anchor κάνει distribute σε διάφορες πλατφόρμες όπως το Google Podcast, το Apple Podcast που μας λένε πολύ για το Google Podcast ότι μας ακούνε από εκεί, είναι growing platform από ό,τι καταλαβαίνω, Πολλοί κόσμος και από το Google Podcast. Ε, υπάρχει το Spotify, στο, το Anchor ε, είτε το ίδιο είτε σε άλλες πλατφόρμες που βγάζει και φυσικά το YouTube μας όπου βλέπετε και τις αφεντομουτσουνάρες μας. Ε, διαβάζουμε τα σχόλιά σα, να ξέρετε, δεν σα ξεχνάμε. Απλά δεν έχουμε βρει χρόνο να σταθούμε σε αυτά. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε και θα το κάνουμε και πιο εντατικά τώρα να αλλάξει το φορμά τη εκπομπή. Ε, Επίση, VG24 Gaming Community, όλα τα ωραία γίνονται εκεί μέσα. Ε, μπείτε στο Facebook και μπείτε στο γκρουπάκι μα, το οποίο είναι και δημόσιο. Μπορείτε να μπαίνετε μόνο να διαβάζετε αν θέλετε, αλλά μπορείτε να συμμετέχετε αν γουστάρετε. Μίλησατε λοιπόν, για αυτό, κρίμα είναι. Ναι, ναι, κρίμα είναι. Λοιπόν, αυτά από εμά. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ που μα έκανε την τιμή τη να είσαι σήμερα μαζί μας Εγώ ευχαριστώ για την, για τη πρόσκληση. Λοιπόν, ε, να είσαι καλά. Να με επιτρέπει 10 δευτερόλεπτα να πω κάτι σημαντικό. Ναι, ναι. Όσου μα ακούνε και μα βλέπουν, ότι είναι πολύ ευκολότερο, συνεχίζει να είναι δύσκολο, είναι πολύ ευκολότερο από ό,τι θεωρούν να ξεκινήσουν να φτιάχνουν ένα παιχνίδι. Το ήθελα να πω. Υπάρχουν τρόποι μέσα σε μία μέρα να έχουν ένα δικό του Space Invaders και να παίζει και να το φτιάξουν οι ίδιοι. Οπότε follow your dreams, follow your heart. Ε, ε, τουλάχιστον ε, πάτησε όταν ένα mm -hmm. Ωραίο μήνυμα για κλείσιμο. Ευχαριστούμε Γιώργο. Ε, και ευχαριστώ και εσένα Παύλο. Δεν έχεις να προσθέσεις κάτι Όχι, άλλο. Όχι εγώ Οπότε σε καλή συνέχεια, να προσέχετε, τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια yeah. σας yeah.